Χειροτερεύει η κατάσταση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το ξημέρωμα? Συνήθως αυτές τις ώρες που αρχίζω και γλαρώνω και κοιμάμαι μετά. Δεν έχω συνηθίσει να βάζω ξυπνητήρι 6 παρά 10. Και λες, κοιμήθηκα και νωρίς σήμερα σχετικά, ναι, ναι. Το 6 παρά 10. Oh, δεν έχει τύχει να κοιμηθείς και 8, ξέρω εγώ, 7-8 άνετα. Κοιμήθηκα 3,5 ώρα σήμερα και λέω πω. Εντάξει, λέω θα κοιμηθούμε. Αύριο 12. Ναι, ναι, ναι. Εγώ φίλε κοιμήθηκα 12,5 ώρα άνετα. Δηλαδή μόλις τελείωσε το μάτς, λίγο να μετά το να κράξω λίγο Νεϊμάρ και αυτά και έφυγα. Έφυγα νωρίς. Και εν τω μεταξύ χθες δεν άκουσα τα δύο πρώτα ξυπνητήρια και άκουσα τη δόνηση από το ξυπνητήρι. Γιατί δεν ξέρω γιατί βγήκε χωρίς ήχο, τα είχα χαμηλωμένα και ευτυχώς πλέον ξυπνάω και μόνος μου και κατάφερα και ήρθα. Άμα δεν είχα, θα ερχόμασταν κατά τις 8. Λοιπόν, είναι το Φρέντο Κωνσταντίνο. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 τριωράκι καλοκαιρινό, έτσι με ενημέρωση, με όλα τα. Με κουσκούς, με αθλητική ενημέρωση κυρίως. Και όσο κάνει τον πυρολόγο για αυτή την εκπομπή, βλέπουμε εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, δεν είσαι, δεν τα. Κάτσε να βάλω και από την έρευνα να το βλέπουμε. Όχι, βασικά, σε λίγο πριν να βλέπουμε και πρωτοσέλιδα. Βάλε. Γίνεται. Εντάξει. Ναι. Μπορεί έχω να δείξει αυτό το αδιάφορο στη μέση, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ισχύει πρέπει να που ξέρουμε ότι είναι κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Σαν εκπομπή, Γιώργο Γκάτο, που είσαι έτσι σήμερα στο στούντιο, σαν εκπομπή, έχω φάει τουλάχιστον 3 παρουσιάστριες. Ξεκινήσαμε, ειδικά στο Open, δεν έχω αφήσει παρουσιάστρια για παρουσιάστρια. Ξεκινήσαμε με τη Μελαχρινή την Ανθή το πρωινό, που φαγώθηκε τελείως. Μετά πήγαμε στην Ξανθιά που ήταν στη θέση της κυρίας εδώ πέρα, που υπάρχει και ο θρύλος ότι απλά είναι η ίδια έχοντας βάψει το μάλι της. και τώρα είναι η εν λόγω κυρία εδώ πέρα. Star Press. Ωραία, θα διαβάσουμε μετά τη Star Press. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 5η 13 του μήνα, έτσι, και κάτσε να βάλουμε και το απαραίτητο. Έχεις ετοιμάσει. Όχι σαν προχθές που έβαλα Χρήστο Σαντικάη και δεν τον ήξερε. Δεν ήθελα να σχολιάσω προχθές. Τον εθνικό μας ήρωα, τον Χρήστο Σαντικάη. Λοιπόν, ας πω τώρα τι μέρα είναι σήμερα, Γιώργο. Αρχικά να πούμε ότι 5η 13 του μήνα η ανατολή του ηλίου γίνεται στις 6:37. Άρα την περάσαμε. Γι' αυτό έχει και μέρα έξω. Καλά, μεγάλο παραμύθι αυτό, να ξέρεις. Μπορεί να βγάλει 3 ώρες εκπομπή με τέτοιο χαλάκι, να ξέρεις. Μπορεί να βάλεις και το. Δεν μπορείς. Θα σου πω γιατί. Μετά το 20 το γλαρώνεις. Δεν γίνεται. Είναι τέλειο. Ξεχνάς ότι έχει καφέ και τα πάντα. Θες να ανοίξει παράθυρο, όχι, άμα είναι τέλειο. Απλά να έχει κάτι άλλο σαν θέα από πίσω, ας πούμε, εσύ, με αυτή τη μουσικούλα εδώ πέρα. Με βλέπεις το κτίριο. Ξέρεις τι, θα επαναφέρω το τζάκι με τα ξύλα. Ναι, ναι, δηλαδή, αν μπορεί να αλλάξει εδώ πέρα το. Ναι, να βάλει μια άλλη εικόνα. Να βάλουμε στη τηλεόραση να παίζει τζάκι με ξύλα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Ναι, γίνεται βασικά. Πανεύκολα. Σαν τέτοιο. Θα το κάνω στο διάλειμμα, να ξέρεις. Θα το κάνω στο διάλειμμα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί από το να βλέπει τώρα Manchester United Κοπεχάγη. Δεν θα είναι τέλειο να το κάνεις αυτό το χειμώνα και να έρθει ο επόμενος μετά και να δεις τον τοίχο ένα τζάκι να πει. Βάλαμε τέτοιο ενσωματωμένο θέρμα και αυτά τα ψεύτικα που είναι εικόνα, ρε παιδί μου, είναι το. Με το τηλεκοντρόλ. Που μπαίνεις και ξέρεις, ξεφεύγει από το τέτοιο, μόνο που το βλέπεις. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν την εκπομπή, ρε παιδί μου. Πρέπει να βγουν κι άλλα. Μα αρέσει που έχουμε και στις 13 Αυγούστου συζήτηση για τζάκι, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε. Έχει αρχίσει ήδη να βγάζει έξω ζέστη. Εγώ περιμένω με αγωνία το χειμώνα. Περιμένω επίσης με αγωνία ότι αν είναι να κάνετε καραντίνα, κάντε την λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Όχι τα Χριστούγεννα, λίγο πριν εκεί πέρα που είναι γιορτινές ημέρες. Σπίτι, τζάκι, σου ζεστή σοκολάτα. Πρέπει να γίνει, ας πούμε, αν γίνει καραντίνα, πρέπει να γίνει πριν τα Χριστούγεννα για να έχουν μετά τη δικαιολογία εκεί λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα να γράφουν τα άρθρα. Έκτακτα μέτρα έρχονται για τα Χριστούγεννα. Τι προβληματίζει τους ειδικούς, τι σκέφτονται κτλ. Όπως έγινε με το Πάσχα, όπως γίνεται με το 15 Αύγουστο. Και το επόμενο τα Γιαννιού είναι κρίσιμο. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει αυτή η χρονιά πως έχει φτάσει Αύγουστο. Αλήθεια δεν ξέρω. Και επίσης αν μπορούσα, νομίζω θα πατούσε το fast forward να τελειώσει το 2020 έτσι με τη μία. Όχι, χωρίς κανένα λόγο. Όχι. Εγώ θέλω να έχει κι άλλα τέτοια. Όχι, happening, ρε παιδί μου, έτσι κορονοϊό. Ας μην έχει. Εγώ δεν είμαι το παιδί happening. Ας μην έχει κορονοϊό. Ας έχει αυτά τα lockdown, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι λουκουμάκι που κλείνουν τα μαγαζιά 12 η ώρα και δεν μπορεί ο κόσμος να δει παράταση. Champions League. Θα παίξει δηλαδή τώρα κανένα ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγαμε στο αμάξι. Θα περάσει, θα πάει παράταση με την Μπεσίκτας τίποτα. Και άντε να διώξει τον Κυριώργο από το καφενείο που έχει παραγγείλει για το δεύτερο whisky.
Εντάξει, δηλαδή, άμα το ζήσουμε και αυτό, να είναι, ξέρεις, 12 παραπέντε παιδιά. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Όχι, μα έχει πέναλτι. Φύγε από εκεί, όχι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρω εγώ, Βέργκλουμ στην εκτέλεση του πέναλτι, τυχαία αναφορά στο όνομα. Ναι, γιατί είναι ένα παίχτη που θα δούμε σίγουρα φέτος. Ναι, άκου λέει. Λοιπόν, Δύση Ηλίου 8 και 22. Αυτά τα λέμε θεωρητικά τώρα, τα 6 και 37. Εγώ από τις 6 είμαι μάρτυρας ότι έχει ξημερώσει. Αφήστε τα ψέματα, 6 και 37. Τι και 37 λεπτά μέρα έχει. Ζέστη βγάζει. Είναι Παγκόσμια μέρα αριστερόχειρων. Είμαι αριστερόχειρο. Να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου, ας πούμε. Τι... Άρα είναι το έξυπνο παιδί της οικογένειας. Κοίτα, εντάξει, όχι, αλλά. Τι σπουδάζει, αδερφή σου. Ακόμα είναι μικρή. Α, είναι. Δευτέρα ηλικίου θα πάει. Τι βάθμο παίρνει, τα παίρνει όλα αλφα. Όχι, και μόνο που παίρνει γράμματα και εντάξει, καλά είναι. Α, κατάλαβα. Εκεί στο χωριό είναι επιτυχία το να παίρνει καν έλεγχο. Όχι. Εντάξει. Τώρα δευτέρα ηλικίου, εντάξει. Ελπίζω δεν θα ακούσει αυτή τη στιγμή. Αν και μπορεί να είναι ξύπνια. Ναι. Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω δεν θα ακούσει αυτή τη στιγμή, οπότε εντάξει. Είναι ξύπνια με το δικό σου το στυλάκι, το κοιμάμαι όποτε να είναι, ή είναι ξύπνια εγώ σηκώνω με 6 ώρα και πάω για τζόγκινγκ. Η μόνη παιδί που έχω καταφέρει να τη περάσει είναι ότι κοιμάται 7 η ώρα το πρωί για βράδυ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Γενικά δεν με λες καλή παιδί. Δεν είσαι, όχι. Λοιπόν, επειδή τραγουδάνε οι καθολικοί, έτσι, η Βενεδίκτη μοναχή. Τουλάχιστον βάλει το άμενο εκεί να παίζει. Ναι. Που είναι λίγο πιο διασκεδαστικό, έτσι. Και σε... Αυτό δεν θέλουμε διασκέδαση. Θέλουμε έτσι μια πραότητα. Αυτή η κορύφωση έτσι. Εδώ βάλαμε Μποτσέλη τις προάλλες και λέει ποιος είναι, πού τραγουδάει ο κύριος. Δυστυχώς λοιπόν, τα έχω ακούσει όλα αυτά. Ναι, δυστυχώς. μην μου πεις. Ορθόδοξη Εκκλησία είναι του μαρτύρος Κορονάτου. Παραλίγου κορονοϊού. Του μαρτύρος Κορονάτου είναι σήμερα, των Οσίων Δωροθέου και Δοσιθέου, του υποτακτικού αυτού. Του υποτακτικού. Ναι, δηλαδή να. Να ως Δοσιθέο. Του Σέριδος Ηγουμένου εν Γάζη. Εντάξει. Νομίζω ότι απλά στη Γάζα, κάποιος τα έχει φιλοτεχνήσει αυτά. Μπορεί να μην υπάρχουν, έτσι. Απλά σου λέει... Άμα στα είχε με ονομαστικές, δηλαδή άμα δεν ήταν του, θα ήταν ο Σέριδος στη Γάζα. Πιστεύεις ότι αυτά έχουν φτιαχτεί μόνο για πρωινές εκπομπές... Και τέτοιο ένα, ξέρεις, σαν ατζέντα πρωινής εκπομπής, δηλαδή όποιος τα σκέφτηκε, σου λέει να έχουν υλικό μετά, σε τέτοια φάση. Ξεκάθαρα. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ, δηλαδή δεν πιστεύεις ότι... Εντάξει. Άμα ήμουν αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, λίγο πριν κοιμηθώ και άκουγα αυτό το πράγμα, θα σε έπιζα, εντάξει. Ναι. Είναι η εκπομπή που συγχαίνεται κάθε floor manager, άμα σκεφτείς αυτή, γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Υπάρχει μια γενική σκαλέτα που την έχουμε. Σκαλέτα. Στο μυαλό μας την έχουμε αυτή τη σκαλέτα. Λέμε, να πω και αυτό, να πω και αυτό. Και μετά το εμπλουτίζει με ό,τι να είναι. Δηλαδή, τώρα μπορεί, ξέρω εγώ, να εντάξουμε στο κάθε πρωινό να χτυπάει το κινητό, ρε παιδί μου. Α, τι, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Ειδικά πάλι προχθές. Οπα. Τι έγινε. Τώρα έκρινε από τη μάσκα, ας πούμε. Από όλο έκρινα. Και από πίσω από την κοπέλα που δεν φοράει μάσκα για κάποιο λόγο. Ναι. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι είναι. Παίζει να ήταν παραδίπλα αυτή η ρεπόρτερ, έτσι. Δίπλα είναι όλοι. Στο Πειραιά είναι όλοι. Πρέπει να είναι η γραμμή με αυτούς που πηγαίνουν ένας μέσα στο καράβι και μια γραμμή με ρεπόρτερ απ' έξω και κάμερα μάν. Πού να είναι, Γιώργο, να είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οχά. Πρέπει να είναι και τέχνη αυτό που κάνουν οι κάμερα μάν που έχουν εκεί. Γιατί είναι λες και συνειδημένοι να μην τραβάει τον άλλον. Ναι, να έχουν ναι. Το δικό του πλάνο. Όχι όπως τις προάλλες που είχε γίνει το ατύχημα έξω από το Παμάκ. Που ένωσε ο καμεραμάν έβγαζε τον άλλον και ήταν όλοι. Καλά, ναι. Εντάξει, εκείνο ήταν. Εδώ έχουμε 4 στα 4 μέχρι στιγμής. Και έκανε δοκάρι United. Ναι, παραλίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι του. Και στην Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Κασιανού, του Πολιούχου της Ημόλα και προστάτη των στενογράφων, των δασκάλων και των νεοκόρων. Γιατί έχουν προστάτη στενογράφοι. Γιατί νεοκόροι, γιατί έχουν προστάτη. Απέφερα σχολιά στου νεοκόρου και δεν ξέρω τι είναι οι νεοκόροι. Αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κουράζω. Θα σου πω ότι είναι νεοκόρη. Όχι. Ετοιμολογικά να το πάρω. Όχι. Να μην γίνουμε μνήσιμοι που το είπε. Όχι. Ας πούμε. Δεν θέλουμε να θίξουμε κοινωνικές ομάδες γιατί το έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαδομοναλάκης πολλές φορές αυτές τις μέρες. Φαντάζεσαι σύλλογος νεοκόρων από κάτω το πρωί. 10 η ώρα. Κατέβα. Έχει πάρει κάτι από κάτω. Είναι του Αγίου Ιπολίτου προστάτη των δεσμοφυλάκων. Άντε, δεσμοφύλακες να έχουν προστάτη. Δικαιούνται.
του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητή, του Ποντιανού Πάπα της Ρώμης. Τι, ο Ποντιανός τι είναι, Ποντίφικες δεν είναι αυτή? Όχι, Ποντιανός ήταν το όνομα. Όχι, αυτός ήταν Ποντιανός Ποντίφικας. Και της άρα Κύπριος. Οριακά. Και της Αγίας Ρεδεγούνδης. Άλλη μια. Φτύστο. Ρεδεγούνδης. Ο Ρεδεγούνδης τι θα μπορούσε να ήταν? Η Αγία Ρεδεγούνδη, ξέρω εγώ όνομα. Okay. Άρα όσες φίλες ή φίλοι λέγεστε Ρεδεγούνδη ή Ρεδεγούνδος. Μπορώ να αλλάξω το Instagram μου. Ρεδεγούντ. Στα αγγλικά μπορεί να είσαι τίποτα, καμιά Σουηδία μπορεί να έχει κανένα που να λέει Ρεδεγούντ. Είναι, φαντάζεσαι κάποιο, κάποιο όνομα πόλης από αυτές τις... Ναι, το Ρεδεγούνδη το βλέπω, Γερμανία, το ακούω. Αυτό που ναι. Είναι, ξέρεις, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το ομοσπονδιακό κράτος και επιμέρους... Το Bundestag. Κυβερνήσεις, αν πω. Πω. Ξέρεις γερμανικά. Ναι. Άξι. Τι να κάνουμε. Σύνδεση με το Instagram. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε αυτά. Σύνδεση με το Instagram το δικό μας. Ας στείλουμε ένα μήνυμα εκεί. Καλημέρα. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι. Άμα κάνεις σύνδεση στο Open, τους στέλνουν αυτοί καλημέρα σας τέτοια. Άμα κάνουμε το σύνδεση το δικό μας στο Instagram, θα δεις 3-4 τουλάχιστον που λένε καλημέρα, τι κάνεις εσύ. Πότε έρχεται το Ματέο, δεν έχει. Πότε έρχεται το Ματέο. Σε ρωτάνε πότε έρχεται το Ματέο. Ναι, ναι. Ειδικά πάνω τώρα αυτές τις μέρες. Μια γίδα στο χωριό να ήταν λίγο. Γιατί λες, εντάξει, φτάνει. Εμένα μου ζητάνε τέτοια εισιτήρια. Κάνα εισιτήρια και θα βγει. Ναι, ναι. Και λέω, δεν δουλεύω στην ΠΑΕ. Ρε παιδιά, δεν δουλεύω στην ΠΑΕ. Ειδικά με λίγο πριν τα ημιτελικά, εκεί που είχε ακόμα κόσμο, κάνα εισιτήρια. Λες και είναι sold out κάθε μάτς τώρα. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Και τους έλεγα, λέω, ο Νίκος με τον Χρήστο, α πούμε, και λέω, κάνουν συνέχεια κληρώσει για εισιτήρια για αυτά. Εντάξει, λέει, μην πάμε και στην 3, λέει. Ναι, όχι. Πάμε στην 9. Πάμε κάτσε, ξέρω εγώ, στα επίσημα. Εντάξει, δε κάτσε, ρε φίλε. Να σε βάλω να δουλέψει στο catering, να μπει τζάμπα σου είτε. Ακόμα καλύτερα. Στην boutique. Εντάξει, για να μην το κάνουμε RSFM. Πρωί-πρωί είναι και 7 και 18. Συνεχίζουμε. Είμαστε σαν σήμερα. Εμείς, δεν είναι. Έτσι. Πώς είπαμε για την Αγία Βερδεγούντη, πώς την είπες. Αυτό. Τίποτα. Λοιπόν, άλλο. Σαν σήμερα, 13 του Αυγούστου, το 1876, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner, το δαχτυλίδι του Nibelungen. Με Bayreuth έχω πάει κουβά, νομίζω, στο Basketball Champions League. Την Bayreuth. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν σε όμιλο με Nike ήταν κάποια στιγμή. Και με τον Άρη ήταν. Η Bayreuth. Ναι, ναι. Όχι, με τον Bauk ήταν. Το 1922, έπειτα από προπαρασκευή πυροβολικού, τα τουρκικά στρατεύματα εξαπολύουν ευρείας κλίμακας αντεπίθεσης στο μέτωπο της Μικράς Ασίας εναντίον των Ελλήνων θέσεων. Οχ. Ας μην το διαβάσουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφορούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Άρα σήμερα θα διαβάσουμε ριζοσπάστη με ύμνο από πίσω. Σήμερα. Επαιτειακά. Πες και κάποια ευχάριστη είδηση κάτι. Ναι. Δεν έχει ποτέ ευχάριστη ειδήσει. Δεν έχει. Δηλαδή, σπάνια. Στα ζώδια μετά ευχάριστη ειδήσει. Άμα διαβάσουμε τούτο. Απλά είναι δυσάρεστε όλε οι ειδήσει αυτέ για να μπορέσει μετά να το πα καπάλι. Κανονικά. Λοιπόν, το 1961 οι αρχέ τη Ανατολική Γερμανία αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχο του Βερολίνου. Συνεχίζει με τι μη ευχάριστε ειδήσει. Γνωστό και ω η άμυνα τη Mainz. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, όπου θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Και το 2004, σαν σήμερα, τι έγινε? Γίνεται η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές να προελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Γράφει κάπου, συμπληρώνει ότι για τον Γιώργο Σαμπάνη, ήταν η μέρα που ο Γιώργος Σαμπάνης έτρεξε γύρω-γύρω στο γήπεδο. Τραγουδιστής. Υπήρχε τότε ο Γιώργος Σαμπάνης. Τότε είναι αθλητής ακόμα. Και είναι ο άνθρωπος που κάνει γύρω-γύρω το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Και από πίσω ακούγεται, ξέρεις, πότε έχουν γίνει οι Ολυμπιακοί αγώνες και σε ποιες. Πότε έχουν γίνει, 4 χρόνια. Αλήθεια. Σε ποιες χώρες έχουν γίνει, και ας πούμε όταν φτάνει η στιγμή του Β' Παγκοσμίου που δεν είχε γίνει, δεν είχαν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες, ο Σαμπάνης πέφτει κάτω.
για να δείξει, ξέρεις, αυτό το δράμα ότι δεν αυτό, είναι. Αυτό ελπίζω να υπάρχει κάπου. Ναι, ναι, υπάρχει στο YouTube. Και από κάτω μάλιστα υπάρχουν σχόλια που λένε του βάλανε να κάνει μια δουλειά, λέει, και έπεσε, λέει κιόλας. Δεν κατάλαβαν ότι έγινε, ξέρω, έπεσε επίτηδες. Αλνάτος. Ναι, ναι, είναι τέρμα νέος εκεί. Θα το πρέπει να ακούει, έχει κάτι να ακούγεται έτσι. Ακούγεται, ξέρεις, ότι ναι, ποιες χρονολογίες έχουν γίνει και τι. Υπάρχει στο γήπεδο. Αντί GTS κιόλας, ναι. '98 Λονδίνο. 1912 Στοχόλμη. Αυτό, αυτό. Ε, δεν έπεσε μου, ναι, εντάξει. Στο... Ποιο μπούφο δηλαδή. Ε, όχι, τι σαμπάνι δηλαδή. Σα... Αυτό είναι ο σαμπάνι τώρα. Ναι, ρε, ναι, ναι. Η έκπληξη που δεν έχει είναι λε και σου έχουν πάρει λαμπάδα, ξέρω. Απί... Ναι, περνάω τέλεια τώρα. Άξιζε η εκπομπή. Άξιζαν όλα. Κάτι έμαθα. Συγγνώμη. Σήμερα. Για θέλω να δω τα σχόλια τώρα εδώ πέρα. Πέφτει όταν. Α, ναι. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν αθλητής, λέει ο άλλος. Ναι, εντάξει. Εγώ γεννήθηκα άγρια θάλασσα, γράφει ο κανονικά, πω. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάποια στιγμή. Θα το αφήσουμε στον Παϊράμι. Το κάνει. Oh, ναι. Λοιπόν. Με μεγάλη ευκολία. Άνετα. Γεννήσεις. Πάμε να δούμε γεννήσεις. 1898 γεννιέται ο Γιάννης Σπαρίδης, λαϊκός κωμικός της μουσικής σκηνής και του Βαριετέ. Ποιος Βαριέται. Πάνω που θα έβριζα θα έλεγα καλά το Βαριέται με εψίλον στο τέλος. Oh. Αλλά είναι το Βαριέται. Δημιούργησε μια ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη επιτυχία τον τύπο του αφελούς γκαφατζή Αρμένη στις ελληνικές ταινίες. Πραγματικό όνομα του ήταν Ιωάννης Σπανομαρίδης. Σπανομαρίας δηλαδή ήταν ο... Μάλιστα, μάλιστα. Το 1899 γεννιέται ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, Άγγλος σκηνοθέτης επωνομαζόμενος του Μέτρ του Σασπένς. Ο οποίος έγινε γνωστός μέσω του, του Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Με το Χίτσκοκ φινάλε, δηλαδή. Ναι, 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 εννοείται. Εντάξει, νομίζω εκεί οφείλει την καριέρα του πλέον. Το 1926 γεννιέται ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 ως το 2008, πέθανε το 2016. Σίγουρα θα παίξουμε ύμνο σήμερα. Πάμε στο θανάτι. Πάμε στο θανάτι. Το 1826 ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός που εφήβρε το στιθοσκόπιο. Πώς το εφήβρε, φίλε, το στιθοσκόπιο τώρα. Τώρα δεν μπορώ να... Και πώς έπεισε γυναίκες να το χρησιμοποιήσω, ελάτε λίγο. Ελάτε λίγο εδώ. 1800 κάτι, φαντάζομαι. Επίσης, έχω πάντα απορία για τον πρώτο γυναικολόγο. Δηλαδή, τι παπά πρέπει να πουλήσει αυτός ο πρώτος γυναικολόγος, ρε φίλε. Δεν πρέπει να θίξουμε κοινωνικές ομάδες. Δεν φύγουμε, ρε φίλε, τώρα για κοινωνικές ομάδες. Καμαρώνουμε εμείς. Ο Θεοφάνος, γιατί είναι στη μέση εκεί πέρα με φόντο την Αθήνα. Ήθελα, εδώ και ώρα έχω κολλήσει με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το green screen από πίσω. Για την green screen. Μιλάς για το green screen στο υποτιθέμενο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό τι είναι θες? Το. Δεν το έχω δει αυτό το πλες. Πάλι με green screen μίλησε ο Μητσοτάκης. Τα λέμε εδώ και πόσες μέρες και δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος αυτά που λέμε. Ότι δεν έχουμε δει πώς είναι το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποτέ. Εντάξει. Είναι κομψό όπως και μάδευα, φαντάζομαι. Σίγουρα. Αλλά θα το μάθουμε αυτό με άλλα άρθρα. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει τι κάνει εκεί αυτό το πράγμα. Γιατί κάνει μπαμ ότι δεν είναι. Μπορεί να είναι τζάμι και καλά από πίσω. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι το γραφείο του, έτσι να το έχει. Ποτέ δεν ξέρει. Θυμίζει λίγο καβάλα. Θέλω να βγει ένα μια μέρα και να έχει από πίσω το γραφείο του, ξέρω εγώ, το Old Trafford, το Anfield και όλα. Και λέει εντάξει, είμαι ποδοσφαιρόφιλο. Ναι, εντάξει. Ναι. Ειδικά από αυτού που είναι κουστούμάτικα και τέτοια στα. Ναι, ναι. Ξέρει τι, είναι το. Όλοι έχουν από πίσω είτε την Παναγία είτε έχουν. Μια ελληνική σημαία, είτε το πολεμικό ναυτικό, κάτι το οτιδήποτε. Αν είναι καθηγητές, έχουν τα βιβλία του, έχουν εκδόσει. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι νομικοί, έχουν ασημάζευτο γραφείο. Υποθέσεις έτσι. Ναι, και, ναι, ναι. Και υπάρχει και αυτό το γαλματάκι. Η ζυγαριά. Η ζυγαριά ναι, εδώ, ναι, ναι. Και η θεία δίκη. Μετά. Λοιπόν, το 1863 φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρωματικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας η σφαγή της Χίου. Το έχει τη σφαγή τη Χίου, λογικά, εσύ είσαι και καλλιτέχνης. Εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Το 1910 φεύγει από τη ζωή η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Αυτά για το σαν σήμερα. Νομίζω. Περίμενα να φύγει η μουσική, να έρθει η σωστή μουσική η οποία θα χαρακτηρίζει και την εκπομπή αυτές τις μέρες. Φρία, το άκουσα το καλοκαίρι στην Κρήτη, τώρα στην Κρήτη, σε ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο. Εγώ το άκουσα ραδιόφωνο. Το ξέρω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι, αλλά μου το θύμισε. Εγώ το ακούω το Σάββατο, το ξημέρι με αυτό. Γιατί.
Μετά το Σπύρο Παπαδόπουλο έριξε ένα Ρασπούτιν. Έκανα αυτό που βγαίνανε δύο φορές το χρόνο. Και συνήθως και στα μαγαζιά της περιφέρειας και γυρνάει λαϊκά, πάει ξένα, αυτά που είναι στην νεολαία που παίρνει ναι, τώρα. Τέλεια, τέλεια. Γυρνάει σε λαϊκά, και πιάνει λαϊκά 90s και τα λοιπά και μετά πάει η σειρά σε disco, 80s, γι' αυτό που... Αυτά έχουν γίνει ξανά μόδα, ξέρεις, που είναι διαφορετικά. Οι Bonnie M, γιατί να κάνουν χορευτικό με το Ρασπούτιν, με έναν έτσι αμυγός σοβιετικό τύπο, οι Bonnie M, οι οποίοι τους ξέρετε τους Bonnie M, ότι είναι παιδί μου Αφροαμερικανοί, έτσι. Τι, τραγικό το βίντεο κλιπ, αλλά τραγικά ωραίο το βίντεο κλιπ. Ένα πρώτο μισάωρο παροδία, νομίζω. Αλλά τέλεια παροδία, έτσι. Ιδανικό ξεκίνημα. Ιδανικό ξεκίνημα. Έτσι πρέπει να ξεκινάνε τις εκπομπές. Αυτό. Το έχει και ο δεχοδευτικό, δηλαδή. Τώρα ναι, ναι, ναι. Αυτό με το ποδαράκι που να το κάνεις έτσι. Να μην είχαμε μια κάμερα τώρα, εντάξει. Πάλι καλά δεν έχουμε. Πάλι καλά, άμα βάλεις κανένα YMCA, μετά θα αρχίσω να χορεύω. Θα βάλουμε, εννοείται. Θα βάλουμε, εννοείται. Εντάξει. Αναμένεται καυτό πρωινό, αρκετά δροσερό από θέμα ειδήσεων, αλλά καυτό από μουσικές. Κάνε τις παραγγελίες σας, την δίσκο παραγγελίες σας. Ναι, δίσκο πρωινό. Οριακά δίσκο βραδιά είμαστε. Η εκπομπή είναι οριακά, λες και έχουμε πάει σε ρίξε εδώ με δίσκο τώρα. Κοίτα, αν δεν υπήρχε ο νόμος τώρα με τα μαγαζιά στις 12, θα ήμασταν ουσιαστικά ξημερώματα, θεωρητικά εμείς. Αλλά τώρα είμαστε μέρα μεσημέρι. Άμα πήγαν όλοι για ύπνο από τις 12, τώρα, ναι, άνετα. Τώρα δεν νιώθεις ότι είναι πρωί-πρωί. Δηλαδή, αν έχεις ξυπνήσει 6 ώρα, ξέρω, 7,5 ώρα, ήδη έχεις ήδη. Ναι. Νιώθεις ναι. Καλά. Ξέρεις πότε νιώθεις πρωί? 10 ώρα στην κίνηση. Λες που πρωινιάτικα τώρα τι κίνηση είναι αυτή. Ναι. Αλλά όταν έχεις έτσι νωρίς-νωρίς, είναι ακόμα ξημέρωμα. Δεν νιστάζεις μέχρι τη στιγμή που σε πιάνει και λες ότι τώρα δεν μπορώ ούτε να κοιμηθώ, αλλά αρχίζω και νιστάζω λίγο. Ναι. Και λες τι κάνω, και κάθεσαι έτσι μετά. Λες, θα περάσει η ώρα, θα κάνω αυτό, θα κοιμηθώ τότε. Και πάντα πέφτει εκτός σχεδίων, έτσι δεν είναι, εντάξει. Συνήθως ισχύει αυτό. Η εκπομπή που όπως καταλάβατε έχει ένα υγιώς κινούμενο έτσι, πρόγραμμα ύπνου, νομίζω. Ναι, αλήθεια δεν ξέρω τι κάνω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ναι, πάει... δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Εντάξει, σε μια ώρα κοιμάμαι, ξέρω, εντάξει. Είναι λίγο αυτό το καλοκαιρινό που όταν ακούτε εσένα και εμένα, ας πούμε, στον αέρα της πόλης, καταλαβαίνεις είναι καλοκαίρι και είναι περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, έχω αρχίσει να ελαφρύνουν επικίνδυνα. Σήμερα θα πάμε έτσι λοιπόν με τέτοια μουσικούλα. Θα πάμε με όλες τις ειδήσεις με ποδόσφαιρο, με μπασκετάκι. Θα πούμε και για NBA. Θα πούμε για NBA. Με το Lillard να κάνει πάλι όργια. Δεν είσαι φαν, ε? Δεν είμαι φαν αυτού του Hero Board του λεγόμενου, για να εισάγουμε τον κόσμο σε νέες έννοιες. 7,5 ώρα το πρωί. Μη πάει που πουλοφάει. Ναι, αυτό. Είπαμε, εντάξει. Θα πετάμε που και που κάτι αθλητικό έτσι να. Εννοείται. Γιατί είμαστε στον αθλητικό λίμπερο, μην ξεχνάμε. Αθλητικού λίμπερο. 107,4. Που ακούτε από όλες τις επόμενες και μετά εκπομπές τα ρεπορτάζ. Εμείς εδώ το κρατάμε πολύ light. Νομίζω αυτή είναι η μοναδική εκπομπή που αυτές τις μέρες θα βγαίνει ο Νίκος για ρεπορτάζ. Ναι. 100%. Εγώ πανηγυρίζω να ξέρεις που δεν έχουμε ρεπορτάζ και πάω και άριστε σε αυτές τις εκπομπές. Γιατί άρα τώρα να ξυπνήσεις κάποιον, του πεις να σε βγάλω, ξέρω, να το συνηθίσεις αυτό από τις 6:30-7 η ώρα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Εδώ Φρέντο Κωνσταντίνο με Γιώργο Γκάτο θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε ακόμη μπόλικη ωρίτσα με μπόλικη διάθεση μουσικούλα 80s και 90s θα βάλουμε. Εντάξει, στο τέλος θα το κλείσουμε κανονικά έτσι όπως ξέρουμε εδώ πέρα σαν εκπομπή. Στη συνέχεια με έρευνες καλοκαιρινές, βέβαια που χαρακτηρίζουν αυτή την εκπομπή. Κινούνται πάντα γύρω από το σεξουαλικό και τη μάσα. Απλά έτσι το είπες, έτσι δεν είσαι κάτι. Έχω. Έχεις καν φάντα, φόβο. Έχω αρχίσει να έχω τη διάθεση να ψάξω. Η επόμενη εκπομπή που θα παρουσιάσουμε πρέπει να είναι αυτή. Να ξέρεις. Το booth. Ναι, να ξέρεις. Θα μπορούσα να το κάνω ώρες αυτό το πράγμα. Δεν συμπαθώ καμία. Εγώ συμπαθώ αυτή εδώ πέρα που πλέει στην κουμπαλίτσα. Ναι. Αυτή εδώ. Την Πινελόπη. Η Πινελόπη είναι διακοπές τώρα, δεν θα είναι άλλο. Έλα, εντάξει, το δεν βλέπω τότε. Οριακά συμπαθώ την τέρμα δεξιά. Η Κρυσταλία, πώς λέγεται. Που έχει κάνει λαμπρή καριέρα στον χώρο του τραγουδιού. Τέλος πάντων. Στείλε μας διάλειμμα πριν πεις κι άλλα. Όχι. Καλημερίζω τον Γιώργο, ο οποίος μου κάνει και παραγγελιά. Ωραίο. Ωραία, θα το βάλουμε, να ξέρεις Γιώργο, από Γερμανία κιόλας. Γερμανία τώρα είστε 6,5 ώρα, ε. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και ερχόμαστε σε λιγάκι. Πώς φαίνεται η μουσική υπόκρουση. Βέβαια δεν έχω αλλάξει ακόμη το τέτοιο. Μπορεί να έχω ένα μουσική το φράουλα.
Μπράβο, ρε φίλε. Ξέρεις, είσαι γνώστης. Κάτι να έτσι. Είσαι γνώστης, ρε φίλε. Κάτι να υπάρχει. Εντάξει, τελευταία έμαθα και το μουσικό. Μια καπιρόσκα. Μια καπιρόσκα. Ένα άπερολ. Πιστεύεις ότι είμαστε αλκοολικοί, ας πούμε, 8 παιδί σπέδι. Με αυτά τα ποτά σίγουρα όχι. Με αυτά τα ποτά σίγουρα όχι. Ίσως αλκοολικές. Με αυτά τα ποτά. Ναι, εντάξει, πάλι παίρνω απόσταση. Επίσης ζάχαρο θα έλεγα. Ναι. Με αυτά τα ποτά, αλλά εντάξει, ναι. Επίσης, εκτός από αυτά τα ποτά, τι ήθελα να πω τώρα. Τι είπες, μοχίτο φράουλα. Μοχίτο μήλο. Μοχίτο ανανά. Ξέρω. Το μοχίτο μήλο θα ήθελα να μπω για να το δοκιμάσω, αλλά επίσης μπαίνει σε μια σκέψη που ας πούμε χυμό μήλο έπινα παλιά όταν με πονούσε ο λαιμός, ξέρω. Γιατί κάνει δουλειά. Δεν ξέρω, όχι, απλά το έχω συνδυάσει έτσι. Α, το έτρωγα μπριζόλες. Από τότε δεν έχω ξανά. Από τότε δεν έχω ξαναπιεί χυμό μήλο, για αυτόν τον λόγο και μόνο. Για να πω το Γιώργο που μου έστειλε το αλαλούμα από Χάρη Κλίν. Αυτά τα έχω δει όλα, δεν είναι. Με Χάρη Κλίν μεγαλώσαμε εμείς και ας μην ήταν της γενιάς μας. Ναι, εντάξει, έχω. Αυτό το CD, ας πούμε, το Ουγγαμπού μου και τα λοιπά, νομίζω το έχω ολόκληρο. Τις πατάτες, το. Ναι, τώρα αλλάξαν όλα, Ναι, ναι, κάτι έγινε. Κόλλησα. Θα βάλω αυτό εδώ και αυτό και θα βάλω. Α, μια χαρά. Έκασε καλή μόδα, εντάξει. Ναι, θα δούμε, εδώ θα πέρα. Δούμε και λίγο Tom & Jerry, εντάξει. Θα βγει και Άρης Πορτοσάλτε σε λίγο. Ξυπνήσει αυτά... για τα καλά μετά. Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ πάλι, αλλά εγώ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, εντάξει. Δεν... Α, εδώ η εκπομπή δεν έχει υιοθετώ και τέτοια, είναι κανονικά. Ναι, κάτι έχω καταλάβει. κάτι έχω καταλάβει. και είμαστε τη σειρή που υπάρχει αυτή η εκπομπή ακόμα, αλλά εντάξει. Είναι η εκπομπή μέχρι να την κόψουν. Μέχρι να κοπεί. Λοιπόν, νομίζω δεν ακούει κανείς που είναι αρμόδιος για να την κόψει αυτή την εκπομπή. Ούτε εκ των έσω είτε εκ των έξω. Έτσι. Και δεν ξέρω τι πειράζει. Τον έσω πειράζει περισσότερο τον έξω, δεν ξέρω. Νομίζω πιο πολύ πρέπει να πειράζει τους έξω, αλλά εντάξει. Έτσι όπως ξέρω το σταθμό λίγο αυτά τα χρόνια. Πώς είδες χθες καθόλου τέτοιο, να πάμε λίγο να σχολιάσουμε τα χθεσινά. Το τι έγινε, τι να γίνει με την Παρή. Που ξαφνικά όλοι γίνανε Αταλάντα. Κι εγώ Αταλάντα ήμουν. Ναι. Άκουσα τον πατέρα μου μετά από χρόνια να σχολιάζει και εκείνο που βλέπαμε την μπάλα και λέει. Όχι, ρε, κοίτα τι έγινε τώρα. Όχι. Κρίμα. Αυτό είναι, γιατί. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το ωραίο πλέον. Ότι επειδή έχει ένα ματσάκι την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Όλε. Επειδή έχει ένα ματσάκι την ημέρα. Έχασα τα λόγια μου. Επειδή έχει ένα ματσάκι την ημέρα, παιδί μου, συγκεντρώνει λίγο, ξέρεις, τα βλέμματα του κόσμου. Ειδικά με τον ποδοσφαιρόφιλο. Ναι, και... επειδή είναι ένα μάτς τώρα, έτσι. Ναι. Αυτό το έλεγα και χθες, ότι και μόνο που δεν έχει τέντε μάτς και να πρέπει να διαλέξεις και να έχεις αυτό το άγχος τώρα στο άλλο, λες να γίνεται πανικός. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ωραίο είναι. Και προχθές που είχε Europa, τα είχα βάλει δίπλα-δίπλα και παίζανε και χαζοέβλεπα και εκεί. Αλλά το ένα μάτς την ημέρα είναι πολύ καλή φάση. Ειδικά το βραδάκι. Γιατί πλέον με Αύγουστο και με τη ζέστη που έχει, αυτό που ξεκινάει 10 η ώρα. Και τελειώνει 12 η ώρα, δεν καταλαβαίνει μετά. Εντάξει, εσύ καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ξυπνήσει και όλο το παιδί. Ναι, αλλά... ισχύει. Γενικότερα τελειώνει 12 η ώρα και εντάξει, έχει ένα δύο ακόμα να κοιμηθεί. Ήθελα εγώ να πάει παράταση, μην νομίζει. Ήθελα να πάει παράταση και πέναλτι. Εντάξει, κάνω την υπομονή να κάτσω να το ακούσω, να το δω. Αλλά. Δεν ήταν τυχαίρι. Δεν την ήθελε την Αταλάντα. Και νομίζω ότι όλοι το βλέπαμε ότι θα περνούσε σίγουρα η Πάρη μετά από λίγο. Εφαινότανε. Για αρχίσει να οπισθοδρομεί έτσι απίστευτα. Αλλά εντάξει, δηλαδή έτσι όπως έγινε, δεν περίμενε κανένας ότι θα γίνει σε δύο λεπτά. Και με την εικόνα που έχει πάρει σε όλο το παιχνίδι. Αφού μόλις μπήκε Μπαπέ, το μεταξύ αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, ότι λες και ήρθε ο ξάδερφος, το ξαδερφάκι το μεγάλο να παίξει μπάλα με τα παιδιά ήταν. Αυτό που παίζει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, στο χωριό και έρχεται το. Ναι. Έρχεται αυτό το ξαδερφάκι το μακρινό από τη Γερμανία. Που είναι κανένα χρόνο μεγαλύτερο και μετά, μπαμ μετά δεν... Και βάζει 8 γκολ. Τους θυμάσαι αυτούς, στα χρόνια που έπαιζες μπάλα, που είναι ένα δεινό σκόρερ. Και το ξέρω. Είμαι πολυθεσίτης. Α. Δεν την ξέρεις την ιστορία. Στο δημόσιο, ότι μπαίνεις πυροσβεστή. Μακάρι, αλλά όχι. Δεν σου έχω πει την ιστορία για την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Όχι. Νομίζω, εντάξει. Αν δεν την πεις τώρα σε αυτή την εκπομπή, πότε θα την... Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα, δεν ξέρω. Ναι. Κοίτα, ξεκίνησα ως αριστερό μπακ. Ναι, γιατί σε διακατέχει μια ταχύτητα, νομίζω, και ένας, πώς το λένε, και μια βραχυσομία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη τέτοια. Και αυτή τη τεχνική με την τρίμπλα που είχα πάντα έτσι. Ναι. Έχεις και το ζουλούφι, έκανες και έτσι. Όχι, απλά ήμουν, νομίζω, μόνος αριστεροπόδαρος τότε. Και δεξι... Α, είσαι αριστεροπόδαρος. Ναι. Δεξιόχειρο. Ναι. Είναι αυτό πρέπει να είναι μεγάλο δείγμα εξυπνάδας, δεν ξέρω.
Αυτό άμα γίνει κάποια έρευνα, ας πούμε. Τι παίζει, τι παίζει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει αριστερό μπακ. Δηλαδή τώρα αυτό πρέπει να είναι κοντά στις αρχές δημοτικού, ναι. Ναι. Σταδιακά ψήλωνα. Δηλαδή μέσα σε. Τότε πήρα πολύ από το ύψος. Ψήλωνε αριστερό χαφ. Όχι, ψήλωνα. Α, ψήλωνα σωματοδομικά. Ναι, σωματοδομικά και με βάλαν τότε center back. Oh. Και μετά και κάποιο λόγο. Center back με αριστερό πόδι. Oh. Ναι, ήμουν σαν αυτό που ψάχνει ο Άρης τώρα να πάρει καινούριο. Παναγία βοήθα. Και μετά επειδή ψήλωσα κι άλλο και έβαλα και κιλά και. Με βάλανε πεντάρι στις Αλγκύρες. Με βάλανε πεντάρι επιθετικό, ξέρω εγώ, περιπτεράκι. Κανονικό, δηλαδή δεν κουνιόμουν. Άντι Κάρολ. Ναι. Τέτοια φάση, δηλαδή δεν κουνιόμουν με τίποτα. Και θυμάμαι ότι λίγο πριν σταματήσω την καριέρα μου, έχω γυρίσει πίσω σε μια άμυνα, σε corner. Σε άλλο μάτς, ναι. Και επειδή ήμουν αδυνός σκορ, έβαλε και αυτόν γκολ. Έβαλε και φαλιά. Γύρισε τον προπονητή και είπα: εγώ όποτε έρθει μπάλα, Παρσελόνα, δεν με νοιάζει. Αλλά κυρίως, όπου και να είναι. Κυρίως κάναμε καριέρα τότε, ας πούμε, το παιδί μου, γιατί κάθε Κυριακή πηγαίναμε στα κουφάλια σε τουρνά και τέτοια. Στα κουφάλια. Που δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά είχε. Γιατί υπάρχουν κουφάλια. Α, στα κουφάλια. Θα περιμένω και τα κουφάλια κάτω την πόρτα να σκηνικήσουν. Τα κουφάλια είναι σαν ένοχη που. Τα κουφούσε, βρε κουφάλια. Ένοχο δεν είναι λίγο. Είχε ποδοσφαιρικά γηπεδάκια, ξέρω, και τα λοιπά, μέσα σε θερμοκήπια. Έφυγε η μπάλα μέσα σε κάτι θερμοκήπια τριγύρω. Είχε κρεμμύδια δίπλα. Από εκεί που κλωτσούσε τίποτα κρεμμύδια. Όχι, είχε βαμβάκι 100%. Θυμάμαι, δηλαδή. Γυρνούσαμε και από αυτό που είχαμε πατήσει, έμπαινε μέσα στο λεωφορείο, φέραμε βαμβάκι, αυτό το άσπρο που πατά και μαζεύεται και κάνει τέτοια. Το πιο απαλό πάτημα. Είχαμε κάνει καριέρα εκεί. Είχαμε για τι ηλικία μιλάμε τώρα. 11-12. Δημοτικό ακόμα. Α, ναι. Δημοτικό, ναι. Εντάξει. Μετά με το πάτσα γυμνάσιο και είχα γίνει κοντά στο 1,80. 80 κιλά, ξέρω, το είχα γυρίσει στο μπάσκετ. Πήγε σε 1,80, ε. Άλλη επική καριέρα που έκανα ρεκόρ πόντων, ξέρω εγώ, 17 χρονών. Και εκείνο, ναι, το βράδυ ήπια πάρα πολύ. Και από τότε σταμάτησε η καριέρα του Γιώργου Κάτου. Ναι, γενικότερα δεν τα πήγαινε καλά, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, με τις υποχρεώσεις του αθλητού. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, ενώ είχα τη διάθεση, ναι, δεν είχα την ενέργεια, την απαιτούμενη. Δηλαδή, okay. Δεν υπάρχει, δεν θέλω, υπάρχει, δεν μπορώ. Το κακό πάντα έγινε στις Πανελλήνιες. Δηλαδή, με το που σταμάτησα το μπάσκετ τον Ιανουάριο και τη χρονιά που είναι Πανελλήνιες, έβαλα 25 κιλά σε 6 μήνες. Μυϊκά, φαντάζομαι. Όχι μυϊκά, φαγητά. Έτσι, απλά έτρωγε. Το παιδί διαβάζει, να φάει λίγο. Ναι, το παιδί. Εντάξει, αυτό εσύ διάβαζες, λες και θα μπαίνεις στο Χάρβαρντ με τόσο με 25 κιλά. Εντάξει. Στο Χάρβαρντ δεν πήγα, στο Παμάκ πήγα που δεν έχω καταφέρει να βγω ακόμα. Είναι εντάξει, αλήθεια. Μωρέ, τι έγινε, μωρέ. Εντάξει, δηλαδή, σε κάνα 17 μέρες περίπου, έτσι όπως το βλέπω τώρα το πρόγραμμα. Ξεκινάμε εξεταστικούλα, αγαπημένη. Έκτο έτος εδώ. Έκτο, ε. Ναι, μεγαλώσαμε, Κώστα. Κώστα, μεγαλώσαμε. Από μπουμπούκι σε πήραμε εδώ πέρα στην αγκαλιά του και στο site και εδώ πέρα στο σταθμό. Μπουμπούκι. Πλάκα, αυτό είναι το τέταρτο καλοκαίρι. Πάλι ο Σιγκάτο. Εδώ κοντεύει να παλιώσει ο Μπαϊράμι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Ένα χρόνο και ο Μπαϊράμι, και εδώ και ρεκορτάμε τώρα. Ναι, ένα χρόνο και κάτι. Ένα χρόνο και κάτι. Ένα χρόνο, ακριβώ. Τι ένα χρόνο και κάτι, ένα χρόνο και τρει μήνε. Το έφαγε και το δεύτερο καλοκαίρι, Μπαϊράμι. Έτσι, ψήνονται τα παιδιά μες στο καλοκαίρι. Αν δεν παλιώσουμε εμείς, να ψήνονται ακόμη περισσότερα τα παιδιά. Αυτό το όνομα που βλέπεις εδώ, ας πούμε, του καθηγητή. Ποιο φίλε? Ο Γκίγκας Μαγιορκίνης. Δεν είναι επικό. Είναι όνομα για πάρτι αρχικά. Δεν θα μπορείς να το διαλέξεις εσύ. Ας πούμε, ξέρεις, ποιο θα είναι, ναι, το καλλιτεχνικό σου. Του στείλω, ξέρεις, να γίνεις τραγουδιστής και που αλλάζουν επίθετα όλοι αυτοί. Να το κάνεις έτσι. Είναι όνομα για DJ. Ναι, ας πούμε. Στο καρναβαλιστικό πάρτι ο DJ Μαγιορκίνης. Δηλαδή, Μαγιορκίνης και καθηγητής επιδημιολογίας, ας πούμε, δεν θεωρώ. Όχι. Είναι λάθος. Και είναι και κάθε. Κάτσε. Είναι ο αριστερά ή ο πάνω. Ο αριστερά ή ο παρουσιαστής. Ο πάνω πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Πρέπει να είναι αυτός σε τηλεφωνική γραμμή, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, να πω ότι στο Open ο παρουσιαστής, ο έφεδρος, ο επιλαχών εδώ πέρα για τις τέτοιες, για τις άδειες. Φοράει σακάκι καλεσμένου.
Φίλε, αυτό είναι σακάκι επιστήμονα, ψυχιάτρου, δεν ξέρω εγώ τι, που έρχεται σαν guest στην εκπομπή και δεν είναι ο μόνιμος. Ενώ δε στο Skype που είναι πιο έμπειρη εκεί, χρόνια στο ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει. Σου δίνει αυτή την οικειότητα, ξέρεις αυτό που. Εγκρίνουμε παρουσιάστρια Sky. Εγκρίνουμε παρουσιάστρια Sky. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα χθεσινά. Πώς είδες την. Να πούμε ότι η Αταλάντα παίζει αρχικά χωρίς τον Ίλισιτς εδώ και λίγο καιρό. Ο οποίος Ίλισιτς πέρασε πολλά. Ένα προσωπικό δράμα ο άνθρωπος. Θα επιστρέψει αυτός. Ναι. Κοίτα, εντάξει, η κατάθλιψη είναι αόρατος εχθρός. Έτσι, από αυτή την έννοια. Εντάξει, τώρα. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Ναι. Περί γυναίκα του κτλ. Και αν ήταν αυτό ο λόγο που το έγινε αυτό. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι. Είναι συχνό φαινόμενο οι ζεστές παντόφλες στο ποδόσφαιρο. Η κατάθλιψη στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Mm. Κάτι που γίνεται, παιδί μου. Αλλά δεν παίρνει τεράστια έκταση πάντα. Καταλαβαίνετε απλά ότι ο Γιώργος Γκάτος είναι ο δικός μας επιστήμονας εκπομπής. Δηλαδή, εγώ πετάω τις πόντες μου, αλλά. Τις αποφεύγει, σαν νίντζα τις αποφεύγει και. Εντάξει, κοίταξε η κατάθλιψη στο ποδόσφαιρο, Κώστα μου. Είναι. Okay. με τη γνωστή σοβαρότητα και πράγματα που τα διακατέχει, έτσι. Το γίνει και το Young, έτσι. Ειδικά αυτό, αυτή η πρωινή φωνή, ας πούμε, που δεν βγαίνει, δεν δυσκολεύεσαι. Εντάξει, είναι. Να μιλάς με αυτό, κοίταξε. Το Young και το Young. Το Young μετά από χρόνια γίνεται old. Παραμένει Young. Πώς πάει η κατάσταση. Ας τη μουσική να παίζει καλύτερα γιατί θα σε χτυπήσει. Ας μιλήσει το μπουζούκι. Είσαι μακριά. Λοιπόν, ναι, κοίτα, ο Ίλισιτς έλειψε, να πούμε. Έλειψε ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν διάβασε δεκάδα και είδα ότι παίζει ποδόσφαιρο Ζαπάτα ακόμα. Παιχτάρα Ζαπάτα. Ο Ζαπάτα είναι παιχτάρα. Το 2012, ξέρω εγώ, το 2014. Έλα, ρε φίλο, Ζαπάτα έχει. Αρχικά ο Ζαπάτα έχει τα τελευταία τρία χρόνια έχει μέσω όρο 15 γκολ. Εντάξει. Και ο Δημήτρης Μάνος τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Δηλαδή, μη. Ο Ζαπάτα αλήθεια είχα ξεχάσει ότι παίζει. Δεν τον είχα κάνει στο μυαλό μου. Δεν το έχει σταματήσει. Δεν είναι ο Εμιλιάνο, είναι ο. Πώς λέγεται. Ντουβάν. Ναι, αυτό. 29 είναι ακόμα. Παναγίτσα μου. Δεν είναι για πολύ μεγάλο. Ναι, μήπως μετράς και χρόνια από τον Εμιλιάνο. Μήπως μετράς και, και από άλλο Ζαπάτα. Γιατί έχει και πάρα. Είναι κοινό όνομα το Ζαπάτα. Είναι και κοινό σάντουιτς. Ναι. Ζαπάτα τώρα. Μια Ζαπάτα με προσούτο. Όχι. Για, με τι. Αρέσει Ζαπάτα, ξέρεις, το ανοίξει από πάνω, όχι από τα πλάγια. Ναι. Τεχνογνωσία, ανοίξει από πάνω, έτσι, αυτό σαν το κόβεις από μέσα, ξέρω, κτλ. Βάζεις λίγο ουγγαρέζα, βάζεις μέσα γύρω και πατατούλες και είναι σαν κλειστό πράγμα αυτό. Το πατάς μετά. Και λίγο μπορεί να το πατήσει. Πατήσει λίγο να γίνει λίγο το στέ. Όπως θα μας πατήσουν και εμάς σε λίγο ένα βρίσκο να συνεχίσουμε να μιλάμε για φαγητά. Όχι. Αν δεν μιλάμε για φαγητά, θα μας βρίσκουν. Μα δεν ξέρουμε το κοινό μας. Τι είμαστε, αθλητικό ράδιο. Ουγγαρέζα, επίσης, fun fact. Στην Κρήτη δεν έχει ουγγαρέζα, παιδιά. Δεν έχει ρώσικη, δεν έχει τέτοιο. Το άκουσα και συγχύστηκα. Δεν έχει τι άλλο. Δεν έχει Κυπουρού. Εντάξει, Κυπουρού καλά κάνει δεν έχει, θα λέγαμε. Δηλαδή, ποιο τώρα Κυπουρού, τι άμεσε Κυπουρού. Βούλευσε Κυπουρού εκεί πέρα κάτω, φαντάσου. Μόνο η Κυπουρού. Η Κυπουρού τώρα είναι Κυπουρού. Μόνο η Κοπολίδη τώρα είναι Κυπουρού. Έκανε και το. Την πέταξε την παιχτή, ήθελε, δεν ήθελε. Έφαγα το γύρο μου μια φορά, παιδί μου, να δω έτσι. Κάθε φορά που επισκέπτομαι σε κάποια άλλη πόλη, θα φάω ένα γύρο για να δω τι γίνεται. Ένα σαντουίτ. Ένα σαντουίτ θα το φάω. Η αγάπη μου τελευταία από αλυφέ είναι η πάπρικα. Ναι, που είναι... πάπρικα. Που είναι κάτι ενδιάμεσο με τυροκαυτερή και λιωμένο μπουλιουρντί. Είναι 2-1. Είναι... Και έχει και αυτό το κόκκινο, ρε παιδί μου, το ωραίο που και το καθαρό. Και πάω και λέω, τι βάζετε αρχικά λέω στο απ' όλα. Γιατί άλλοι μπουφοι πήγανε και είπανε απ' όλα, ξέρω εγώ μετά δε. Και λέω, για να μάθουμε πρώτα τι βάζουν στο απ' όλα. Μην έχει μέσα το σάντουιτς και τζατζίκι και ουγγαρέζα. Και μετά κατάλαβα ότι, αφού μου λέει ότι δεν έχει τζατζίκι, λέω, ωραία, καλά ξεκινάμε. Άρα. Πάντα δεν λες πρώτα με ένα ψωμάκι γύρω, ξέρω εγώ, ή πίτα γύρω με ουγγαρέζα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η λέω ουγγαρέζα, λέει. Όχι, ουγγαρέζα. Όχι. Τι είναι αυτό, λίγο έλειψε να μου πει. Λέω, βλέπω, δεν έχει ούτε τυροκαυτερή. Τυροκαυτερή δεν έχει τύπο καθόλου. Είδος, ίχνος τυροκαυτερής. Δεν ξέρω πώς ζούνε. Θα σου πω, νομίζω ότι έχω κάνει στο μυαλό μου μια σκέψη ότι όλα τα νησιά. Ναι. Δεν πρέπει να έχουν κάτι έτοιμο σε αληφή λεγόμενη πέρα από τζατζίκι. Το τζατζίκι φτιάχνουν. Πρέπει να τρώνε τζατζίκι, δεν ξέρω γιατί έχει. Είναι σαν θεωρία συνωμοσία. Ναι, ναι, ναι. Αν του δει κάτι τέτοιο, τζατζίκι σε βρίζουν. Όχι, και
εκτός από το τζατζίκι έχουν τα άλλα, τις αντίστοιχες αλυφές τις δικές μας και έχουν το έχω κίτρινη σως, έχω λευκή σως και έχω και ροζ σως. Επίσης δεν έχω καταλάβει πώς έχει τι marketing έκανε, έδειξε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ναι. Και έχει κάνει το μουσακά εθνικό φαγητό. Καλά, να μην μιλήσω γι' αυτό. Που το μουσακά το λατρεύω έτσι, απίστευτα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι, ξέρεις, ελληνικό εθνικό προϊόν με μπεσαμέλ πάνω. Εγώ εκεί κολλάω, ξέρω εγώ. Αμυγός ελληνικό προϊόν. Αλλά, δηλαδή, μπορεί να τρώω μουσακά που είμαι σήμερα, δηλαδή, δεν είναι κάτι για μένα αυτό, αλλά. Σου λέω, μου φαίνεται πάρα πολύ κουφό. Τουρκικό είναι ο μουσακά. Δεν ξέρω. Μεγαλική μπεσαμέλ. Δεν ξέρω, απλά. Είναι Greek μουζάκα. Να το ρε φίλε. Βάλτε το Σάββατο βράδυ. Γονιδάρα έχει Σάββατο και μακρόπουλο. 15 Αύγουστο θα κάνουμε πάρτι. Ναι, αυτό είναι το. Μακρόπουλο. Περσινό είναι αυτό. Ή περσινό είναι το πέρσινο. Όσο περνάνε τα χρόνια μακρόπουλο. Μακρόπουλο δεν έχει αλλάξει. Ο μακρόπουλο είναι αυτή. Έπεσε λίγο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι, αλλά είναι. Αυτό το. Εντάξει, τώρα εδώ είναι. Μιλάμε μέσα ορολογική είναι τα 65 έτη. Και ο Γονίδη έπεσε, αλλά με άλλο τρόπο. Ο Γονίδη ανέβηκε στα βοδάνια τώρα με τι εξωγήνειε και με αυτά δεν είναι ότι έπεσε. Δηλαδή. Λοιπόν, για να, επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. Τουλάχιστον επιδερμικό. Όχι, μου αρέσει που δεν θα κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. Τι θες, να σου αναλύσω το συστήματα, τι θέλεις. Θέλω να πω ότι με εντυπωσίασε το. Η σταθερότητα στην φιλοσοφία της Αταλάντα ότι εμείς παιδιά αυτό παίζουμε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε επειδή παίζουμε με την Πάρη. Ήταν γενικά μια πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε η Αταλάντα φέτος. Μια ωραία παρουσία, ήταν εντυπωσιακότατη. Δηλαδή ναι. Πρέπει να έχουν βάλει καμιά κατοσταριά γκολ στο νερό φέτος. Άτυχη η Αταλάντα να πούμε, γιατί όχι μόνο έφαγε τα γκολ της όπως τα έφαγε, αλλά είχε κλείσει και τις αλλαγές της από νωρίς λόγω επειδή οι τραυματισμοί κλπ. Δεν είχε το βασικό της τερματοφύλακα που τραυματίστηκε. Είχε έπαιζε αντίστοιχα κόντρα σε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα από την άλλη πλευρά που έβγαλε τα αύγαλτα στην αρχή στο πρώτο 30 λεπτό. Ποιος είναι αυτός, ο κύριος Νάβας. Ρε Νάβας. Τι βγάζει ρε αγόρι μου χθες. Πόσα έβγαλε. Νομίζω ότι αν κάνουμε τέτοιο ένα γρήγορο αν πάρουμε τις φυγομέτρες του κόσμου ας πούμε περισσότερες θα προτιμούσαν να ακούνε την δίσκο αυτή τη στιγμή παρά να ακούμε εμάς τους δύο να μιλάμε έτσι. 8 ναι, παρά το πρωί. Εννοείται. Όχι φίλε θέλουν έτσι θέλουν. Χωρίς να ξέρω. Έτσι θέλουν αυτοί. Έτσι θέλουν. Να πούμε καλημέρα σε όσους πάνε στη δουλειά τους, σε όσους είναι ήδη στη δουλειά τους, σε όσους σχολάνε από τη δουλειά τους και σχολνάνε. Για να μιλήσουμε και στην καρδιά του κόσμου. Σε όσους ετοιμάζουν τις φαλίτσες τους για κάποια καλοκαιρινή εξόδημηση. Ναι. Και καλό χειμώνα να τον γυρίσουν κτλ. Και καλή, καλή τέτοια εξέταση και μια προσωπική καραντίνα μια-δύο μέρες δεν είναι κακή μετά τις διακοπές. Να κάνετε λίγο. Ειδικά άμα πάτε τίποτα σε κανένα πολύ συχνά στο νησί, σε καμιά Μύκονο, σε καμιά. Γιατί να πάτε βέβαια. Δεν έχει και τίποτα. Δεν θα δείτε τίποτα. Το μαράκι και την Κιωργίτσα από το, την Πολύχνη θα δείτε. Δεν θα δείτε τη Σέρβα. Έχουν πάει όλοι. Έχουν πάει όλοι σε νησιά φέτος. Ναι, μέχρι και εγώ, φαντάσου. Μέχρι και εγώ. Είναι, εντάξει, οκ. Okay. Άλλο Κρήτη, ρε παιδί μου. Ποιο είναι Κρήτη, οκ. Okay. Είναι πιο basic, θα λέγαμε. Σαν προορισμό. Αλλά σου λέω κάτι νησιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Το Instagram απλά ανοίγω και βλέπω κόσμο σε διαφορετικά νησιά. Και τέτοια. Δεν υπήρχε περίπτωση με κανονικές τιμές ας πούμε, να είχαν πάει και κανονικές συνθήκες. Ποτέ. Νομίζω ότι η δική μου εξόρμηση σε νησί είναι αντίστοιχη και έτσι εφάμιλη της εξόδου από τη φυλακή του Νέλσον Μαντέλα σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή δεν πήγαινα ποτέ, ρε παιδί μου. Εγώ. Δεν είμαι φαν. Okay, δεν... Έτσι το πανηγυρίζει ο κόσμο. Καταρχήν, ποιο πάει διακοπές, δε φίλε. Είναι επιδεκτημένο το 2020. Ισχύει, ναι. Πολλοί πήγανε μόνο Χαλκιδική και Αυθημερών και τέτοια. Αν θεωρήσουμε ότι οι διακοπές και τα γούστα το καλοκαίρι και γενικότερα και το χειμώνα είναι ο εχθρός της αυτοβελτίωσης, περιμένω να γίνουμε όλοι επιστήμονες τώρα μέσα στη χρονιά. Θα πεις αυτό με τον εχθρός της. Ο Bill Gates έχει πει ότι αν θες να γίνεις επιτυχημένος, δεν κάνεις ποτέ διακοπές. Είμαι σε καλό δρόμο, πιστεύεις που έχω να πάω θάλασσα από το 2010. Δεν είπε για τη θάλασσα, είπε γενικά διακοπές. Δηλαδή. Αχά, εντάξει, κοίτα, ναι. Okay. Ναι, νομίζω ότι διακοπές άστα. Εντάξει, είναι. Ελπίζω να μην ακούει ο Χρυσάνθος. Και να ακούσει αυτό και να πει μετά, να, τα είπε και ο Bill Gates. Κομμένες οι άδειες. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά αυτό. Όχι γιατί και ίδιος δεν ξέρω την λέξη δεν πω, αλλά. Τι κάστρα θα βγάλε φέτος. Θα βγάλουμε, αλλά πότε, φίλε.
Θα βγάλετε σε από Σεπτέμβρη. Ή τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη. Είσαι αφασχόσιμο εκεί. Όχι, όχι. Δεν πειράζει, φίλε. Εντάξει, εννοείται. Αφού δεν πήρε άδεια, φίλε. Θα πάρει τότε. Ναι, πρέπει είναι... να πάρει να μα φέρει καστανάκια εδώ πέρα να μα σου λύσει. Το τζάκι που θα βάλει εδώ το ενεργειακό. Φίλε, θα βάλω τζάκι και θα έρχομαι με κάστανα εδώ κάθε πρωί. Κάστανα, να σου πω την αλήθεια, λιγουρεύτηκα τώρα κάστανο. Ναι, εντάξει. Γιατί έχει εδώ πέρα και ένα πολικό ψύχο από το air condition. Κοίτα, επειδή τώρα ακούμε και δίσκο, θα μπορούσε να είχαμε μπροστά μα ένα τσουρέκι με γέμιση κάστανο και λευκή σοκολάτα απέξω. Από γνωστό ζαχαροπλαστείο της, και τσούρεκο πρατήριο τη πόλη. Στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το οποίο είναι επιδεκτημένο, θα λέγαμε. Γιατί δεν έχει φάει σε χωριά, α πούμε, να δει εκεί πόσο είναι το φρέσκο, το ωραίο. Αλλά εντάξει. Τι είπε ο Ιερόσυλο. Σ' ακούνε τώρα στην Αθήνα που φεύγουν με σακούλες και κοντέινερ κάθε φορά που έρχονται εδώ πέρα και λένε κοίτα έχουν το μέλι και δεν το εκτιμούν. Φαντάζεσαι. Ναι, να πούμε ότι πέρασε λοιπόν η Παρή και είναι η πρώτη ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά του Champions League. Αυτού του... Φοβερή επιτυχία. Φοβερή επιτυχία και τι είχα... βλέπεις. Τώρα. Open. Όχι ρε. Τι βλέπεις φέτος για το Τσουλού. Έχω ένα προαίσθημα κακό. Για Ατλέτικο Μαδρίτη. Ναι, και εγώ. Κακό. Και εγώ. Δηλαδή, εγώ καλό, γιατί δηλαδή, δεν γουστάρω καμία άλλη ομάδα από αυτές. Δηλαδή, διάβασα χθες το post που έκανες και λέω: έχει δίκιο, λέω. Δηλαδή, και εγώ αυτό το feeling. Ποιος έχει κάνει μετάφραση και το έχει γράψει οι καταφερτζίδες τώρα, αλήθεια. Ποιο ήταν. Μια ταινία ξένη, ξέρω εγώ. Την έχουν κάνει μετάφραση. Α, με το Vince Vaughn και τον, ναι. Τον άλλον, τον Owen Wilson. Οι καταφερτζίδες, φίλε. Πώς δεν γράψουν οι κασκαρίκες, ξέρω εγώ. Τι είναι δυνατόν. Οι καταφερτζίδες, ποιο είναι το Wedding Crashers. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αλήθεια είναι ότι μετά το Rush Hour που μετονομάστηκε στην Ελλάδα σε Alexis Field Detective, έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Τι θες να το λένε, ώρα αιχμής. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Όχι, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τις φράσεις. Όπως και το μεγάλο spoiler, το Rita Hayworth, η τελευταία έξοδος, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω την ταινία, δεν παιδί μου, αλλά μου έχουν πει ότι είναι τρομερό spoiler. Δεν έχει δει την τελευταία έξοδο, Rita Hayworth. Κοίτα, αν το έχει βάλει το Star παλιά κάνα μεσημέρι. Αν ενδιάμεσα σε φαγητό και ύπνο μπορεί να το έχω δει. Και όχι όλο. Και όχι όλο, όπως έχω κάνει νομίζω με τα φιλαράκια πρώτα τα έχω δει συνολικά όλα μαζί 20.000 φορές. Αλλά ξέρεις. Δεν είναι σίγουρο. Χειροτερεύει. Έχεις δει κάτι οτιδήποτε ολόκληρο. Supernatural. 15 χρόνια. Το τελείωσες. Όχι. Μη. Φέτος δεν έχω δει τίποτα. Μη. Αυτό άρα δεν το έχεις δει ολόκληρο κι εσύ. Και εγώ έχω χρωστάω δύο χρονιές Supernatural. Δύο χρονιές. Είναι σαν μαθήματα. Χρωστάω κι εγώ δύο σεζόν Supernatural. Μακάρι να χρωστάω. Θα τα δώσω τώρα το Σεπτέμβρη. Εντάξει, γενικά με τις ταινίες και τις σειρές βαριέμαι. Κοίτα, ειδικά ταινίες, δεν μπορώ να κάτσω στον υπολογιστή δύο ώρες συνεχόμενες να βλέπω μια οθόνη. Εκτός αν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, που ξέρεις έχει και ένα ενδιαφέρον που αλλάζει. Που αλλάζει, ξέρεις λίγο, πάει πάνω κάτω, ξέρω εγώ, η μπάλα και ξυπνάζει λίγο. Δηλαδή εκεί που. Εντάξει, λίγο εκεί. Καταλαβαίνεις, σε πιάνει κάτι. Εντάξει, ταινία τώρα αποκλείεται. Επίσης, σειρές προτιμάω κάτι χαζές κωμωδίες 20 λεπτές εκεί που τρως φαγητό, ας πούμε. How Met Your Mother, Big Bang Theory και τέτοια. Ναι, Big Bang Theory και εκεί χρωστά, ας πούμε. Έχω δύο σεζόν εδώ. Έλα. Δηλαδή, δεν έρχεστε μελετημένοι εδώ πέρα. Δεν έρχεστε ολοκληρωμένοι σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι, αν μου επιτρέπει το κοινό. Δεν μπορώ να λοιπόν... πιάσω αυτή την κουλτούρα, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Θα επιστρέψουμε με. Την σούμα για το τι είχαμε χθες και το τι έχουμε αύριο από αθλητικά και σήμερα. Με πολιτικές εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες. Έτσι να έχουμε αυτή, να έχεις χαρά να γίνεις ο αυτιάς. Να πάω να φέρω το σακάκι. Θέλω ένα σακάκι και το στυλό αυτό που κάνουν τις εφημερίδες και κάνουν έτσι. Ειδικά ο Παπαδάκης που κάνει αυτό το κοιτάει μέσα από το μάτι εδώ. Κοιτάει έτσι και σημαίνει. Θα βγει και ο Μητρόπουλος. Θα έχω και αυτή την τιμή. Ο Θωμάς. Μην το λες αυτόν. Όχι, ο Μητρόπουλος και ο φίλος μου, πώς το λένε. Τον άλλον τον εργασιολόγο. Έλα ρε. Είναι ο Μητρόπουλος που λέει για τα εργασιακά δικαιώματα. Κούδας. Και ο άλλος που βγάζει ο αυτιάς. Ο Ρωμανιάς. Ο Ρωμανιάς, ναι. Μόνο το Ρωμανιά ξέρω και το πέτυχα, φαντάσου. Πολύ μπροστά. Είναι 4-5 συγκεκριμένα πρόσωπα. Μπορείτε να βλέπετε τα τελευταία 15 χρόνια να ξυπνάω. Μπράβο, κύριε. Έχει να δώσει. Ωραία, ακούγεται. Όλα καλά. Όλα καλά. Ορίστε. Όλα καλά. Δεύτερη ώρα κουμπής. Δεν μετράνε ποτέ αυτό το τρένο, να ξέρεις, με τον ορίστε. Δεν μ' άρεσε το. Αυτό που σε πήγε σε υπερθετικό βαθμό, αλλά.
Καλά, ναι. Όταν άκουγα καλησπέρα, ξέρω εγώ, έγραφα ορίστε. Όπως έστειλα το πορεία. Ναι. Καλημέρα, ήθελα ορίστε. Εντάξει. Μούμε να πω ένα σημείο. Αυτό ήταν το δείγμα ότι μόλις έστειλε το ορίστε, λέω εντάξει, δεν με μισεί που το. Δεν μου είπε κανένα. Δεν θα και εσύ τώρα. Τι, έχω συμφωνήσει εγώ. Μου είχε στείλει ο Παπαδονολάκης επιλέξει. Ότι ξυπνάει. Έτσι. Δεν θα είναι τέλειο. Πέντε, να στο έστελνε σε ηχητικό. Ακόμη χειρότερα. Όχι, αυτό είναι τρομακτικό. Εσείς που μιλάτε με ηχητικά, ρε παιδιά, μη στέλνετε ηχητικά. Νίκος Παπαδόπουλος, φουλ. Εκτός αν έχετε οδέσει φωνές κιόλας. Νίκος Παπαδόπουλος, φουλ ηχητικό το. Βάλε αυτό. Στι γράψτε, ρε παιδί μου τώρα. Πρέπει να πηγαίνω να ψάχνω ακουστικά, να ψάχνω τέτοια. Άσε με τώρα. Εντάξει, βοηθάει, ειδικά σε αυτή τη δουλειά που κάνει, α πούμε, βοηθάει. Και δεν ξέρω πώς δεν το έχει ανακαλύψει ο Χρήστος. Εμένα δεν μου βοηθάει, ρε φίλε. Χρήστο, να κοπεί αυτό. Να το κόψουμε αυτό. Κατ. Ή κόψε το ή κάνω τέτοιο, πώς λέγεται. Μοντάζ. Σποτάκι εδώ. Άμα το κάνει σποτάκι, τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε αθλητικός Λίμπερο 107,4, 6 λεπτά μετά τις 8 με χ. Εδώ στην καυτή Θεσσαλονίκη. Χθες είχε πάλι πολύ ζέστα. Πολύ ζέστα είχε. Είναι αυτή η ζέστα. Όχι αυτό ότι σε βαράει ο ήλιος, αλλά αυτό το που σε καίει εδώ. Ναι, ναι. Που αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή η γαλασία. Εσύ, φίλε, εκεί πέρα στον τάδε όροφο που είσαι, για να μην αποκαλύψουμε που βρίσκεσαι. Ναι. Πώς αντέχεις, φίλε, που είναι πάνω η ζέστη. Δεν αντέχω. Το απόγευμα για κάποιο απίστευτο λόγο, κατά τις 8 η ώρα έβγαλα έναν αέρα. Φοβερό. Ναι, ναι. Φοβερό. Και 10 η ώρα μετά, τέτοιο τίποτα, ρε. Ούτε φίλο. Ούτε φίλο. Και είναι αυτό. Μαλώσατε. Όχι, τράβηξα άσο. Το! Αστείο στα αστείο, δεν σε χάλασε. Προσοχή, Μαρκοπέδιο. Oh. Να πω την καλημέρα μου και στον Ιωακήμ που δεν ξέρω αν έχει πρόσβαση για να μας στείλει, αλλά ακούει. Καλημέρα, Ιωακήμ. Γιατί πάτησε, βασικά πάτησε like, άρα έχει πρόσβαση κινητό. Στα κίτρινο μαύρα μάλγαρα. Γιατί λέει έχει και αριανό, έχει και εξή. Στα μάλγαρα. Ναι, τώρα με ακούει κανένα συνδεσμίτη που έχει βγάλει το σύνδεσμο, το σύνθημα ποτέ ξανά κλπ. Κλπ. Στο βορρά. Λυπάμαι, αλλά έχει. Τι να κάνουμε. Έχει. Έχει πολύ ΑΕΚ. Έχει πολύ ΑΕΚ παντού, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι λογικό, δεν είναι. Δηλαδή, όπου σηκώσει μια πέτρα, έχει και σίγουρα και έναν ΑΕΚ. Δηλαδή, σε κάθε παρά έχει έναν ΑΕΚ. Που είναι. Άντε, εντάξει, θα ξεκινήσει τώρα και σοφιά και τέτοια. Στο δικό του κόσμο, στο δικό του σύμπαν. Λοιπόν. Είναι λίγο. Είναι λίγο δεν συμβαδίζουν τόσο. Ναι. Με την πραγματικότητα, αλλά έχουν μια έγκλη, ξέρω, του παρελθόντος μέσα τους. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Είναι στα πλαίσια του. Του αθλητικού θεματισμού, θα λέγαμε. Του ιδεώδου. Oh, του εφαγωνίζεστε και τη ευγενή άμυλα. Και αυτέ είναι όλε οι λέξει που ξέρω γύρω από το θέμα Ολυμπιακοί Αγώνε. Άμα πάω σε τηλεπαιχνίδι. Στα λέω αυτά ω άνθρωπο που έχει προλάβει στο σχολείο το μάθημα τη Καλυπάτερα. Ποια είναι η κυρία που τραγουδάει. Δεν θα σου κάνω τώρα ιστορικά μαθήματα. Ποια είναι η Καλυπάτερα. Μπορεί να το γκουγκλάρει. Και εμεί είχαμε μάθημα Ολυμπιακή παιδεία. Ναι. Εντάξει, κλείστε τα μικρόφωνα στη μουσκούλα. Μια δυσκόμπαλα πρέπει να βάλω εδώ πέρα. Τα φώτα, άμα δει. Μετά τον Τζάκι, θα μπορεί να κάνει και τι κόμπε. Απλά πρέπει να κλείσει να βάλει τώρα εδώ. Εγώ λέω, κοίτα, άμα παίξουμε μπάλα με τι τρει οθόνε, στο ένα Τζάκι, στο ένα τη κόμπαλα, στο άλλο Τζάκι και στο άλλο ξέρω εγώ τι να βάλουμε. Θα βάλουμε στην κεντρική, θα βάλουμε αυτά τα τραγούδια, αλλά καλά, όχι. Ναι. Εδώ να γεμίζει τα γράμματα. Και με αυτή την μπάλα που πηγαίνει πάνω από τα γράμματα, κοίτα. Όχι, άκου τι θα κάνουμε. Το χειμώνα μέχρι το μια ώρα θα βάζουμε Τζάκι στο κέντρο. Μετά θα αλλάζει, θα γίνεται δισκόμπαλα στο κέντρο, καραόκε στην άκρη και μπιλιάρδο στα δεξιά. Μπιλιάρδο. Γαλλικό. Πάντα δεν παίζει ένα μπιλιάρδο παντού σε οποιοδήποτε μαγαζί πας. Όλοι βλέπουν σνούκερ σε μαγαζί έξω, κανείς δεν έχει ιδέα πώς πάει. Ναι, έχω δει άπειρο σνούκερ χωρίς να έχω ιδέα από ποιος κερδίζει και τι γίνεται. Μετά από μόνος βλέπω να δίνουν τα χέρια και δεν καταλαβαίνεις κιόλας ποιος κέρδισε. Γιατί δίνουν τα χέρια όλοι ευχαριστημένοι. Τι γίνεται. Όχι, απ' έξω είναι από εδώ. Α, από εκεί είναι. Ναι, ναι. Είναι το πρώτο δείγμα αυτό. Λέω που. Φάγαμε πέσιμο. Είναι το πρώτο δείγμα που ότι ξέρεις, η πόλη αρχίζει και κινείται. Όπως είσαι αυτό που πας στο χωριό, έχει 6 ώρα, ξέρω εγώ, και λαϊδάνε, κάνουν κτλ. Και είναι αυτός που θα σηκωθεί 7 η ώρα και θα το αποφασίσει να κόψει ξύλα. Γιατί έχει ξυπνήσει 5 ή τον καζόν του. Όλη η γειτονιά μου. Μόλις περιγράφεις όλη τη γειτονιά μου αυτή τη στιγμή. Αυτός νομίζω δεν είναι ηθοποιό. Σε διακόπτω τώρα. Δεν μοιάζει με ηθοποιό ο κάτω δεξιά. Ο φωτοτεχνικός. Ναι, είναι κάθε πατέρας κοπέλας σε serial ever. Στο Αντένα έπαιζε. Τώρα λες να γίνει φωτοτεχνικός ο κ. Χριστόπουλος. Αχ, πώς λέγεται, δε, γίνει σειρά. Πάλι αρχαία είναι.
Εντάξει. Εγώ. Κάθε μέρα έχω βαρεθεί να βλέπω τον Ζησιμόπουλο εδώ μεταξύ. Γιατί μη κόνο. Ο Ζησιμόπουλος πρέπει να έχει μιλήσει πιο πολύ και από τον Πρωτοσάλτε το τελευταίο μήνα. Στα πρωινάδικα. Εντάξει, τώρα αυτές οι μέρες είναι λίγο. Τι βιντεάκι έχουν βάλει πάνω. Γιατί... Χάκερ. Λογικά. Αυτή είναι. Χάκερ που πίνει και καφεδάκι όμως. Είναι. Ναι, είναι. Είναι νεοφιλελέ. Νεοφιλελέ χάκερ. Νεοφιλελέ χάκερ. Να πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Βασικά, να πούμε ότι πέρασε η Αταλάντα. Η Αταλάντα, δύσκολα. Παρά τρία λεπτά πέρασε η Αταλάντα. Όσο πέρασε ο Άρης στο τελικό του κυπέλλου, πέρασε και η Αταλάντα. Πέρασε λοιπόν η Παρί. Η Παρί Σεζερμέν είναι φέτος η χαρά της ελαφριάς φανέλας, νομίζω. Ποια. Είχαν τώρα City, Παρί. Κάτι τέτοια χωριά να πούμε περνάνε. Σήμερα έχουμε ληψία Ατλέτικο Μαδρίτης στη 10. Τι βλέπεις? Η Ατλέτικο έχει προβλήματα, αλλά είναι το απόλυτο φαβορί. Γιατί ληψία μετά το Βέρνερ, το χάος, μετά το Βέρνερ, το τίποτα. Μιλάμε για μια Ατλέτικο που θα προσπαθήσει να κρατήσει το παιχνίδι 0-0 μέχρι το 70. Και να βάλει. Δεν νομίζω. Θα πιέσει, νομίζω, μετά το πρώτο 30 λεπτό έτσι, που η ληψία θα τρέχει πάνω κάτω. Αλλά θα τρέχει άσκοπα, γιατί δεν νομίζω να έχει λύσει η ληψία τώρα. Έχει μια λειψή ομάδα, θα λέγαμε. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι έχει μια λειψανδρία. Γιατί δεν έχουν αλλάξει ακόμα σταθμό. Η λέξη λειψανδρία για τη λειψία δεν είναι θετική όμως. Γιατί είναι λειψία, αλλά έχει και ανδρία. Η λειψία. Αλλά δεν γράφεται με εψιλον γιώτα. Πιστεύω ότι κάνουμε αυτές τις φιλολογικές συζητήσεις. Ναι. Το μιλείτε ελληνικά με τη Λιάννα Κανέλη. Επίσης δεν είναι θαύμα ότι το 2020 έχει φτάσει μια ομάδα όπως η Ατλέτικο τόσο ψηλά με επιθετικό δίδυμο του Μωράτα και Ντιέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα, ό,τι και να λέμε. Το 2020 είναι θαύμα. Κοίτα, είναι νομίζω συμπληρώνει ένα στον άλλον. Όσο φλόρος είναι ο Μωράτα, άλλο τόσο ο παιδαράς είναι ο τέτοιος, ο Διέγκο Κώστα. Σε χαρακτήρα. Ναι, ρε παιδί. Και οι δύο είναι γκολτζίδες. Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι λίγο εκτός εποχής λεγόμενο. Εντάξει, αφού η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει με ένα μέσο όρο 10 γκολ σε όλη τη σεζόν. Τι να λέμε τώρα, δεν χρειάζεται να βάλει παραπάνω. Παίρνει τα χ, παίρνει κανένα μισό μηδέν και κερδίζει, εντάξει. Για να βάζει τώρα αυτά και να έχει πάγκο τον Ζάο Φέλιξ. Ακόμα που δεν πατάει. Ναι. Τώρα του χρόνου θα κάνει τον μπαμ. Του χρόνου θα είναι χρονιά μας. Του χρόνου θα είναι χρονιά μας. Να πω ότι αυτό το τεστ που κάνουν. Δεν πιστεύω να σου έχουν κάνει το τεστ αυτό για τον κορονοϊό στη μύτη. Όχι. Ρε παιδιά, γιατί το κάνει στη μύτη? Κάνε το στο στόμα. Που και εκεί είναι, έχω μάθει και εκεί από έγκυρες πηγές από γνωστό συνάδελφο που το έκανε χθες ότι και αυτό είναι, λέει, λίγο πίκρα. Γιατί στο φτάνουν μέχρι. Αλλά φίλε, γιατί να το κάνεις στη μύτη? Βλέπω κάτι τέτοιο στο εξωτερικό που πρέπει να το κάνουν όλοι οι παίκτες στη μύτη, ξέρω εγώ, ή το κάνουν τίποτα ηθοποιοί κάθε τρεις και λίγο. Και λέω, πώς αντέχουν αυτοί? Εγώ θα παίρνει τα δουλειές για αυτό το πράγμα. Φαντάζεσαι ένα τέτοιο πράγμα τώρα να στο βάζουν μέσα στο ρουθούνι? Είναι πολύ λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Βρείτε κανένα τρόπο να γίνεται με λίγο, ρε παιδί. Τι κάνετε, γιατί ψάχνετε και αυτή την είδε. Ναι. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι. Έχει καταλάβει ότι είναι το κέντρο της προσοχής μας. Μάλλον δεν το έχει καταλάβει. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που εμφανίστηκε στη μέση και μας χαλάει το πλάνο τώρα? Άνετα είναι παράγοντας ποδοσφαίρου. Ναι. Με αυτό το παρουσιαστικό. Καθηγητής διεθνώς ήθελε. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει αυτός και είναι βουλευτής. Δεν είχα ιδέα. Έτσι, που πάνω κάτω ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν είχα ιδέα. Μας λέει για το Oruch Race, το οποίο κινείται μια στην Κύπρο, μια στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εντάξει, θα τα πούμε τώρα με τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θα μπορείτε να μου περάσετε τα πρωτοσέλιδα και από εδώ με δυο? Κάπου ναι, θα τα έχω μπροστά μου και εγώ. Α, και η λογική λέει ότι γκουγκλάρεις ένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αλλά θα στα στείλω εγώ να τα έχεις. Λοιπόν, είναι και 8 και 4. Στα αποστέλω. Επειδή εσύ έχεις συνηθίσει να είσαι σε full εδώ το ενέργεια 8 η ώρα. Ναι. Θες να τα διαβάσουμε να αλλάξει ή θες έχεις κάποιες υποχρεώσεις ανηλυμένες εκεί πέρα στα κοιτάπια σου? Ξεκίνα να διαβάζεις ή να κάνω εγώ αυτό που μου άρεσε, που σχολιάζω από δίπλα. Ναι. Γιατί έχεις το tact, το know-how θα λέγαμε. Ναι, τώρα θα δεις το know-how. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα νέα. Πάμε με τα νέα. σκληρό παζάρι στο παρασκήνιο. Τηλεφωνήματα ραντεβού, διεργασίες πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έκρηξη με 262 κρούσματα χθες. Νομίζω πάμε για 300. Περήφανοι ως Έλληνες. Ναι. Επιστρέφουν από διακοπές μαζί με τον κορονοϊό.
Δεν είναι αυτό το. Εισφορά αλληλεγγύη στο κούρεμα του 30% και τα κέρδη ανά εισόδημα. Το χρονοδιάγραμμα, η εξέλιξη και τα ωφέλη. Δασικοί χάρτες, παράταση 25 ημερών για τα δικαιολογητικά. Μυστήρια και ίντριγκες στα κανάλια της Βενετίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Ξαναλέω εγώ μπροστά από green screen ο Μητσοτάκης. Εμένα δεν μου βγάζεται από το μυαλό ότι δεν είναι στο γραφείο του και είναι διακοπές ακόμα ο Μητσοτάκης. Δεν μου το βγάζεται από το μυαλό. Είναι σε καμιά Κρήτη, τώρα σε κανένα τίποτα στα ανόγια εκεί πέρα να πούμε και πίνει τσικουδιές. Με την κοψιμάδευα εκεί δίπλα. Κομψότατη. Κομψότατη. Δεν ξέρω αυτό, νομίζω θα γίνει. Θα μπορούσε να το κάνω μπλουζάκι. Ξέρω εγώ κάτι. Να είσαι κομψό σαν τη Μαρέβα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι μότο. Πώς είναι το μένει ναι. Ασφαλής, ξέρω εγώ. Μείνετε κομψή, ας πούμε. Δεν θα είναι καλό και κακό ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Εγώ δεν νιώθω το πάνω. Εγώ εγκρίνω Μαρέβα, να ξέρετε. Εγώ... Ή Μαρέβα, δεν ξέρω πώς λέει. Ούτε εγώ, αλλά. Εγκρίνω γιατί, ρε φίλε, είχαμε χρόνια να δούμε κομψή πρώτη. Νομίζω από την Ατάσα. Θεοδωρίδου. Καραμαλή, βρε. Α. Βασικά, όχι, η Περιστέρα θεωρείται λίγο. Περιστέρα. Η Μπέτη, θα λέγαμε. Όχι, εγώ αυτά τα αυθαίρετα έτσι nicknames δεν τα υιοθετώ. Άσε, από το Περιστέρα Μπέτη δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει Περιστέρα, Πέγγι, Λίλα, ξέρω εγώ, Μπέτη βγαίνει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Περιστέρα ή Μπέτη. Διαλέχτε. Αυτά με τα νέα. Και αθλητικά έχει πάνω με ανατροπή, θαύμα, η Παρή πέταξε έξω την Αταλάντα με 2-1. Με MVP τον Νέιμαρ. Με το μουσάκι αυτό δεν θυμίζει λίγο κάποιον. Κάποιον μου θυμίζει. Γενικά δεν θυμίζει ποδοσφαιριστή, αλλά τι λέω πάλι. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει, τον Τζέισον Μωμόα μου θυμίζει με αυτό το μουσί. Jason, τον ηθοποιό. Jason. Αυτό που έπαιζε στο. Α, βασικά δεν έχει δίκιο Game of Thrones. Εσύ. Αυτό που έκανε Aquaman. Τον Aquaman. Ο Aquaman. Όχι, δεν το έχω δει. Απλά. Για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα έπαιζε στα social media πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Βγάζει ένταση, παραμένει δημοφιλή ο Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο απέχει νομίζω κανένα δύο γκέλε ακόμα από το να γίνει cancelled. Γιατί ρε. Να μα συνεχίσει έτσι. Γιατί, την έχει δει λίγο αστέρι. Ίσα τώρα με αυτό που έγινε. Την κουτουλιά που έγινε ουσιαστικά. Προψέ. Που έγινε προχθές. Εμείς που πήρε τα πάνω του. Πήρε τα πάνω του τον κουμπό. Δεν λέγανε καλό παιδί ο Γιάννης, ας πούμε. Καλό παιδί ο Γιάννης. Ναι. Είχε αυτό την ταμπέλα σε εισαγωγικά του φλόρου, ας πούμε. Λες δηλαδή. Τώρα γίνει το ηγέτης ο Γιάννης. Λες εσύ δηλαδή τώρα, ας πούμε ότι κάποιο manager, κάποιο image maker του είπε. Δώσε και κάνει μια δουλειά. Γίνει και λίγο πιο. Μήπως τα έχει κάνει πλακάκια με το NBA και πήρε μόνο μήπως. Μια. Πήρε μόνο μια τέτοιο. Ένα παιχνίδι τιμωρίας. Μήπως. Μήπως. Μήπως επίσης. Αν συνεχίσει έτσι, εγώ φοβάμαι ότι θα τον πούνε Γιάννη, άντε το κουμπό. Ή όπως δεν είπε. Ξέρω. Δεν είναι αυτό. Θα σου στείλω, θύμισε μου στο διάλειμμα μετά. Ένα ηχητικό ναι. Από τηλεόραση Αυστραλίας. Ναι. Που έβαλε αυτό το περιστατικό με την κουτουλιά. Με το τζέγκο, τι Αυστραλία. Μόνο αυτό βλέπω, ξέρω εγώ από Αυστραλία τελευταία. Ο καγκουρό που έρχεται στον Άρη. Έχουν βάλει το. Ο παθητή δεν μπορεί να προσφέρει το όνομα, το επίθετο του Αντετοκούμπο. Και το είπε Αντετοκούμπο, κάτι τέτοιο, ρε. Αλλά είναι. Εντάξει κι αυτό. Προκαλεί, ρε παιδί μου, κάνε το λίγο πιο μικρό. Γιάννης. Πάμε στην καθημερινή. Ναι. Πώ έκανε ο χαρτοδεπλωμένο καριέρα, α πούμε, επίκαιρο του Παπαζέη τη. Εννοείται. Να βάζει ένα Lost in the Night, α πούμε, π.χ. επόμενο τραγούδι. Τυχαία επιλογή. Πώ έκανε καριέρα με τον Κώστα, α πούμε, που θα μπορούσε στη Liverpool να παίζουν Lost in the Night, ξέρω εγώ, με Κώστα. Σκέψω να γράψει ο άλλο Κώστα στο. Πήγα να γράψω Λώστα, εγώ τώρα που το έλεγε. Εντάξει, μιλάμε για Λεβέντι, εντάξει. Αλλά οκ, δηλαδή. Ο άλλο έχει κάνει καριέρα με τον Κώστα. Πώ κάνει. Τώρα όλοι οι Αγγλοί κάνουν αστείο στα social media τη Liverpool. Με το how much did he cost us. Κατάλαβες. Cost. Τέλειο. Εντάξει. Τέλειο. Μιλάμε. Δεν θες να φαντάζομαι, δεν θες το βίντεο κλιπ το καινούριο από. Το καινούριο, όχι. Θες το παλιό το. Ναι. Αυτό το. Λοιπόν. Και μετά θα βάλεις και Big Alice. Νοείται. Όπως σκέφτηκε ο μεγάλος Big Alice. Μα αυτή θα είναι η σύνδεσή μου μετά τις 9 με αυτά τα τραγουδιά. Θα πάμε στα ελληνικά τα τέτοια και μετά θα κάνουμε το μεγάλο μπαμ και θα επιστρέψουμε στα δικά μας για να κλείσουμε. Εντάξει, να το. Αλλά να διαβάσουμε λίγο τις εφημερίδες. Να πω ότι έχουμε μήνυμα στην Άγκυρα μέσω Γαλλίας από τον Μακρόν. Αθήνα και Παρίσι προχωρούν σε κοινά γυμνάσια μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν. Επικίνδυνη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού. Συρροή σε οίκο ευγυρία. Δυστυχώς εκεί πέρα θα γίνει το μεγάλο μπαμ, να ξέρετε.
δυστυχώς. Ήφεση ρεκόρ 20,4% στην Βρετανία το δεύτερο τρίμηνο. Εκτροχιασμός τρένου στη Σκωτία με, όπου διάβασα με τρία μέτρια θύματα και λέω εντάξει ρε φίλε τι μέτρια. Με τρία θύματα να αφήνετε και λίγο μεγαλύτερο κενό εκεί πέρα στη γραμματοσυρά. Μήνυμα αφύπνιση στο κύριο άρθρο από την Καθημερινή. Και άλλος ευνηδιασμός στο σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη στην εφημερίδα. Biden Harris σε ρώτα για τον Λευκό Οίκο. Η επιπτώση στη Θεσσαλονίκη χωρίς τη ΔΕΘ, έβια κατεστραμμένα δίκτυα και υποδομές. Αλλά μην ενοχώνεστε, θα πάρετε τζάμπα μεγαμπάιτ και τζάμπα λεπτά. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, επικοινωνιακά, νομίζω ότι οι τηλεπικοινωνίε είναι ό,τι να είναι. Να έχει χάσει, α πούμε, ξέρω σπίτι, οικογένειε κτλ. Και σου λένε 1 γιγαμπάιτ τώρα. Εντάξει, παράδομα. Η εφημερίδα των συντακτών, ναι, στο διάλογο με όλους τους γείτονες, απάντηση Μητσοτάκη στην πρόταση Ερντογάν. Η Αθήνα συζητά διάβλους, αναζητά διάβλους επικοινωνίας υπό προϋποθέσεις, συναντήσεις, δένδια με Νετανιάχου και Πομπέο. Το Πομπέο, ρε παιδιά, δεν είναι σαν τραγούδι από τα κατσαμπάκια. Όπου τα ακούω Πομπέο. Είναι τέτοιο, είναι. Και είναι Αμερικανό. Τι Πομπέο Αμερικανό, δηλαδή τώρα με κουβανέζικο όνομα. Είναι πάσα για ελληνικές εφημερίδες. Αν κάνει κάποιο λάθος Πομπέο, να γράψουν από δύο Πομπέο τράγο. Εγώ πάλι ξέρω ότι δεν τα συνηθίζω αυτά τα αστεία. Απλά άμα μου δώσει αυτή την ευκαιρία. Εντάξει, δηλαδή... Ή μπορεί να, άμα πει τίποτα, ξέρω εγώ του Τούρκου, άντε ηρεμήστε, θα γράφουν διαπόμπευση. Πω, εντάξει. Ή μπορεί να, άμα πει τίποτα κανένα φυστηρό μήνυμα, να έχει από τη μία τον Πομπέο και από την άλλη τον Ερντογάν και να γράφει Πομπός δέκτης. Να σταματήσει το παραλήρημά μου. Ναι, σταμάτησε με γιατί είμαι για φυλακή. Ναι. Γιατί έχουμε έκτακτη αποστολή του Άρια. Μόλις βγήκε για δώσε μας βέβαια. Πού θα ταξιδέψει. Πρώτη εδώ. Στα 3-5 πηγάδια. Μην μου πεις ότι πρέπει να βάλουμε Νίκο τώρα. 8 η ώρα, δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, Κουέστα Έμαν. Χαμηλώνω και μουσική για να έχουμε την. Σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση. Αποστολή Άρια τα 3-5 πηγάδια. Κουέστα Έμαν, Ρόουζ, Μαντσίνι, Μαρτίνες, Ματίγια, Σάκιτς, Μπερτόλιο Φετφατζίδης, Δελιζήσης, Μάνος, Μπακαλιάνης, Μπακούτσης, Τσαγκαλίδης, Σενγκέρκης, Μαρμαρίδης, Χατζιπυρπυρίδης. Πεχτάρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ποδοσφαιριστές. Και ο Λούκας Σάσα, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Γιατί έχουμε, είπαμε, αυτό το κλασικό το θέμα με τα. Με τα αεροδρόμια, όντως. Με τα τέτοια. Ματίγια είπες, Ματίγια. Είπα Ματίγια. Τα πέρασε τα τέτοια. Σούντγκρεν είπα, ας πούμε. Τυχαία αναφορά. Αφού δεν θα πάει. Τι. Δεν αγχώνεται. Τι είδες εκεί πέρα. Τίποτα. Χτύπησε το κινητό σου. Όχι, αυτό είδα. Δεν χτύπησε το κινητό μου. Αυτό είναι το θέμα μου. Θα έπρεπε. Αλλά εντάξει. Πού πήγε ο Κώστας, τι έγινε. Ποιος δεν ακούω τον Κώστα. Χαμήλωσα για να έχουμε την αποστολή. Α. Εντάξει, ξαναβάλω τώρα. Κώστας Μεσί, έτσι. Κώστας. Μάλιστα, χωρίς Σούντγκρεν. Εγώ ξέρω ότι έχω τις ενστάσεις μου για τον Σούντγκρεν, ότι τον ήθελα στην ομάδα και φέτος. Εντάξει, να κάνω. Τυπικός Γιώργος Γκάτος, τυπικός, μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτό το... Ο αθλητικός λίμπερο. Ναι, έτσι. Όχι, καλά έκανες και το ανέφερες ότι τυπικός, το λέω που το έστειλες στο chat, στο τέτοιο. Έχει κάτι που με παρεξένευσε γι' αυτό. Αυτός που γράφεις είναι τέτοιος, βρε. Ναι, αλλά είναι γραμμένος ως ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό το θέλω να διευκρινίσω. Α, ναι. Ναι. Εντάξει. Δεν αφήνω τον κόσμο αυτό, θα λέγαμε. Τέλος πάντων, ναι, ισχύει. Πανδημία κορονοϊού, αρνητικό ρεκόρ στα 262 τα νέα κρούσματα. Δεκάδες ορφανές μολύνσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Διπλασιάστηκαν οι διασωληνωμένοι από τις αρχές Αυγουστού. Εισαγγελική παρέμβαση για τα δεκάδες περιστατικά σε γυροκομείο σας στο χώρο Θεσσαλονίκης. Απειλούν με μήνυση οι επαγγελματίες της Μυκόνου για τα εξοδοτικά μέτρα. Εντάξει, Γιώργος Γκάτος, ξεκάθαρα, πώς το λένε, διακριτικός για το τρυπάνι που ακούγεται. Τι να κάνουμε, κάνουν έργα τα παιδιά. Βασικά, κλείσε μία το παράθυρο, χωρίς να πατήσεις το κουμπί εκείνο εκεί πέρα. Απλά πίεσε το προς τα μέσα. Πιστεύεις ότι γίνεται. Γίνεται. Άμα το πιάσεις μόνο από το μοχλό. Καλά. Κάντο live. Όχι. Γιατί θα πατήσω το κουμπί και είναι χειρότερο από το πατήσω. Ωραία. Λοιπόν, θα διαβάσω, λοιπόν, θα τελειώσω με εφημερίδα τη Συντακτώνε και θα το διαβάσουμε. Θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα αυτό. Θα γίνει αυτή η τράμπα. Λοιπόν, έλλειμμα 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επτάμηνο με κόστος μέτρων μόλις 5 δισεκατομμύρια. Η διαφάνεια πήγε περίπατο για το Άργος στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Μαύρη γυναίκα, αλλά
Τι είναι αυτά. Μπατσίνα. Τι διαβάζει, ρε. Καμάλα Χάρη. Αυτό το λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν το λέω εγώ. Έτσι. Μπατσίνα δεν είναι το, μια τυρόπιτα με ένα είδο τέτοιο. Τυρί είναι αυτό. Τυρί. Ναι, αλλά μπατσίνα. Περίμενε. Ο μπάτσο είναι το τυρί. Η μπατσίνα είναι η πίτα. Το τυρί. Με αυτό το τυρί. Νομίζω έτσι πάει. Όχι, όχι. Α μα ενημερώσει κάποιο καλοφαγά. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, που σίγουρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον να μα πει έτσι, από ψύχρεμη άποψη. Βρώμικα παιχνίδια και επισόπλατε μαχαιριέ από του δίθεν εταίρου. Η Μέρκελ στο πλευρό του Σουλτάνου. Η τοπαθέ διάγγελμα του Πρωθυπουργού με παρακάλια για διάλογο. Δεν είπε κυνηγήστε του για τέτοια. Ύφεση ρεκόρ. Προδικάζει θηριώδης εκτείναξη του ελλείμματος στα 8,2 δισεκατομμύρια. Εκτός ελέγχου τα κρούσματα κορονοϊού, 262 νέα σε ένα 24ωρο, τα 36 σε οίκο Ευγυρίας. Εκεί, ξαναλέω, θα είναι δύσκολα τα πράγματα στον οίκο Ευγυρίας, δυστυχώς. Αυτά και για την Δημοκρατία. Πάμε μία προς τον ελεύθερο τύπο, ο οποίος πάντα έχει να δώσει ωραία πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος τύπος Μητσοτάκης προς Άγκυρα δεν θα μείνει αναπάντητη καμία πρόκληση. Τελευταία προειδοποίηση από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τι έχει. Α, έχουμε. Κάτσε να βάλω αυτό. Θα πάμε με αυτό μετά συνέχεια μουσική. Λοιπόν, μειωμένα τα 5 δις τα δημόσια έσοδα στο επτάμηνο. Γιατί ο Biden επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρο τον θηλυκό Ομπάμα. Νομίζω ήταν όντως μια καλή επιλογή από τον Biden. Αγριεύει κόντρα κοτζιά με τους 53 για την ΑΟΣ του ΣΥΡΙΖΑ. Παράταση 25 ημερών για τους δασικούς χάρτες. Ξεκινούν οι συμψηφισμοί των φόρων με χαμένα ενίκεια. Πληρώνει το Champions League με προημιτελικούς φωτιά. Οι προβλέψεις του ελεύθερου τύπου για τα στοιχηματικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Αυγή. Πάμε λίγο προς τις αριστερόστροφες εφημερίδες. Τώρα αριστερόστροφη Αυγή, τέλος πάντων. Κυρώσεις στην Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει Αθήνα. Ψυχρός πόλεμος για το εμβόλιο. Ο κόσμος στη σκιά του COVID-19, βλέποντας και μην κάνοντας. Η κυβέρνηση μετά την έγκριση του Sputnik από τον Πούτιν. Ο Τραμπ με το βλέμμα στις εκλογές ανακοίνωσε την αγορά 100 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου της Moderna εναντί 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Γερμανία επικίνδυνο το ρωσικό εμβόλιο. Μόσχα φοβούνται τον ανταγωνισμό. Το χρηματιστήριο του εμβολίου. Τρεις δυτικές κοινοπληξίες στην τελική φάση δοκιμών. Κομματάρα. Αυτό ξεκίνησε πρώτα το ενταμίσιο, ήταν πρώτο, έτσι. Νομίζω ότι πρώτα είναι το ίδιο. Πρώτα βγήκε το ελληνικό και όταν έγινε ναι. Ο Big Alice, Big Alice, νομίζω το κάνανε. Ναι, μεγάλος. Μεγάλος. Δεν το κάνανε καριέρα, ναι. Ένα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και με την Αυγή πάμε να διαβάσουμε και. Πού είναι ο ριζοσπάσιμο, πού είναι ο ριζοσπάσιμο εδώ πέρα, λόγος. Ριζοσπάσιμο, ωραία. Προετοιμασία εδάφους για επικίνδυνα σενάρια με άμεση παρέμβαση ή πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουκουέ, το τραπέζι του διαλόγου που στρώνεται για λογαριασμό των αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας με βασικό μενού τη συνεκμετάλλευση υπηρετεί τα επικίνδυνα παιχνίδια ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος όλων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Προδιαγραμμένο έγκλημα που δεν πρέπει να αφήσει αναπάτητο λαός, περιοδία του Δημήτρη Κουτσούμπα στις πλημμυροπληκτές περιοχές της Εύβοιας. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την αύξηση των κρουσμάτων, σήμα κινδύνου για την πανδημία. Αυτά από τον Ρίζο Σπάστη και διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά. Θες να διαβάσεις, έχεις καθόλου χρόνο? Πες ή θες να διαβάσεις πρέσο? Όχι, πρέσο συγκεκριμένα δεν θέλω να διαβάσω. Από τι επιλογή. Έχει. Εντάξει, λέει για το Μανώλη Σιώπη, ας πούμε. Γιατί ναι. Χθες αποκάλυψε μέσω Instagram ότι ήταν θετικό στον κορονοϊό και την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει και ο γάμος του. Ναι, αλλά αυτό που έγραψε ο Σιώπης νομίζω είπε ότι ήταν καθαρός όταν βρέθηκε και με τη γυναίκα του και το παιδί του, ξέρω εγώ, κλπ. Άρα μόλις γύρισε θα το κόλλησε, μάλλον. Λέει ότι γύρισε καθαρός, δηλαδή, γιατί νομίζω ήταν... Έτσι, υποχρεωτικό για να μπει στην Ελλάδα να έχει ένα αρνητικό τεστ. Ναι. Το προηγούμενο δεκαήμερο, το παιδί που ήρθε. Οπότε εντάξει, ρε παιδιά, τι το βγάζουμε σε πρωτοσέλιδο αυτό. Εντάξει, γιατί όντως το έχω δει και εγώ ότι στο γάμο του Σιώπη έγινε χαμός και όλοι βγαίνουν φωτογραφίες κλπ. Απλά ναι. το γράφει εσπρέσο με την άποψη ότι υπάρχουν, ας πούμε, λέει, σαν βόμβες κορονοϊού παντού. Γιατί αναφέρει το γάμο του Σιώπη, το τι γίνεται στις πλατείες και στις παραλίες με το που κλείνουν τα μπαράκια. Γι' αυτό το είδαμε χθες, ας πούμε.
Ναι. Άμα δεις άρθρα και τα λοιπά με το που κλείνουν τα μπαράκια, μαζεύουν όλες τις παραλίες, ειδικά σε κάτι σε Κρήτη και σε Ζάκυνθο, νομίζω και Κέρκυρα που είδα συγκεκριμένα χθες. Δηλαδή, πλάτους μαζεύεις από τα μπαράκια που ξέρεις που είναι κάπως ελεγχόμενοι και πάνω στις παραλίες και γίνεται ακόμα ένας πιο μεγάλος πανικός. Ενώ παράλληλα γράφηκε για τον Σωτήρη Τσιόδρα, που ο οποίος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη χθες, όπως είπαμε. Όπως είπα, ότι μόνο εγώ. Εσύ και ο Τσιόδρας. Εσύ και ο Τσιόδρας ήρθατε. Εφιάλτης λοιπόν, σκάνε παντού βόμβες κορονοϊού, αρνητικό ρεκόρ με 262 κρούσματα. Δίχως τέλος ο Εφιάλτης. Επιτέλους σπίτι της, γράφει το. Α, για την. Με το Βιτριόλι. Και η είδηση της μέρας, incognito στην Κρήτη, η J-Lo. Αυτή η φωτογραφία που βλέπω είναι J-Lo. Ναι. Άντε. Μπορεί όχι και τόσο J-Lo πραγματική. Πρέπει να είναι J-Lo φτιαγμένη με ρετούς. J-Lo profile θα λέγαμε. Ω, τέλεια, συνεχίζεται το μονοπράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εκατομμυρίουχος με γυναικείο εσώρουχο για μάσκα. Μάλιστα. DJ με κόκα, βλέπω εδώ. Κόκα δεν είναι ο τέτοιος, ο χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Ο Χασάν είναι, όχι άκυρο. Το επίθετο του Χασάν είναι κόκα. Του Χασάν που έχει Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Χασάν, το λένε κόκα. Καλονή κατέρευσε μέσα σε μπαράκι στα Μάλια. Μόνο στα Μάλια δεν πήγα στην Κρήτη. Καλά έκανες, νομίζω δεν θα ήσουν εδώ αν είχες πάει στα Μάλια. Ισχύει, ναι. Δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα έτσι. Απλά δεν έτυχε. Νομίζω ότι όντως. Δεν έτυχε, κανονικά. Λοιπόν, αυτά με τις πολιτικές εφημερίδες. Συμπίπτει το διάλειμμα, νομίζω. Να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας για να επιστρέψουμε εδώ πέρα με πιο ελληνική 80's μουσική. Wow. Με αθλητικές εφημερίδες, με όλες τις εξελίξεις, με το να δούμε ποιος είναι αυτός το όνομα που προκύπτει στην αποστολή του Άρη. Μήπως μην είναι κανένας γιος, μην είναι κανένας, ξέρω εγώ. Έτσι όπως το βλέπω θα μπορούσε να είναι κάποιο. Κοίτα, έτσι όπως το βλέπω εγώ θα μπορούσε να είναι καλύτερα λάθος. Ναι, αλλά επίσης θα μπορούσε να είναι κάποιο. Διορθώθηκε το λάθος. Όχι. Παραμένει. Όχι, εντάξει. Θα φανεί. Νομίζω υπάρχει ένα αεράς θερματοφύλακας. Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα διευθυντηθεί όπως θα λέγαμε. Εντάξει. Ναι, νομίζω υπάρχει ένα αεράς θερματοφύλακας. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο εδώ. Κωνσταντίνος Τσίψιος και Γιώργος Γκάτος στα μικρόφωνα για την επόμενη μια μισή ώρα. Με όλες τις ειδήσεις, με κουσκουσάκι, με έρευνα μετά τα αθλητικά που θα τα ξεπετάξουμε. Μπαμ, θα πούμε και μια ερευνούλα εδώ πέρα. Φυσικά με ζώδια, με ανέκδοτα, όλα εδώ στην καλύτερη, μεγαλύτερη αθλητική ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και κάποιος. Πείτε καλά λόγια. Θα μετακομίσεις τέτοιο. Όπου θέλει. Θα μετακομίσεις στο σαλόνι της. Δεν έχω θέμα. Θα μεγαλώσω εγώ τα παιδιά. Απλά δεν θα μείνω έγκυος για να μην χαλάσω το σώμα μου. Ξεκάθαρα. Να πούμε ότι είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, στο Φρέντο Κωνσταντίνο το καλοκαιρινό, το οποίο έτσι πηγαίνει τριωράκι, μας πηγαίνει λίγο τάπα λόγω των άδειων, λόγω επειδή άδειες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα. Για να διαβάσουμε εδώ τι λέει. Τι θες, μάχη θες, για Ραφίνια. Ποιο διαβάζεις? Το πρώτο κατσέδα, όχι. Sport Day. Α, ωραία, μάχη για Ραφίνια. Διάβασε Sport Day. Το site μου έστειλες. Ναι, διάβασε Sport Day. Μάχη για Ραφίνια. Ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειες για να φέρει το Βραζιλιάνο μπακ από τη Φλαμέγκο. Ο Ραφίνια έχει φύγει από την Ευρώπη, έχει πάει από τη Βραζιλία. Ναι. Μάλιστα. Και το ξαναφέρουν πίσω. Γιατί οι περισσότεροι το έχουν στο μυαλό τους ως Μπάγερν, έτσι, το Ραφίνια. Ινσούα τριετίας, ο μπακ που έχει ο Παναθηναϊκός, που είχε βασικά ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται πως καταλήγει στην ΑΕΚ σε ένα συνήθες δρομολόγιο. Γιατί απλά μένουν στο ΆΚΑ και στο ίδιο γήπεδο και αλλάζουν τις φανέλες. Και μάλιστα κάνουν και εστιακέντρο αυτές τις μέρες. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα μπακ που είναι 31-32 χρονών για πλάγιο μπακ. Και λέγανε οι φίλοι αθλητής ΑΕΚ, μην τον πάρετε, λέει, γιατί σε δύο χρόνια θα τελειώσει το συμβόλαιό του και θα πρέπει να τον πάρουμε εμείς. Ήταν 34, αμαρτία είναι να πάρουμε μπακ. Νέα συμφωνία για τον Μίσιτς, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ανακοίνωσε Μπερτόλιο, γράφει για τον Άρη, μάλλον δεν προλάβανε τον Μάνο όταν βγήκε η εφημερίδα το βράδυ. Ναι, βγήκε λίγο αργά. Το παλεύει για Κορσία, λέει ο Παναθηναϊκός. Επίσης αναφέρουν και για το διπλό ταμπλό που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στα τηλεοπτικά. Με το Παναθηναϊκός TV, όπως και το Βόλος TV που ανακοινώθηκε χθες, που είναι η αποθέωση. Πραγματικά είναι αποθέωση. Νομίζω ότι αν κάνεις συνδρομή στο Βόλος TV, έρχονται και σου δίνουν το χέρι, ξέρεις, ευχαριστούμε και τέτοια. Όχι, σου δίνουν και μια δωροκάρτα για το σούπερ μάρκετ εκεί στο Βόλος, ή τσιπουράδικο.
Βασικά τσιπουράδικο παραδοσιακή, η παραδοσιακή στο Βόλο δεν πολύ χαίρονται με το τέτοιο. Πάω να κλείσω λίγο το ξυμητήριο, ναι, εδώ, ναι. Το γνωστό. Ναι, συνέχισε, ναι, με την ανάγνωση της. Φυσικά. Επόμενη εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα εδώ, η οποία αναφέρει, γύρισε και υπογράφει ο Ινσούα, όπως λέει Live Sport, ο οποίος Ινσούα ουσιαστικά είχε ένα ζήτημα, γιατί ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, οι οποίες φαίνεται πως δεν θα χαλούσαν, αλλά κάτι έγινε με τον αδερφό του, ο οποίος είναι και manager ταυτόχρονα και έκανε μια δουλίτσα που δεν άρεσε στους ανθρώπους της Ένωσης και αποσύρθηκαν. Mm. Ενώ παράλληλα Sport Day αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον goalkeeper της Ατλέτικο, τον Αντάν. Ναι. Τον οποίο θέλουν να ντύσουν, λέει. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, είναι τώρα ποδοσφαιριστής, είναι οικογενειακό, είναι Αντάν Παπαντάν. Αρντάν. Αρντάν είναι. Όχι, Αντάν. Επανήλθε και η Νάπολη για το διεθνή back to PAOK, αναφέρει η Sport Day για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ναι. Το οποίο το όνομα έχει παίξει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες το τελευταίο διάστημα. Είναι η αλήθεια. Ενδιαφέρον της ομάδας του Κιέβου και συγκεκριμένα στην Ταμό Κιέβου για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού Δημήτρη Κουρμπέλη. Ωραίο. Έτσι, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα που είμαι Κουρμπέλη. Κολοβός. Άλλη θέση. Ε? Άλλη θέση θα λέγαμε, αλλά εντάξει. Όχι, ενώ θα ήθελα Κολοβό. Θα ήθελα Κολοβό. Αλλά δεν καίγομαι κιόλας. Δηλαδή. Ναι. Εγώ ειδικά μετά από αυτά που έγιναν στα μεταξύ μας παιχνίδια, δεν καίγομαι ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα πώς θα γυρίσω προς συμπάθεια. Θα ήθελα Κολοβό από την άποψη ότι, ξέρεις, πας να κάνεις ένα ρόστερ πιο μεγάλο, ειδικά αν υπάρχει και η Ευρώπη σε μόνιμη βάση κάθε εβδομάδα. Ναι. Από την άλλη, ο Άγγελος Χαριστές μίλησε για ένα ρόστερ 23-24 ποδοσφαιριστών, ξέρω, κάτι το οποίο σημαίνει κλειστό, ξέρεις, έτσι. Ότι θα έχουν όλη την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Εγώ παίκτες όπως ο Κολοβός και λοιπά θα τους δεχόμουν μόνο αν ερχόντουσαν και θα τους ανάγκαζα να κάνουν δήλωση «Έρχομαι για να παίξω Ευρώπη». Τους ανάγκαζα. Δηλαδή, όπως κατεβήκανε κάποιοι και είπαν «Ήρθα για τους τίτλους» και μετά κάνα προσφυγή, θα ανάγκαζα κι εγώ κάποιους να πούνε «Ήρθα σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη γιατί έχω μεγαλύτερους στόχους». Έτσι. Όπως, έτσι λίγο για την απάντηση, ρε παιδί. Όπως έγραφαν και οι Βάσκοι χθες στο δημοσίευμα. Έμαθα και Βάσκικα. Ναι. Το Google είναι καλά. Όπως αναφέρουν οι. Τι γίνεται με τις διαφημίσεις. Χειροτερεύουν διαφημίσεις. Ναι, λίγο πάει λάθος. Όπως αναφέρουν οι Βάσκοι, ουσιαστικά αναφέρουν το ρεπορτάζ γιατί. Την πιθανή μετακίνηση του Κριστιαν Κανέα στην Άδη και γράφαν τέλος του άρθρου ότι και ένας κύριος λόγος που πήγε ο ποδοσφαιριστής που θέλει να έρθει στον Άρη είναι ότι θα παίξει προγραμματικά ξέρω και τα λοιπά στο Europa League και τα λοιπά. Και γράφουν το παράδοξο είναι ότι φεύγει από την Bilbao μέσα στην Ισπανία, της Ισπανίας που δεν συμμετέχει στο Europa League, για να πάει λέει στον Άρη, με ο οποίος θα έχει το δικαίωμα ξέρω να διεκδικεί στην είσοδό του. Ένα σκαλοπάτι είναι η Bilbao. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Πάμε στη Sport Time, Relance για Μακέντα. Ο Γεράσιμος Μανολίδης αποκαλύπτει ότι η Αλάνια Σπορ ανέβασε την προσφορά σε Παναθηναϊκός και παίκτη και έχει πια τον πρώτο λόγο. Θα γίνει η Αλάνια Σπορ εντωμεταξύ το αφάνκατε τη Super League. Εντάξει, νομίζω όλοι κάνουν. Αν εξαιρέσει το. Είναι λες και κάνουν όλοι καρδιά στην Ελλάδα για να πάνε στην Αλάνια Σπορ μετά. Αν εξαιρέσει το Τζαβέλα. Παίζει, ναι, ρε φίλε, κάθε φορά που δηλαδή έχει ματς και παίζει ο Τζαβέλα, λες αμάν να το βγάλει να παίξει κανένα Μπακασέτα και κανένα Σιώπη. Να δούμε λίγη μπάλα. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Επειδή κάθομαι και βλέπω πολλά παιχνίδια τη Αλάνια Σπορ γιατί την παίζαμε και στο στοίχημα. Αλλά όχι τώρα, τα είπαμε. Το πήρε πάνω του για τον Ινσούα στην Ένωση. Ανακοινώνεται παίκτη στον ΠΑΟΚ. Ανακοινώνεται ο. Περιμένουμε να το κάνουμε γέννηση τώρα για να διαβάσω το επιθετό, ναι, γιατί μιλάμε για. Ο Νινουά στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαίωση στον Άριο Μπερτόλιο. Περιμένει Μάνο και Γκανέα. Επιβεβαίωση του Sport Time. Ναι. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ. Ναι. Όλα αλλά απίθανε η ανατροπή στο φινάλε η Παρί την Αταλάντα και συνεχίζει στο Champions League. Καθόλου Sport Time. Παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό για την μεγάλη μεταγραφή που ετοιμάζεται. Αν θα γίνει, εγώ δεν νομίζω να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Αυτά για την Sport Time, αυτά για την Sport Day. Πάμε και μια Metro Sport. Θες να έχεις την τιμή? Όχι, μπορεί να την παραχωρήσω. Ωραία.
τρεις άξονες που θα καθορίσουν το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλησιάζει, απέχει λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Χαμός στην Μπεσίκτας που βουλιάζει στα οικονομικά της προβλήματα. Πώς βουλιάζει, αφού για Μπαλοτέλη γίνεται λόγος. Όχι, δεν θα έρθει τελικά στον Άρη, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται. Πρόκριση με Μπεσίκτας, δύο πωλήσεις παικτών με τους όρους που θέλει και απόκτηση ποιοτικών ποδοσφαιριστών για τον ΠΑΟΚ. Έρτος με το Europa League. Νέες αναρτήσεις Λεωνίδη για την έλεσή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή. Κοντά σε Ντάτκοβιτς ο Άρης, θετικά μηνύματα για τη συμφωνία με τον Κροάτη Στόπερ. Αλλαγή στάσης της Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ για τον παίκτη. Ανακοινώθηκε και ο Μπερτόλιο και ο Μάνος. Να, ας πούμε, τα αντανακλαστικά της Μέτρος είναι πολύ πιο γρήγορα. Έχει και Μάνο, έχει και Μπερτόλιο. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι οι άλλοι απλά είτε το χωρέσαν επίτηδες, δεν το πήραν χαμπάρι. Και ποντά στο δεν το πήραν χαμπάρι, ας πούμε, αν ρωτάς εμένα. Σε ρωτάω για να το πεις. Βελτιωμένες προτάσεις σε Σμιθ και Κουζέλογλου. Θέλω Κουζέλογλου απίστευτα. Θέλω τέτοιους παίκτες. Δηλαδή, αν μπορείς να πάρεις Κουζέλογλου, το Λιόπουλο σε δυσκολεύει, όπως βγήκε τις προάλλες. Τελείωσε η κόλλα, δεν νομίζω ότι. Okay. Δυστυχώς, νομίζω ότι ο Λιόπουλο ήταν μια πολύ καλή λύση. Θα είχε ένα λιγότερο βραχνά στο ποιο θα σκοράρει στην ομάδα. Το Λιόπουλο είναι σκόρερ. Αυτά και για την Metro Sport. Νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, τώρα ώρα και πρωταθλητές και γάτες, τώρα δεν χρειάζεται να αναγνώσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω βέβαια αν το όνομα του Ντάτκοβιτς είναι σε πρώτο πλάνο για τον Άρη. Ναι. Γιατί όπως υπάρχει και ένα πρωινό ρεπορτάζ από τον Νίκο στο Λαμπαουτάρης και μπορείτε να διαβάσετε, υπάρχει. Η σοβαρότητα του Γιώργου, του Γιώργου κάτω στα ρεπορταζιακά είναι, πώς το λένε, απαράμιλη. Και όταν παίζει από πίσω αυτό. Ρεπορτάζ και ναι, εντάξει. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει. Ξέρεις, αυτό το αθλητικό που μπαίνει σφίνα εκεί που είναι 13 Αυγούστου και δεν ασχολείται κανένας. Κυριολεκτικά όμως, γιατί ξέρεις, καλοκαίρι και τέτοια. Πρέπει να ευχηθούμε όλοι καλό χειμώνα και τα λοιπά. Ξέρεις, είναι λίγο να χαλαρώσουμε. Κοίτα, λέω ρε παιδί μου για το ύφος ότι έχεις αυτό το ρεπορταζιακό το τέτοιο. Ενώ η εκπομπή λέγεται Φρέντο Κωνσταντίνο και πίνουμε καφέ. Ναι, ναι. Εντάξει, πέσει. Έχει τον Παρτιόλιο. Ήρθε ο Μάνος. Φρέντο Κωνσταντίνο μέτριο είναι σήμερα. Μέτριο. Δεν μπορώ να αντικαταστήσω πλήρως. Δεν μπορείς να μπει στα παπούτσια. Όχι. Γιατί εσύ φοράς πρέπει να φοράς καμιά 49 νούμερο παπούτσι. Όχι, αυτά είναι 47. Τα μπασκετικά είναι 48. 47. Τι λέτε. Τα μπασκετικά είναι 48, αλλά δεν τα έχω. Τα έχω πάνω στο χωριό. Τα μπασκετικά του Kevin Garnett. Ωραία χρόνια. Ο Γιώργος από Γερμανία μου λέει ότι έχω δίκιο πάνω κάτω. Απλά λέει η Νένα που τραγουδάει το τραγούδι πριν δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Σταμάτησε. Δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, λέει. Θα σας πάρω σε λίγο να τα πούμε για το θέμα. Ναι, δεν έβαλα τη συγκεκριμένη στην κατηγορία. Απλά είπα ότι συνέχισαν μετά και με αυτή την καλτήλα και αυτό το 80s vibe, που δεν το λες ακριβώς 80s vibe πλέον. Αλλά όντως, ναι, εντάξει, το Neunundneunzig Nuff Balloons δεν θεωρείται σε αυτή την κατηγορία. Αλλά οκ. Okay. Πάνω κάτω καταλάβατε τι ήθελα να πω. Και όσοι δεν καταλάβατε, δεν είστε fans αυτή τη εκπομπή, μάλλον. Οι αλήθειες να λέγονται. Ναι. Όσο πλησιάζουμε στις 9, θέλω να κλείσουμε λίγο με τα αθλητικά. Να πούμε ότι και αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι με τα Europa Champions League κλπ. Και 18 δεν είναι τελικός. Ναι. 20 κάτι είναι. Ναι. 18-20 κάτι. Αυτό το δεκαήμερο είναι full, έτσι, συνεχόμενοι αγώνες κτλ. Έρχεται δυνατός ο προημιτελικός με Μπαρσελόνα Μπάγερν. Θα δούμε. Επίσης, θα δούμε μπαλίτσα. Λέει, αυτά τα διάφορα βράδια του καλοκαιριού, πόσο μάλλον τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, που δεν κινείται άνθρωπος. Θα έρθει και η έκπληξη της πρόκρισης της Λιόν κόντρα στη Manchester City. Πρώτη εδώ. Ναι. Εγώ βλέπω δεν περνάει η City. Να ξέρεις. Πιστεύω ότι η City θα το πάρει ή η Ατλέτικο θα το πάρει. Νομίζω... Ατλέτικο. Έχω δώσει κατάκτηση Ατλέτικο από χθες το βράδυ. Δώσαμε. Είσαι πως το πέσα. Λες, το έχει δώσει αυτό το Φεβρουάριο. Εντάξει, φίλε, εγώ μόλις είδα ότι πέρασε η Ατλέτικο τη Λίβερπουλ, είπα: οκ. Okay. Έχουν άστρο τα παιδιά. Και ειδικά τώρα με μονά μάτς. Εγώ γι' αυτό το δικαιολογώ ότι με μονά μάτς η Ατλέτικο του μισού μηδέν είναι, ρε παιδί μου, από τις καλές. Έχει καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή, άμα έπαιζε διπλά παιχνίδια με τη City η Ατλέτικο, δύσκολα να περνούσε. Ή αν έπαιζε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά σε μονό μάτς με αυτό το ταμπούρι, με αυτό το χαλκέντερο το 0-0. Το θα πάμε σε κλεφτοπόλεμο και λοιπά του Σιμεώνε. Μια χαρά του βγαίνει του Σιμεώνε αυτό.
Στο τελικό δεν ξέρω, βέβαια. Εντάξει, θα παίξει με τη Ρεάλ. Οπότε έχει ελπίδες. Θα έλεγε κανείς. Εντάξει, νομίζω και. Και Ατλέτικο, α πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που πήγαινε και τελικούς και με τελικούς κτλ. Σίγουρα άξιζε και κάτι παραπάνω. Έτσι. Δεν ξέρω να το πάρει φέτος. Γιατί έχουμε ξεγράψει πάρα πολύ εύκολα την Μπαρτσελόνα για κάποιο λόγο. Όλοι. Δεν υπάρχει Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Εγώ πιστεύω θα περάσει Μπάγερν. Αν δεν έδινα Ατλέτικο, θα έδινα Μπάγερν φέτος εγώ. Εντάξει. Γιατί πρέπει να πάρει και ένα Champions League έτσι ο Λεβαντόφσκι. Που δεν έχει σηκώσει Champions League. Ναι, έχει πάρει. Δεν όχι, έχει πάρει τη χρονιά. Ήταν με στην Dortmund. Α, στην Dortmund δεν έχει γίνει τέτοιο. Α, ναι, ήταν τόσο. Και μετά πήγε την επόμενη χρονιά στην Bayern. Πω. Καταλάβατε λοιπόν ότι υπάρχει και εκεί ένα κίνητρο. Εντάξει, και η Bayern πάντα έχει κίνητρο να είναι και στου 4 και στο τελικό. Είναι μια από τι πιο ιστορικέ ομάδε στο θεσμό. Αλλά δεν θέλουμε φυσικά να πάρει εκτό Champions League Bayern σε καμία περίπτωση. Όχι, να μην το πάρει. Να μην το πάρει καθόλου αλήθεια. Θέλω να μου πείτε λίγο το τι. Οπα. Εντάξει, ήσυχα. Έλα, καλά. Εντάξει. Επειδή διατροφικά δεν σε τραμπούκισα σήμερα γενικά, όπως κάνουμε πάντα με τον Παπαδομολάκη. Ναι, που έχετε εδώ κάθε πρωί και λέει: φάγατε, έχω φάει αυτό, έχω φάει εκείνο. Ναι. Ένα κορασανάκι, έτσι, τίμιο. Σήμερα. Το πρωί, ναι. Χθες τι φάγατε. Ριζάκι με σνίτσελ. 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 Λέσχη, που είναι η Λέσχη, βρε. Όχι, Λέσχη έκλεισε. Α, κάτσε, βασικά ήρθες, έφαγες και ήρθες. Όχι, δεν έφαγα επίδυση το μεσημέρι. Α. Γιατί με τη μετακόμιση και με όλα αυτά που κατέβασα, λέω αν φάω μεσημέρι και πάω, κατέβω Θεσσαλονίκη με 37 βαθμούς, κάπου στα μισά και στην εθνική πάνω θα με βρείτε κομμάτια. Έφαγα τα απογευματάκια έτσι. Δεν έφαγα καν βαρετινό, φαντάσου. Mm. Δεν έφαγα αυτό το πράγμα, δεν έχει φάει βαρετινό. Γι' αυτό έχει πέσει. Όχι, γιατί συνήθως επειδή κοιμάμαι 7 το πρωί τρώω βαρινό 3 το ξημέρωμα. Αλλά έτυχε. Έτυχε, λέγαμε. Mm. Πάντως ήρθες ορεξάτος με το μουσακά, με το ότι είναι υπερεκτιμημένο φαγητό και το έχουμε αναγάγει σε εθνικό, εθνικό πιάτο. Υπερεκτιμημένο. Βάζει λόγια τώρα. Με συγχωρείτε. Εκπληκτικό είναι, απλά δεν καταλαβαίνω το υπερεκτιμημένο marketing που έκανε η Ελλάδα και έβαλε ένα φαγητό με μπεσαμέλο ως εθνικό φαγητό, ξέρω εγώ. Γιατί. Εδώ έχουμε βάλει το τζατζίκι. Δηλαδή που δεν, τζατζίκι είναι. Που δεν είναι απολύτως τίποτα το τζατζίκι, έτσι. Νομίζω και ευτυχώς ζω σε μια πόλη η οποία δεν πολύ ψήνεται με το τζατζίκι. Ευτυχώς δεν είμαστε σαν την Αθήνα που. Δεν θα μπορούσα. Το απόλαγε τζατζίκι μέσα. Δεν θα μπορούσα. Είχαμε πάθει ένα σοκ τότε όταν πήγαμε τετραήμερη κάτω στην Αθήνα και λέμε απόλα και βλέπω τζατζίκι μέσα. Δεν θα μπορούσα να ζω έτσι. Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το status quo. Έτσι, δεν θα μπορούσα να ζω σε μια πόλη η οποία το από όλα της είναι και πρώτα απ' όλα είναι μικρό. Πρέπει να φας και το 3 για να έρθει στα ίσια σου και με τζατζίκι. Είναι ξεκάθαρο. Απλά αυτό που παραδέχομαι με τους Αθηναίους είναι ότι στο τζατζίκι ξέρουν και χρησιμοποιούν άνηθο μέσα. Όχι. Γιατί με τριγκάρεις. Εκεί που ήμασταν στο ίδιο μήκος, πέρασε να παίρνει όχθη. Δεν χρησιμοποιείς τζατζίκι τελείως. Δεν χρειάζεται ούτε άνηθο, ούτε και μπριζόλα να βάλουν μέσα. Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματα και σε. Το story τώρα το είδα το καλός. Να στείλω τα χαιρετίσματα και σε όσους ακούνε και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, και από Αθήνα, και από εξωτερικό, και από όλη την Ιφίλιο και το παρατηρήσιμο σύμπαν. Μας ακούτε και μέσω ίντερνετ από το e-radio, από το live24 και το greekradios.gr και φυσικά μας ακούτε και στη Χαλκιδική δεύτερο τρίτο πόδι, στο Στριμονικό κόλπο, στην Καβάλα, στη Βόρεια Θάσο μέσω του Space 92,2 και στη Δράμα μέσω του Radio Sound 93,8. Να πούμε ότι μετά το διάλειμμα των 9 θα επιστρέψουμε με ειδησούλες έτσι από τον διεθνή χώρο, με λίγο NBA. Και φυσικά θα επιστρέψουμε με μια καλοκαιρινή έρευνα που έχω εγώ για σας εδώ πέρα για να συζητήσουμε παρέα. Και μετά θα πάμε και στα πιο ανεκδοτικά μας, πιο έτσι με τα ζώδια μας, να διαβάσουμε τι ζώδιο εσύ. Το Ξώτη. Παίζει να μην έχουμε διαβάσει ποτέ το Ξώτη. Στο τέτοιο. Ωραία, θα διαβάσουμε σήμερα. Παίζει να μην έχω διαβάσει ούτε εγώ ποτέ το Ξώτη, αλλά εντάξει. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Γιατί να ασχοληθεί. Εκτός εκπομπής, γιατί να ασχοληθεί κανείς με τα ζώδια, είναι το θέμα. Να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας έτσι για να επιστρέψουμε με την τρίτη ώρα της εκπομπής. Με τι να πάμε όμως για διάλειμμα? Θα μπορούσε να πας για διάλειμμα με Talk About Love.
Το καμπανό. Ποιο είναι αυτό? Εντάξει. Δεν είναι ροσέτ. Ροσέτ είναι. Όχι. Μαριάννα. Ναι. Α, ελληνικό είναι. Είναι Ελληνίδα, αλλά είναι αγγλικό τραγούδι. Ευστρατείου. Α, μάλιστα. Για να είναι δούμε. Ωραίο, είναι ωραίο, είναι εντάξει. Let's go λοιπόν για διάλειμμα. Κάτσε να ακούσουμε για να σχολιάσουμε λίγο. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχει ωραία εισαγωγή. Αυτή την κλασική που φοράνε τα μπαντούμπα παλιά, δεν είναι. Και τώρα λίγο γλυκένει. Άκουμε. Τώρα γλυκένει λίγο. Α, ναι, ναι, ναι. Κομματάρα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να. Όταν κάνει αποφώνηση, ξέρω εγώ, να πει. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνο Τσίπριο και ήμουν εγώ στι μουσικέ επιλογέ, ξέρω εγώ, όπω κάνω. Άνετα. Όπω κάνω στο κρατικό, ξέρω εγώ, ραδιόφωνο. Που είναι 15 άτομα και ο καθένα έχει μια συγκεκριμένο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Στι μουσικέ επιλογέ και την ηχοληψία και το μιξάζ. Ναι, 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 ναι. Και ο κίνδυνο γκίκα στα βιογραφικά μου. Αγγλικά λέει. Α, ναι, μπράβο. Ναι. Καμία εντωμεταξύ, κανένα συγχρονισμό ήχου και εικόνα. Στο βίντεο κλιπ. Εντάξει, μιλάμε για άλλες εποχές. Όχι ότι αυτό έχει κάποια σημασία, αλλά. Είναι σαν να λέει ένα τραγούδι, άμα δεις το τα χείλη. Λοιπόν, από τα χείλη πάμε στο διάλειμμα. Πιάσαμε 9, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο, άλλη μια ωρίτσα γεμάτη. Εδώ θα πάμε παρέα με πολύ καλό καιρό έξω, από ό,τι βλέπω, με αρκετή ζέστα. Όσοι φεύγετε από τώρα για τις διακοπές σας για να κολλήσετε έτσι και την Παρασκευή και την Πέμπτη, τέλεια θα περάσετε. Σίγουρα. Αν κάποιος απομονώσει το έτσι φεύγετε στις διακοπές σας για να κολλήσετε, ήταν πολύ ισχύει, κακό. Ήταν, ισχύει, δηλαδή, ισχύει, ισχύει. Ήταν λαθέρ λίγο, εντάξει, αλλά εντάξει. Πολλοί κόσμος δεν πήγε διακοπές λόγω του κορονοϊού. Εντάξει, είναι και λογικό, δε φίλε. Δηλαδή, okay. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι μόνο εσένα, σκέφτεσαι και τους γύρους σου. Ότι μπορείς να προκαλέσεις σοβαρά θέματα. Έτσι. Δεν λέμε για να, γενικά να μην πας καθόλου, αλλά. Πάρε τα μέτρα σας. Να σου πω κάτι όμως. Εφόσον είναι νόμιμο να πας και να φεύγεις και να μετακινήσεις εκτός πόλης, άμα έχεις μάσκα μαζί σου κλπ, δεν είσαι προβλεπέ. Μια χαρά είσαι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα με τη μάσκα και τέτοια. Μιλάμε γι' αυτό που θα πάει σε πάρτι και τέτοια. Αφού δεν είναι παράνομα τα πάρτι. Άμα είναι, θα σε κάνουν παράνομα. Είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή που είναι παράνομα. Πριν τις 12 δεν είναι. Είναι. Σε ποιες πόλεις? Παντού. Κάτσε ρε φίλε, σε κλάπη και τέτοια δεν μπορείς να πας. Απαγορεύονται. Εγώ πήγα σε τέτοιο. Στην Κρήτη πήγα, όχι σε κλαμπ, σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης που είχε κόσμο δίπλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, καθισμένοι ήμασταν βέβαια. Δεν ήμασταν όρθιοι. Αλλά είχε κόσμο δίπλα. Δηλαδή το χνότο του απέναντι μπορούσε να φτάσει μέχρι και εμένα, ξέρω εγώ, στα 3 μέτρα. Νομίζω ότι από προχθές ναι. Έχουν απαγορευτεί όλες οι συναυλίες και εκδηλώσεις. Όλα το βράδυ. Όλα τα εκδηλώσεις που αφορούν. Όρθιος μόνο. Δηλαδή δεν μιλάμε για θέατρο ναι. Και τα λοιπά που έχει καθήμενες. Μπορείτε να το συγκεκριμένο. Περίμενε. Μπαράκια δηλαδή, ροκ μπαρ και τέτοια δεν κλείσανε. Κλείνουν αυτές τις 12. Στις 12, όχι πριν. Όχι. 10 ώρα εγώ μπορώ να πάω πιο την πύρα μου. Ναι, αυτό λέμε. 7 ώρα μπορείς να πας στο Βέρτι, αλλά άλλη κουβέντα αυτή. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια. Και ειδικά καλοκαίρι, όταν είναι και μέρα, 7 η ώρα, ποιος θα πάει στο Βέρτι. Έχω την εντύπωση ότι με. Όχι. Τώρα αυτές τις μέρες με τα κρούσματα που ανακοινώνονται, ο Βέρτι θα είναι 8 το παιδί με 10 κάπου εκεί. Δεν είναι για παραπάνω, έτσι. 7,5 ώρα ανοίγει τις πόρτες ο Βέρτης. Είδα την ανακοίνωση. Ναι, αλλά σου λέω τώρα, άμα συνεχίσουν αυτά τα κρούσματα, 8 με 10 το πρωί θα πας εκεί ένα-δύο ώρακι και θα φεύγεις. Μετά θα κλειστά όλα. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε σε λιγάκι. Φεύγουμε με Μαριάννα Ευστρατίου. Σήμερα μου φαίνεται θα καθιερώσουμε και μια δίσκο μέρα. Ένα δίσκο πρωινό στο Φρέντο Κωνσταντίνο. Έλα, βρε, εντάξει, δεν είμαστε στο Μέγαρο. Δεν διακόπτει παράσταση του Μπέζου. Να φας κανένα πινιλίκι, φαντάζεσαι. Άνετα. Άνετα. Λοιπόν. Εντάξει, κάνατε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τι είχαμε, κάτι νεότερο? Όχι, ο συνάδελφος είναι καθοδόν. Α, είναι καθοδόν. Πού καθοδόν, εδώ? Έξω πίσω. Α. Λοιπόν, μήπως πηγαίνει προς αεροδρόμιο για Ολλανδία, φεύγει. Διορθώθηκε αυτό. Αυτό δεν το στείλα, κάτσε. Διορθώθηκε αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κατέβει αυτό, αλλά δεν έχει κατέβει ακόμη μία ώρα μετά. Να το δω, δεν ξέρω. Κάτσε να το τσεκάρω. Και θα σου πω. Όχι, υπάρχει κανονικά ακόμα στο Facebook αναρτημένο αυτό. Στο site? Στο site έχει αλλάξει. Α, εντάξει. Πάλι καλά. Δεν είναι επικό. Λοιπόν, σου έχω, Γιώργο Γκάτο, τα 10 διατροφικά tips για ένα υγιεινό καλοκαίρι. Θα σου τα πω εγώ, ρε παιδί μου, γι' αυτό έχει κάνει δουλειά εκεί πέρα. Ναι.
Λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα λοιπόν του καλοκαιριού στην παραλία, τα barbecue στην πίσω αυλή, καθώς και τα υπαίθρια δείπνα είναι επιτέλους εδώ. Τα επιτέλους, τέλος πάντων. Αυτές όμως οι συναθρήσεις κρύβουν κινδύνους και φορτώνουν με υψηλής θερμιδικής αξίας πράγματα έτσι όπως ζυμαρικά, τσίπς, παγωτά και κοκτέιλ. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορείτε να απολαύσετε και με μεγαλύτερη ασφάλεια αυτά όλα τα γούστα, πρέπει όλη την υπόλοιπη μέρα και όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν έχει γούστα να κάνετε, να προσέξετε λίγο. Να πίνετε πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι έχει ένα φυσικό συστατικό που βοηθά να επιταχύνεται το μεταβολισμό σας. Ότι δηλαδή καθυστερούν τα ζυμάρια και οι πίτσες, που καθυστερούν το μεταβολισμό και τον κάνουν πιο αργό και από το, και από το κέντρο του, τι να λέμε τώρα, του ατρωμί του φέτος. Το κάνει το πράσινο τσάι. Καταναλώστε λέει θαλασσινά. 2. Το καλοκαίρι είναι ιδανική στιγμή για να πάρετε τα πιο φρέσκα αλιεύματα από το τοπικό παντοπολείο σας. Ο σολομός, ο τόνος, ο αστακός, τα μύδια και το καλαμάρι αποτελούν ένα ιδανικό μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. Αυτό νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες το κάνουν. Βέβαια, αυτά τα θαλασσινά τα καταναλούν σε ψαροταβέρνα με μπόλικες πατάτες και μπόλικο μπουγιουρντί κλπ. Και μπόλικα κολοκυθάκια, οπότε τηγανιτά, οπότε δύσκολα να επιταχυνθεί λίγο ο μεταβολισμός. Αλλά τέλος πάντων, καταναλώνονται τα θαλασσινά κατά κοπάδια το καλοκαίρι. Μην παραλείπετε, λέει, το πρωινό. Επίσης, το ξέρεις ότι έχει περάσει μια άποψη κάπως ότι τα θαλασσινά είναι πολύ πιο ελαφριά, ας πούμε, και τρώνε εκεί. Ναι, κάτι καλαμαράκι. Κάτι νηστείες και τέτοια. Θα φάμε ψάρια ελαφριά. Ναι. Καλαμαράκια, τηγανιτά, κανένα κιλό ή μερίδα, ξέρω εγώ. Γενοκτονία από τσιπούρες και από τέτοια το καλοκαίρι. Μην παραλείπετε, λέει, το πρωινό. Τρώγοντας ένα πρωινό με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και υγιεινά λίπη, ξεκινάει το μεταβολισμό σας σε υψηλή ταχύτητα και περιέχει ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Ναι, αλλά άμα πλακωθείτε στις μερέντες, τα ψωμιά και τις πραλίνες, κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Να ξέρετε γι' αυτό. Μην θεωρείτε ότι το πρωινό είναι όλα αυτά τα γούστα που πάτε στα ειδικά στα ξενοδοχεία και δεν αφήνετε ούτε τα φίλτρα του καφέ. Μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο. Έχω δει κόσμο να βγάζει ολόκληρο ψωμί πάνω στο πιάτο του, πάνω από 10 φέτες και να ξεκινάει εκεί. Μαρμελάδα, μερέντα, μαρμελάδα. Μαρμελάδα, μερέντα, μαρμελάδα. Έτσι. Έχει πηγαίνει κύκλο. Απολαύστε, λέει, το καλοκαίρι με φρούτα και λαχανικά. Προτιμάτε, λέει, πολύχρωμα λαχανικά στα γεύματά σας, καθώς και ποικιλία φρούτων που θα σας δώσουν στο στόμα σας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά, συστατικά και βιταμίνες που χρειάζεστε. Μετά την δίσκο να πάμε σε κάτι άλλο δίσκο. Ενυδατωθείτε συχνά. Η ζέστη του καλοκαιριού σας κάνει πιο επιρρεπή σε εφυδάτωση. Δεν νομίζω να πίνει κανένας νερό. Γενικά. Πίνουμε νερό μόνο όταν υδρώνουμε και όταν πεθαίνουμε από τη δίψα. Δεν πίνουμε. Δεν προλαμβάνουμε. Ποιος πίνει νερό, μωρέ. Θα το βάλω, Γιώργο, αυτό που στέλνεις είναι ωραίο. Λοιπόν. Να τρώτε υγιεινά στην παραλία. Επίσης. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Άμα δεν πάρεις λουκουμά στην παραλία. Άμα δεν πάρεις, ξέρω εγώ, το πίτσα σε παραλία, που έχει πλέον γίνει μόδα, πίτσα σε παραλία. Και πλακώνονται άλλες πίτσες ενώ κάνουν μπάνιο. Πρέπει να είναι πεντανόστιμη πίτσα μετά από μπάνιο. Έτσι ακούω. Λάθος ακούστηκε αυτό, βέβαια. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αλλά είναι, εντάξει, πάντα. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει όχι σε πίτσα, ρε φίλε, ό,τι στιγμή της μέρας κι αν είναι. Νομίζω το κόντρα στο γύρο, η πίτσα κερδίζει πάντα. Έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί, ρε φίλε, γύρω θα φας ένα, δύο, πόσο θα φας. Πίτσα μπορείς να φας ατελείωτη. Να πας δύο οικογενειακές και να τις φας. Δηλαδή, σιγά σιγά τσουκου 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 με ταινία, άνετα τρως. Ποιος θα σε σταματήσει. Εμένα με σταματάει μόνο το χαρτόνι της πίτσας. Και επίσης, ποτέ η πίτσα δεν μπορεί να αποτύχει. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, εντάξει, κάτι με ανανά, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά τα προσπερνάς. Λοιπόν, ανανακατεύτηκα τώρα. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, Γιώργο. Ναι, ναι. Αυτό το ανακατεύτηκα, σε έκανε και γέλασε. Ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο, συνονόματα. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, μήπως πήρα σε άκυρο σημείο, έτσι. Έπρεπε να τελειώσει τις συμβουλές για καλοκαιρινή διατροφή. Ναι. Περιμένει με αγωνία ο κόσμος. Τι να πω. Κοίτα, βέβαια πιστεύω το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι το αλκοόλ. Δηλαδή και εγώ τώρα τελευταία που χτυπάει εδώ Γερμανία εδώ και 2 εβδομάδες χωρίς βροχή κανά 32-34 κάθε μέρα και έχω δουλειά εύκολη ρε παιδί μου τώρα στις διακοπές που δουλεύω στην κλινική, εύκολη δεν έχει σκέψη τίποτε αλλά πολύ περπάτημα, δηλαδή μπορεί να είναι 8 με 10 χιλιόμετρα την ημέρα
Και νιώθω και με τη μάσκα βέβαια μέσα στην κλινική και με την αποπνικτική υγρασία που έχει η Γερμανία. Νιώθω σε ποια χώρα είναι που είναι τα αποκρεματικά της Νότιας Αμερικής που πάνε εκεί και χάνουν όλοι ή παίζουν χι μέχρι και Αργεντινές και Βραζιλίες, Βολιβία στην είναι Βολιβία, που είναι στα 3.000 μέτρα. Νιώθω ρε παιδί μου έτσι, σαν το ψάρι στην Ξηράνο νιώθω. Και μια μέρα, δεν θυμάμαι πια, τελευταία εβδομάδα έκανα το λάθος και ήπια δύο μπυρίτσες βράδυ, ακόμη χειρότερα, με κάποιο αγώνα ποδόσφαιρο νομίζω, και ήμουνα την άλλη μέρα, δηλαδή αυτό το πράγμα το χειμώνα δεν το καταλαβαίνεις, αυτή τη διαφορά. Πω, μακριά από το αλκοόλ καλοκαίρι, βέβαια, εντάξει, τώρα ποιος να πει στον Έλληνα που κάνει διακοπές να μην φάει η μπύρα, ψωμί, η να μην μπύρα που λες είναι το χειρότερο, ειδικά άμα είσαι σε σπίτι που δεν έχει air condition, γιατί άμα πιεις μπύρα υδρώνεις μετά το τετραπλάσιο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, με μέτρο όλα βέβαια, αλλά καλά είναι, δηλαδή τώρα το καλοκαίρι κάποιος που του αρέσει η μπύρα όπως εγώ, καλά είναι δηλαδή 5 μέρες να μην πίνει και την έκτη να πίνει μία. Κατάλαβες, όχι μέρα παραμέρα να πίνεις μπύρα τώρα το καλοκαίρι. Θέλω να μας πεις εκεί στη Γερμανία αυτό που λέγαμε με τη μουσική, αυτό ναι. το είδος, αυτό πώς... Κοίτα, δεν είμαι εγώ ποτέ, δεν ήμουνα αυτής της μουσικής δηλαδή φαν. Ναι. Δεν ξέρω καν, κάτι ήθελα να το ψάξω, πιστεύεις ότι έχω κρατήσει σημειώσεις. Ναι. Σε τι αναφερθήκατε, τι άλλο να πούμε, δηλαδή δεν θα φτάσει ο χρόνος. Υπάρχουν όπως είναι μια τώρα νέα Χελένε Φίσα, μια όμορφη Χελένε με 8 μπροστά. Αυτή είναι, δηλαδή την ακούνε, πώς να σου πω, με τι να το συγκρίνω. Με αυτό που λες, δηλαδή περισσότερο στις διακοπές πάνε οι Γερμανοί που έχουν καταλάβει τη Μαγιόρκα, το νησί, δηλαδή διακοπές νούμερο ένα προορισμός των Γερμανών είναι αυτό. Ναι. Έχει αυτό το είδος, δηλαδή επειδή οι Γερμανοί σωστά λες δεν έχουν πολύ το λαϊκό που θέλουν και αυτοί κάτι το οποίο να καταλαβαίνουν το στίχο, να τραγουδάνε, να χαμηλώνει κάποιος το ρεφρέν επειδή μου και να τραγουδάει ο κόσμος. Ναι. Σε αυτά εκεί δηλαδή γίνεται χαμός με τέτοια, σε κάνα αντίσκηνο ξέρω εγώ μέσα στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το είδος, κάτσε ψάχνω τώρα. Ναι, είναι το... τώρα βρήκα εδώ αυτό που λέει τη Χελένη. Volksmusik. Ναι, αυτό Volksmusik. Το Volksmusik είναι πιο... θα σύγκρινα με Μαργαρίτη, ρε παιδί μου, το λαϊκό που το ακούνε, ρε παιδί μου, από 50 ναι, και πάνω ναι, εδώ στη Γερμανία. Εκεί δεν είχε την... πώς τη λέγανε... Σλάγκα λέγεται. Ναι, σλάγκα, που ναι, είναι ναι. Σαν hit, ρε παιδί μου. Σαν η... σλάγκα είναι το... ο χτύπος. Η pop, ρε παιδί μου, σαν pop, αλλά πιο ναι. Γερμανό. Εκεί δεν είναι η Κασκάντα, πώς λεγόταν, μια πολύ famous, ρε παιδί μου, που έκανε και μετά καριέρα στην Αμερική. Να, τώρα ακούω, ας πούμε, το Atemlos durch die Nacht, το από την ναι, τέτοια. Αυτή την είναι η Χελένε Φίσα, ναι. ρωσική καταγωγή έχει, όμορφη γυναίκα, πολύ. Ναι. Ναι, αυτό, πω, εντάξει, αυτά είναι για εκπομπή full. Ωραία, αυτά. Ναι. Κοίτα, πριν για ποδόσφαιρο γρήγορα, ναι. Εγώ πιστεύω βέβαια είναι, της αξίζει της Ατλέτικο, ένα Champions League. Η καλύτερη της χρονιά για μένα, πολλοί λένε το 14 που ισοφαρίστηκε αργά με το Ράμος. Για μένα το 16 ήταν η καλύτερη χρονιά της Ατλέτικο, με Γκρισμάν, γιατί είχε αποκλείσει Μπαρτσελώνα και Bayern στον ημιτελικό κατά σειρά. Πρώιμητες στους 8 Μπαρτσελώνα, μετά Bayern. Ναι. Και μετά πήρε την Europa League την επόμενη. Ναι, και έχασε από τη Ρεάλ που ήταν καλύτερη στο τελικό. Είχε σοφαρίσει ο Καράσκο. Νομίζω ο Κρισμάν είχε χάσει πέναλτι μέσα στον αγώνα. Και στα πέναλτι κρίθηκε από ένα του Χουάν Φραν στο δοκάρι. Ενώ η Ρεάλ τα βάλαν όλα, έτσι. Ατυχία εκεί. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά η Μάρκα ή η ΑΣ είχε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο. Που είχε τον Σιμεώνε με το περέ του Τσε Γκεβάρα, ναι. Και έλεγε «Κομαντάντε Σιμεώνε κόντρα Ελ Τίκι Τάκα», επειδή είχε βγάλει την Μπαρτσελόνα και του Γκαρδιόλα την Bayern, που ήταν ρε, με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αυτό πιστεύω ίσως είναι η δικαίωση φέτος της Ατλέτικο. Εγώ με το που πέρασε η Παρί, λέω ότι η Ατλέτικο τους έχει αυτούς για πλάκα, πιστεύω. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι ένα μάτς. Μονάδες έχει. Θα έρθει και ο Βεράτη, θα επιστρέψει. Και ήταν τιμωρημένος ή τραυματίας ο Βεράτη. Σαν να κούτσινε εκεί όταν. Και ο τραυματίας πρέπει να είναι. Και ο Ντι Μαρία νομίζω πρέπει να είναι. Οι τραυματίες τιμωρημένοι δεν είναι σίγουρο.
Νομίζω πάρα πολλές από τις νομίζω εκεί όταν πήγε να πανηγυρίσει κούτσενε λίγο. Δηλαδή το πήγε αργά, είχε κάποιο πίσω μυϊκό. Εντάξει, το Τι Μαρία και το Καβάνι. Έχουν τραυματία και τον προπονητή του αυτοί, δηλαδή μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Ναι. Καβάνι, γιατί δεν έχει, τι ξέρεις τίποτε, δεν το κοίταξα. Δεν ήθελε να νεώσει το συμβόλαιό του με την Παρή και ακούγεται. Ενώ λόγω του κορονοϊού τώρα ήταν το συμβόλαιό του, μάλλον μέχρι ναι, κατάλαβα. Έχει τελειώσει νομίζω. Έχει τελειώσει, ναι. Ακούγεται για Ντόρμουντ και Μπενφίκα έντονα. Και για Ατλέτικο είχα ακούσει και πέρσι το χειμώνα. Τελικά ναι. Χάλασε, δεν ξέρω γιατί. Θα τέριαζε πολύ στην Ατλέτικο. Ο Ντιέγκο Κώστα, Γιώργο, φίλε. Είναι παιχταράς για μένα, είναι λίγο υποτιμημένος, βέβαια έχω περάσει τα χρόνια του. Η καλύτερη χρονιά ήταν που πήρε με τη Σέλη το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, με το Μουρίνιο. Και εγώ γι' αυτό το είπα, γιατί πλέον έχει μεγαλώσει. Ναι, σωστά. Κοίτα, περισσότερο όμως τώρα με λίγο ψεύτο, δηλαδή έχει άλλους παίχτες στο κέντρο που κάνουν δουλειά. Η Ατλέτικο δεν είναι τόσο άσχημη μπροστά όπως ήταν πέρσι προπέρσι για μένα. Θα δούμε όμως και σήμερα θα τη δούμε. Ο Αντάν, αυτός ο τερματοφύλακας που νομίζω είπατε, Ολυμπιακός, ναι. Αυτός ήταν στην Πέτης, τώρα ανήκει στην Ατλέτικο. Ήταν αυτός για τον οποίο ξεκίνησε ο τσακωμός στη Ρεάλ με το Κασίγιας και το Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο αυτόν έβαλε και είχε βάλει τον Κασίγιας στον πάγκο. Μάλιστα. Ήτανε δεύτερος στη Ρεάλ αυτός ο Αντώνιο Αντάν. Άρα μιλάμε για ποδοσφαιριστή, ας πούμε, με πολύ ψηλές παραστάσεις. Καλός τερματοφύλακας. Ναι, για τον Ολυμπιακό συζητείτε ότι θα φύγει ο Σα. Μάλλον εντάξει, καλός είναι για τον Ολυμπιακό αυτός. Ναι. Ετοιμάζει για μεταγραφή ο Σα. Άρα τι Ραφίνια. Για Ραφίνια. Ποιος Ραφίνια είναι αυτός που ήταν στην Bayern ή ο αδερφός του Τιάγκο? Όχι, ο τέτοιος, ο της Bayern. Εντάξει, αυτός πρέπει να πήγε 35 και. Τώρα παίζει και στη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος. Πού παίζει? Πού παίζει, Γκρέμιο, πού παίζει? Φλαμέγκο είναι αυτή με τα χρώματα της Μίλαν, ναι, μόνο ανάποδα. Δεν είναι η Φλαμέγκο, ποια είναι η Φλαμέγκο? Κόκκινο με τα γνωστά ντέρμπι, Φλαμέγκο Φλουμινένσε, μια από τις δύο τώρα, δεν θυμάμαι. Κόκκινο μαύρο, αλλά οριζόντια δεν τα έχουν αυτοί, ναι, αυτή είναι η Φλαμέγκο. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, για το ζευγάρι Μπαρσελόνα Μπάγερν. Ναι, και σε αυτό ήθελα να σε πάω. Λοιπόν, πρώτον, θα σε κάνω σε λίγο delete από το Facebook από φίλο. Ναι. Είπες ότι ο Λεβαντόφσκι πρέπει να πάρει Champions League. Δεν πρέπει να πάρει ένα Champions League αυτό. Θα σου πω, η Κατάρα που έπιασε τον. Η Κατάρα που έπιασε τον Χούμελς, τους προδότες, τον Γκέτσε και τον Λεβαντόφσκι, είναι η εξής, ότι από τότε δεν πήγανε με δηλώσεις ότι πάω σε μεγαλύτερη ομάδα για να πάρω ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι. Φεύγω από την Dortmund και πάω στην Bayern. Δεν έχουν πάει τελικό Champions League από τότε και οι τρεις τους. Και γι' αυτό δεν παίρνει και χρυσή μπάλα. Δεν παίρνει και χρυσή μπάλα. Δεν, μακριά, καλός παίχτης, δεν λέω παιχταρά, center for, δεν αξίζει όχι Champions League να πάρει. Και από τότε να σου πω, το λένε στη Γερμανία, δηλαδή τον κριτικάρουν όλοι. Στα μάτς που καίνε ρε παιδί μου στους 8, στους 4 από τότε που είχε κάνει εκείνο το μυθικό με τον Πέπε που τον άδειασε το 3-1-4-1 της Dortmund που πήγε τελικό, δεν έχει παίξει, είναι σβησμένος, δηλαδή άφαντος είναι στα νοκάουτ, στα κρίσιμα με Ρεάλ, με Μπαρτσελώνα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα σου πω, η Bayern βέβαια είναι σε καλύτερη κατάσταση, η Μπαρτσελώνα δεν είναι καλή φέτος, αλλά η Bayern πιστεύω όπως νομίζω προχθές το είχα συζητήσει αυτό και με τον Κώστα το Παπαδομανολάκη. Οι Γερμανοί γενικά δεν μπορούν να μπουν στο σκεπτικό ότι μήπως πρέπει να προσέξουμε λίγο, μήπως υπάρχει ο Μέση, μήπως ο αντίπαλος είναι, αν τους παίξουμε στα ίσια, μήπως είναι καλύτερος. Δεν τους βλέπουν. Σαν νοοτροπία, οι Γερμανοί έχουν αυτή την υπεροψία και την αλαζονία. Δηλαδή εγώ που μεγάλωσα εδώ τους ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη. Δηλαδή δεν δέχονται, επειδή μου ούτε ότι η Αμερική θα βγάλει πρώτη το εμβόλιο παράδειγμα. Έτσι, σου λένε ποιοι είναι αυτοί που κατάλαβες. Νομίζω θα εξαρτηθεί πολύ από αυτό που λες, από τον Λεβαντόφσκι και τον Γκνάμπρι από τη μεριά της Μπάγεν και από την άλλη νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο και ο Γκρισμάν για την Μπαρσελόνα. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω όμως ότι αν τους παίξεις τα ίδια και χθες, δηλαδή παραλίγο, ήθελα να πω ότι δικαιώνεται το σκεπτικό ότι οι ομάδες που έχουν υπεροχή στα πρωταθλήματά τους, δηλαδή εδώ και 8 χρόνια παίρνουν σερί το πρωτάθλημα, Juventus, Paris
και Bayern, ναι. Δεν σου κάνει καλό αυτό στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή όταν στραβώσει κάτι και δυσκολευτείς, δεν έχει συνηθίσει να δυσκολέψει ένα μάτς. Ενώ στην Αγγλία που μπορεί και μια Bournemouth να σε κερδίσει, που μπορεί να προηγηθεί. Έτσι. Με τη City. Είναι αλλιώς. Και μέχρι τελευταία οι Άγγλοι παλεύουν το πρωτάθλημα με ένα βαθμό διαφορά, δύο. Εγώ πιστεύω η Bayern, επειδή έχει καλομάθει ότι όλα τα μάτς τα παίρνω άνετα, δεν έχει μπει ποτέ στο σκεπτικό ότι ρε εσύ, αυτοί έχουν επικίνδυνους μπροστά, να τους προσέξουμε, να μείνουμε λίγο πιο χαμηλά. Αυτοί αν ανέβουν στη σέντρα με τα center back, που είναι λίγο αργοκίνητη ομάδα η Bayern, δεν έχει δηλαδή... Αν δεν προσέξεις πρώτα απ' όλα το Messi και μετά Σουάρες και όπως λες εσύ Γκρισμάν, θα παίξει και ο Ντεμπελέ μετά από, είναι δηλαδή στον πάγκο, θα είναι στην αποστολή μετά από πολύ καιρό. Έχει Ανσου Φατί, έχει παίχτες να κάνουν ζημιά. Οπότε αν δεν προσέξουν λίγο και πούνε ότι εμείς είμαστε η Bayern, πιστεύω εκεί θα χάσουν. Και αυτό που λες για τις τα εύκολα πρωταθλήματα, γιατί κάποιοι λένε ότι η Παρή ας πούμε έχει ελαφριά φανέλα, αλλά χθες είπαν ότι είχε βαριά φανέλα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έπαιξε τόσο ρόλο η φανέλα χθες στο μάτς και το γύρισε η Παρή. Η κούραση έπαιξε. Η κούραση και δεν είχε αλλαγές. Ο Εμπαπέ που μόλις μπήκε ήταν σαν να παίζει άλλη ομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια, όταν έχει αυτό το μπάγκο. Και φαντάσου τώρα να υπήρχε και Βεράτη, να υπήρχε και Καβάνι, να υπήρχε και αυτό που είπανε χθες ότι το συμβόλαιο του Νεϊμάρ είναι μεγαλύτερο από το μπάτζετ της Αταλάντα. Ο Νεϊμάρ νομίζω δέχτηκε παραπάνω κριτική από όσο πρέπει χθες, γιατί και ήταν δυνατά τα μαρκαρίσματα που γινόντουσαν πάνω του, αλλά και ουσιαστικά μέχρι να μπει ο Εμπαπέ έπαιζε μόνο στον Νεϊμάρ. Κοίτα, ο Νεϊμάρ είναι μεγάλη αξία. Χθες δηλαδή μόνος του, και όμως κοίτα, το κακό είναι ότι θέλει μια μπάλα μόνος του, έτσι. Mm. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να δώσει, μπορεί να σπάσει και κουράζει τον εαυτό του άδικα. Δηλαδή και μερικά μαρκαρίσματα, επειδή μου έβλεψε ότι ούτε καν υπήρχε επαφή με τον αντίπαλο και άκουγες και κραυγή. Δηλαδή χαλάει την εικόνα του. Όπως σου έχω πει για Σουάρες που είναι τόσο αντιαθλητικός, τόσο ανήθικος, χαλάνε την εικόνα τους μερικοί παίχτες. Όπως δηλαδή λέγαμε για τον Πέπε, ότι αυτός δεν κάνει να παίζει. Ο Πέπε ήταν καλπά, είναι και ακόμη στα 37 του, είναι πάρα πολύ καλός center back. Έτσι. Αυτό πιστεύω το λάθος κάνει ο Νεϊμάρ, και φυσικά όπως είπες η εμφάνισή του είναι κάθε τόσο αλλάζω το μαλλί, το βάφο, το... Ναι, έχει λίγο, είναι ωραιοπαθής. Πάντως δεν ξέρω αν πρόσεξες χθες στο μάτς, όποτε έπεφτε προς το τέλος και γινόντουσαν καθυστερήσεις, που έβαζε ο DJ Γιούχα. Έβαζε δηλαδή από τις εξέδρες και καλά τα ηχητικά αυτά, έβαζε τον κόσμο να κάνει... Ναι. Τρομερό. Και όταν έπεσε, και αυτό το τρομερό ήταν χθες με το που μπαίνει το 2-1, γράμπα ο Τιάγκο Σίλβα. Ναι. Εκεί τον πιάνει και κάθεται. Δηλαδή τη Αταλάντα δεν το κάνανε αυτό που θα έπρεπε και αυτοί λίγο να είναι πιο πονηροί. Αλλά και εντάξει, δεν, λίγο άπειροι, λίγο πες. Βασικά στράβωσε από εκεί που τραυματίστηκε ο Γκόμες. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εκεί που έπεσε ο Σίλβα κάτω, έδειξε και το ότι η Παρί Σεν Ζερμέν, κρατώντας μερικούς παίκτες, έχει αποκτήσει και μια εμπειρία. Δηλαδή ο Σίλβα αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Οι παίκτες Αταλάντα ακόμα δεν τα έχουν μάθει να τα κάνουν αυτά. Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια εντάξει και η Παρί, και τη Παρί τη αξίζει κάτι παραπάνω. Γιατί με σφαγές με Μπαρτσελώνα. Τρεις φορές αποκλείστηκε από Μπαρτσελώνα, για δύο φορές νομίζω με Αντσελότη και με, δεν θυμάμαι, για ένα εκτός έδρας γκολ. Που ήταν ο Ιμπραήμοβιτς. Εκεί με την κάνει εξάρα, και αυτή εκεί, με την εξάρα, με το Μέση, με την Μπαρτσελώνα. Ναι, και σφαγή, αυτό είπαμε με την Μπαρτσελώνα. Εντάξει, έχει. Βέβαια, είναι και λίγο το unfair αυτό ότι έχει πάρει αυτούς τους παίκτες, έχει δώσει τόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι δίκαιο και αν τις αξίζει, αλλά. Δεν τις αξίζει να πάρει ένα Champions League. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ πιστεύω ούτως ή άλλως, όποια από τις δύο και να περάσει, η Bayern ή η Μπαρτσελώνα, θα σε πάω πάλι πίσω. Θα περάσει η City εύκολα. Δηλαδή δεν δίνεις ελπίδα στη Λιόν, Όχι, καμία. Καμία. Δηλαδή η City είναι η ομάδα, και αυτό επίσης δεν ταιριάζει καθόλου στην Bayern, να αντικρίσει έναν αντίπαλο που με την Μπαρτσελώνα μπορεί να το κάνει, επειδή δεν είναι στα καλά της η Μπαρτσελώνα, να έχει αυτή την κατοχή η Bayern. Αλλά δηλαδή εγώ σε αυτό βλέπω και τις εθνικές, δηλαδή οι Γερμανοί με τους Ισπανολατίνους με την μπάλα κάτω στα πόδια δεν μπορούν, δηλαδή είδες τι πίεση άσκησε η City στη Ρεάλ
και τι όταν έχει την κατοχή της θα κρύψει την μπάλα. Αυτό είναι το, όπως ήταν η Ισπανία στα καλύτερα της τα χρόνια, με Ινιέστα, ναι, με Σάβη το 2-8, το 2-10. Αυτό το πράγμα κάνει και η Μπαρτσελόνα λίγο, μπορεί να το κάνει αυτό με την Bayern, και η City, και η Bayern δεν το έχει συνηθίσει ποτέ αυτό, να μην έχει αυτή την κατοχή. Και γι' αυτό δεν δυσκολευτούν. Εγώ πιστεύω όποια από τις δύο περάσει θα σταματήσει τη City. Η City μόνο το μπάγκο της, δηλαδή κάπου στο 80-70, πριν βάλει, όχι, πριν βάλει τους δύο τους Σίλβα, Ντάβιτ και Μπερνάρντο, έριξα μια ματιά τι έχει στο μπάγκο η City. Και τρόμαξα. Μαχρές, Ντάβιτ Σίλβα, Μπερνάρντο Σίλβα, και με την παράταση τώρα, αν πάει κανένα μάση παράταση, θα έχει και έκτη αλλαγή. Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό τώρα στο ρόστερ με 5 και 6. Βέβαια. Πιστεύω λοιπόν... City... Ναι. Και Ατλέτικο θα δούμε τελικό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Εγώ θέλω να δω Ατλέτικο να το κατακτά, γιατί και δεν θέλω να. Και εγώ θέλω φέτος στην Ατλέτικο. Αν και είμαι Ρεάλ, δεν είμαι τόσο φανατικός. Δηλαδή, έχω μια ζακέτα αυτή τη φούρουσε πριν από 2 χρόνια τη Ατλέτικο, την έχω. Και παρήγγειλα και προχθές 2 έτσι μπλουζάκια τη προπόνηση. Εγώ δεν θέλω να παίρνουν Champions League Μπάγκερ και Μπαρσελόνα για να μην φτάνουν τη Λίβερπουλ αρχικά. Ναι, αλλά εκεί αντιφάσεις όμως. Λείπες ο Λεβαντόφσκι. Μετά από λίγο το διόρθωσε. Μόνο για το Λεβαντόφσκι. Αλλά και αυτός είναι προδότης μου. Εντάξει, τώρα τα θυμάμαι κι εγώ. Είδε. Τσέπιστα δηλαδή. Οπότε παραμένουμε φίλοι στο Facebook. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Γιώργο, ένα τελευταίο. Μάλλον θυμάσαι τον Σαπάτα της Μίλαν, ρε εσύ. Ναι. Ένα Σαπάτα, Ντούβαν Σαπάτα, Εμιλιάνο, υπήρχαν πολλοί. Γιατί το 29 χρονών νομίζω ότι αναφέρομαι σίγουρα σε άλλο παίχτη, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ. Ναι, ήταν νομίζω και αυτός μαύρος ο Ντούβαν Σαπάτα στη Μίλαν, αν δεν μπερδεύω. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο, Γιώργο, σε ποιο site αν επιτρέπετε να το πείτε στον αέρα γράφεις, επειδή είπατε για site. Στο All About Aris, μαζί με τον Κώστα. Εντάξει, ωραία. Ναι. Θα ρίχνω και μια ματιά. Λοιπόν, καλημέρα, λοιπόν, Γιώργο. Καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και για το από τη Γερμανία. Να πούμε ότι ο Εμιλιάνο Ζαπάτα δεν είναι ποδοσφαιριστής. Γιατί το είπα και εγώ πριν. Τι είναι. Μην απαντήσεις. Αν δεν ακούγεται, μην το απαντήσεις. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα είναι Σαλαζάρ. Είναι ο... Κάτι λες τώρα εσύ όλα. Μην το, άστα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα μου πεις τώρα έτσι κι αλλιώς. 9.30 ώρα πήγε. Αντάρτιση ήταν, δεν είναι. Επαναστάτηση ήταν. Είναι γιατί θυμόμουν εγώ. Λέω, το είπα εγώ το Εμιλιάνο Ζαπάτα, παιδί μου, αλλά είναι τέτοιο. Είναι επαναστάτη. Δεν έχει έρθει κάποιο απειλικό μήνυμα στην εσύ. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ας πάρουμε το φίλο που περιμένει πριν πάμε στο διάλειμμα και θα πάμε σε λιγάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μιλήσω και μια φορά μετά το Γιώργο. Μιλάω εγώ και μετά μιλάει ο Γιώργος. Α, το πάμε λίγο ανάποδα. Έτσι. Μπράβο τον Γιώργο που μιλάει για το άθλημα, ενώ εσείς από το πρωί φαγητά, όχι ζώδια, όχι τώρα, λέω τώρα θα τα αλλάξουν. Σήμερα πήγαμε και σε πιο πολύ Άρη, αν πρόσεξες, γιατί έχουμε και τον Γιώργο εδώ πέρα. Γιατί έγινε πρόβλημα... Όχι, γιατί δέχομαι παράπονο ότι δεν λέτε τόσα πολλά για Άρη. Εντάξει, όταν έχει μεταγραφές και τέτοιο Άρης, θα πούμε, εννοείται. Πριν σου πω οτιδήποτε, να τους βάλω λίγο φωτιά τώρα τους φίλους μου τους Αριανούς. Αγαπητοί μου, ο πρόεδρος σας κάτι έκανε και ετοιμάζει μια ομάδα για την επόμενη χρονιά, άσχετα αν δεν βρεθούμε στο στάδιο, λόγω του γεγονότος. Ας περάσουμε όσοι μπορούμε τον οβολόν μας για τον Βλάκα που πλήρωσε και κράτησε εδώ την ομάδα. Ας περάσουμε, γιατί αυτά δεν ακούγονται, ξέρεις, γιατί έχουν κόστος τον Έλληνα. Ο Έλληνας όταν του λες να βάλει το χέρι στην τσέπη, άλλον λένε καβούρια, αλλά ο λαός έχει καβούρια. Και όσο δεν ακούγονται, Θανάση, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα. Όταν δεν ακούω ότι φεύγουν με γρήγορη ροή τα ηθοποιητικά. Άκου τι θα σου πω. Θα παρεξηγηθούν τώρα οι οπαδοί του συμπολίτη μας. Πόσα χρόνια κάνανε για να του δώσουν το sold out. 6. Κάτι 13, 15, 12. Ας βγει ο φιλάρετος. Φιλάρετος, ακούεις αλήθεια. 6 χρόνια κάνανε να του δώσουν το sold out σαν διαρκεία. Ένα χαριστία. Λέω εγώ. Τώρα άλλοι μπορεί να πούνε την άποψή τους. Φαντάσου στην ομάδα μας να γίνει κάτι τέτοιο. Και να έρθει ο Κινέζος που λέμε, ρε παιδί μου. Το χεράκι στην τσέπη, αγαπητή μου. Αυτό που έκανε ο Έλληνας Κινέζος, ο Καρυπίδης, το που έκανε, αξίζει. Αλλά ξέχασα, οι Έλληνες
πρέπει να δουν πρώτα και τώρα έχουν ναι, είμαστε... προβλήματα. Πρέπει να δουν, ναι, να ξαναδούν, να, να δουν ξανά. Και δεν είναι... Κοίταξε, το διαχωρίζω. Αυτοί που μπορούν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός που μπορεί. Εννοείται. Και όχι αυτός που δεν μπορεί. Πίστεψε μου ότι από αυτούς που δεν μπορούν, περισσότεροι θέλουν να πάρουν και θα προσπαθήσουν να πάρουν με το πιστέρημά τους. Το πρόβλημα είναι αυτός που έχει. Είναι χειρότερος χαρακτήρας ανθρώπου αυτός που έχει και δεν κάνει αυτή την κίνηση. Τα αφήνω αυτό, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Πάμε είμαι στα μεταγραφικά. Είμαι απόλυτος, είναι γνώμη μου, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Αυτός που μπορεί, ταμείο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στα μεταγραφικά. Τι είδες? Όποια, τι μεταγραφικά. Δεν θες να πεις για το Μάνο? Για το Μάνο, για το... Ω, εντάξει, τώρα μια ομάδα θα κάνουμε. Τώρα κάτσε να αρχίσουν να παίζουν μπάλα και να σχολιάζουμε. Τα σοβαρά είναι αυτά που γίνονται τώρα αυτή τη βδομάδα. Χθες έγινε ένα... κάτι σαν το Άρη ΣΑΕΚ δηλαδή. Δηλαδή φάγαν γκολ στο 90. Το ωραίο είναι ότι 5 λεπτά πριν με παίρνει ο ύπνος και τα αφήνω στο 1-0. Και σήμερα ακούω αυτό που έγινε και λέω, κοίταξε να δεις. Τι σου κάνει το καταραμένο σε το άθλημα. Λεπτά, σε 3 λεπτά 2 γκολ. Ναι, το δεύτερο το φάγανε επειδή δεν είχαν πόδια να... ναι, εντάξει, στοιχεί, είχε τελειώσει. Τους έφυγε το... όπως το έφαγε ο Άρης το δεύτερο από το Λιβάγια στην παράταση, έτσι ακριβώς το φάγανε αυτοί πιο γρήγορα. Ναι, αν μπορούσαν να τους πούνε, παιδιά, να μην παίξουμε παράταση, ναι, δεν θα παίζαμε. Αυτό. Κάπως έτσι. Κρίμα, γιατί όταν ο λεγόμενος μικρός προχωράει, είναι ωραίο για το άθλημα. Εχθές έτυχε στην τηλεόραση να δω τα γκολ, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί που μπήκανε με τη Σαχτάρ, με τη Σεβίλη. Τελικά η Γουλς πόσο κοντά ήταν να περάσει αυτή στην πρόβλεψή μου, αυτό δεν το ξέρα, ότι έχασε πέναλτι στο 10. Είναι το μοναδικό πέναλτι που χάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Πόσο σημασία έχει. Και θα της πήγαινε ο συγκεκριμένος όσο σου θα έχει κάνει γκολ. Θα τις, και τις πήγαινε τέλεια, δηλαδή, και ξεκίνησε και πιο δυνατά η Wolves στο μάτς. Δηλαδή και αν δεν έβαζε το πέναλτι ίσως να βάζει και γκολ, αλλά μετά δεν είχε ψυχολογία. Μετά τελείως, μόλις έβαζε το πέναλτι. Εκτός το μάτς της Αταλάντα, στα παιχνίδια που γίνονται τώρα, τα ευρωπαϊκά, υπάρχει η ανατροπή αποτελέσματος? Όχι, από όσο ξέρω, όχι. Πάνε πιο σφιχτά τα μάτς. Μπράβο. Αυτός που βάζει πρώτος γκολ έχει το πλεονέκτημα του αγώνα και συνήθως πετυχαίνει το στόχο του. Γιατί είναι πιο κλειστά μάτς, ναι. Χθες ήταν ρεπέο, ρωτώ. Άμα θα βάλει γκολς γκολ, εγώ λέω θα έχει περάσει τον επόμενο γύρο. Και εγώ αυτό λέω. Γιατί της ταιριάζει να βάζει μισό γκολ και να μείνεται. Της ταιριάζει σαν ομάδα. Βεβαίως. Αποτύχαμε εκεί. Ελπίζω να αυτά που χάσαμε με την Γκουλς να τα πάρουμε από τη Σίτη. Γιατί σαν Λιβερπουλάκιας που είμαι και επειδή ξέρω να εκτιμώ και να σέβομαι τους αντιπάλους μου, η Σίτη από τη στιγμή που έκανε το πρωτάθλημα κάποιες γκέλες θεώρησε ότι φέτος, ρε παιδί μου, δεν είναι όλα δοκάρι και μέσα, το καταλάβαν, δώσαν μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα τους, γιατί έχουν και την ομάδα, για να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης. Και έχει και μια πίεση παραπάνω. Το στυλ του παιχνιδιού, η επιβολή που έχει στο παιχνίδι, γιατί το επιβάλλει αυτή το παιχνίδι. Και αυτό που είπε το προηγούμενο το παλικάρι με τη γερμανική ομάδα, αν θα συναντηθούν, πιστεύω ότι θα την πετάξει έξω τη γερμανική ομάδα, όπως πέταξε και η Λίβερπουλ την Μπάγερ πέρσι, και νομίζω ότι θα γίνει αυτό που φαίνονται το φυσιολογικό να γίνει. Αν δεν γίνει το φυσιολογικό, θα ήθελα να το πάρει ο Σιμεώνε με την Αθλέτικο. Γιατί όσο και αν ο κόσμος μιλάει για τη δημιουργία, για το πολύ καλό παιχνίδι και την κατοχή και τις φάσεις και τη φαντασία της City, που όντως είναι έτσι, δεν είναι κακό να το πάρει και η Αθλέτικο, η οποία έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος μας αρέσει, θέλουμε λίγο και το outsider. Ναι ρε παιδί μου, ξέρεις, έχουν μεγάλη... Άμα θα βάλεις τώρα τις δύο ομάδες, η μία θα βγάζει ψυχή και η άλλη θα βγάζει ταλέντο. Ναι. Έτσι, ναι. Μπράβο. Και να το πάρει η ψυχή δεν είναι κακό. Όχι, εννοείται. Γι' αυτό πολλοί κόσμος χθες υποστήριζε την Αταλάντα. Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, και εγώ θα ήθελα να
να προχωρήσει η Αταλάντα, ρε παιδί μου. Γιατί η Παρί βγάζει αυτό το κακομαθημένο. Η Παρί Σεντζερμέν μου βγάζει μια πολύ ανέραστη ομάδα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω έτσι. Σαν μια μεικτή κόσμο είναι λίγο η Παρί, έτσι μια... Δεν μπορείς, ρε παιδί, δεν σε τραβάει κάτι. Η Ατλέτικο σε τραβάει, η Λίβερπουλ σε τραβάει, και η Μπάγερ και η Ρεάλ δεν με τραβάει, η Μπαρσελόνα σε τραβάει. Είναι και η φύση των ομάδων. Δηλαδή η Μπιλμπάο μπορεί να σε τραβήξει, είχε τάφε. Εννοείται, ναι, 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 ναι. Περίμενε λίγο, μισό. Έτοιμος. Δουλεύουμε κιόλας, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, σου είπα για δύο ομάδες τώρα, Η Μπιλμπάο κάτι σε τραβάει. Η Μπιλμπάο είχε και αυτό με τους Βάσκους τόσα χρόνια, έβγαζε και μια... Έχει κάτι σαν... Ρε φίλε, έχει κάτι, έχει ένα υπόβαθρο. Το Χετάφε τι έχει, η Χόφενχάιμ τι έχει. Η Ντόρτμουν έχει, η Σάλκε έχει, το Αμβούργο έχει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι. Ναι, εννοείται. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό έχω και εγώ. Ανέραστη ομάδα που σου λέω, ανέραστη ομάδα είναι. Είναι σαν να λες, δεν μπορεί να υποστηρίξεις. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να υποστηρίξεις. Τον Ολυμπιακό της Ισπανίας. Τη Γιουβέντους, την Εθνική Βραζιλίας να βλέπω να καταστρέφονται και τη Manchester United, έτσι, δεν θα κλάψω. Έτσι, δεν μου βγάζει τίποτα η Paris Saint-Germain, ρε φίλε. Έτσι, δηλαδή αν παίξει η Paris Saint-Germain, ας πούμε, η Γιουβέντους, δεν ξέρω, θα κλείσει την τηλεόραση, θα πάω να αυτοκτονήσω, δεν μπορώ να δω. Κατάλαβες, τι να δω τώρα, δεν μπορώ. Ενώ άμα θα κάτσεις να δεις, ας πούμε, παράδειγμα, Bilbao Athletico, ρε φίλε. Έχει να σε δώσει, ρε φίλε. Το έχει κοινό θα σε δώσει, οι ομάδες θα σε δώσουν, κάτι θα σε δώσουν, ρε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όποιος καταλαβαίνει τώρα. Αυτό. Να σε αυτή καλά, είναι Paris Saint-Germain. Λοιπόν, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Και αυτή είναι πρωί ακόμα. Εντάξει, άμεση μεσημέρι. Γεια. Καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτά και από το Θάνος. Είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό έχω και εγώ με τις ομάδες. Νομίζω δηλαδή είναι σαν να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό κάθε χώρας. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το που λέγαμε πριν, η κατηγορία. Κατηγορία για το Vision αυτό. Ναι, αυτή την έχουν όμως μόνιμα. Έχουν μόνιμα τέτοια τραγούδια. Θα κάνουμε διάλειμμα στο τελείωμα, θα κάνουμε μαζεμένο. Να μην χάσουμε τώρα τη ροή μας. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς καλείτε όσοι θέλετε. 23-12-87-888. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222. Εσύ που τα έχεις μπροστά σου τα μηνύματα, έχουμε κάνα μήνυμα, κύριε συνάδελφε. Όχι, εδώ σου έχω μία. Τα ακουστικά. Κάτι διέλυσες, νομίζω. Όχι, βγήκαν τα ακουστικά. Εντάξει. Τα ξαναβάλα. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα θύρα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είμαστε μαζί για ακόμα 20 λεπτάκια εδώ με Γιώργο Κάτο παρέα. Έχουμε κανένα νεότερο από τα ρεπορτάζ εκεί πέρα που τόση ώρα μελετάς. Εντάξει, προκύπτει ότι έχει κοπεί από την αποστολή ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δηλαδή είναι ξένο σώμα για τον Άρη, είναι γνωστό αυτό και έχει γίνει και δηλώσεις και τα λοιπά, ρε παιδί μου, ο ίδιος που έχει κάνει. Βέβαια εκεί δήλωσε ότι δεν αγχώνεται. Ναι, γιατί έχει συμβόλαιο. Δεν αγχώνεται τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση, γιατί έχω άλλο 2 χρόνια συμβόλαιο και είναι εποχή κορονοϊού. Εντάξει, αυτό όλο ακούστηκε κάπως περίεργα. Αλλά εντάξει, από την άλλη, όταν υπογράψεις ένα συμβόλαιο, ξέρεις, έχεις και τα καλά και τις επιπτώσεις. Και αυτό πάει για τον Άρη κυρίως και για τα τελευταία συμβόλαια που έκανε και σε αυτόν και στον Λέρι Ντουάρτε, ο οποίος επίσης δεν υπολογίζεται, αλλά είναι και τραυματίες βέβαια. Και δηλαδή δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς στα 3-5 πηγάδια. Και έρχεται ανανεωμένο τώρα ο Ντουάρτε του χρόνου. Ναι, ναι. Και μας κεφτιλίζει όλους, ρε. Ναι, έτσι πρέπει. Ταυτόχρονα ο Άρης έχει πάνω στο Βέρμιο νεαρούς παίχτες αρκετούς, η νέα γενιά θα λέγαμε, όπως για παράδειγμα εκτός από τον Πέτρο Μπακούτση και τον Πέτρο Μπακαλιάνη που αγωνίστηκαν στα play-off της Ελληνικής Λίγκας φέτος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, υπάρχει ο Παναγιώτης Εγγέρκης, ο Χρήστος Μαρμαρίδης και ο Κώστας Χατζηπιδηπηδης που θα πάρουν τις ευκαιρίες τους από τον Μιχάλη Λένιν και θα δοκιμαστούν στην προετοιμασία, όπως και τελικά ο γιος του Αλέκου Ράντου, ο Γιάννης Ράντος. Ο οποίος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, ουσιαστικά 20χρονος, που θα ανέβει στο βουνό για λογαριασμό του Άρη. Αυτά πάνω κάτω, έτσι, μια πρώτη εικόνα. Περιμένουμε και τον Κανέα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τον αριστερό μπακ. Όπως επίσης περιμένουμε και να υπογράψει συμβόλαιό του και ο Τζέιμς Τζέγκο,
Αυτό που αναρωτιόμασταν το πρωί, άμα δεν την υπογράψει συμβόλαιο. Πρέπει να υπογράψει συμβόλαιο για να φύγει πάνω. Και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή, ο Γκανέα, ο Τζέγκο και ο Σάσα που έρχεται αύριο και περνάει από ιατρικές εξετάσεις λόγω των με πτήσεων κτλ. Πιστεύω ότι θα φύγουν κιόλας μαζί πάνω στο βουνό. Και όποιο άλλο νέο έχει προλάβει και έρθει αυτές τις μέρες, έτσι. Εντάξει τώρα. Η αποστολή θα είναι πάνω μέχρι τις 27 Αυγούστου, οπότε έχουμε ένα περιθώριο 2 εβδομάδων. Ούτε 15 μέρες δηλαδή. Όχι, όχι. 14. 5 με 5 νομίζω. Κάτσε, 13 με 27. 14 βγαίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι, για το. Λοιπόν. Αγαπητή το Ξώτη. Οφείλεις να περιορίσεις, λέει, τον αθωρομητισμό σου, τον εγωκεντρισμό και την έπαρση. Μεταξύ δεν είσαι καθόλου τέτοιο. Ο Γιώργος Γάτος δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν ξέρω πού τα γράφετε αυτά. Ο Κώστας Λεφάκης μας τα μεταφέρει αυτά. Προβλέψεις. Οφείλεις, λέει, να περιορίσεις αυθορμητισμό, εγωκεντρισμό και έπαρση όσον αφορά προσωπική σου προβολή. Και ποια προβολή? Που δεν προβάλλεται καθόλου. Τις δημιουργικές σου σχολείες σου, τον τρόπο που ψυχαγωγείσαι, αλλά και θέματα που αφορούν τα παιδιά. Εντάξει, θα σου πω. Η ημέρα απαιτεί την αμέριστη προσοχή σου, κυρίως την ωριμότητά σου. Μάλιστα. Αν είσαι ελεύθερος, Γιώργο Γκάτο, εσύ τώρα που ακούς και σε αφορά, νιώθεις σήμερα ιδιαίτερα επιθυμητός, σεξι και χορταίνεις κατακτήσεις και θαυμαστές. Συνεχίζω να παίρνω πόση. Είναι λίγο πιο αστεία από το ζώδιο του Παπαδομανλάκη όλα αυτά. Πιστεύεις ότι έχει πέσει κάπου μέσα σε όλα αυτά που διαβάζεις? Δεν ξέρω, φίλε, νιώθεις σεξι? Νιώθεις σήμερα λίγο παραπάνω? Σήμερα το πρωί, ειδικά που είμαι εδώ, όχι. Όχι, πιο πρωί, αφού ξημερώματα. Όμως λέει δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Ακόμη και να δέχεις, δεν φτάνουν. Θα πρέπει, λέει, να πεις όχι σε λάθος και παθιασμένους έρωτες. Γιατί αργότερα, λέει, θα προσγειωθείς. Άκου τώρα τι λέει. Στην καριέρα, πάμε λίγο στην καριέρα. Μπας και πέσει λίγο πιο μέσα. Θα πρέπει να αποφύγεις ανταγωνιστικότητα και υπερβολική προβολή, ώστε να μην δημιουργήσεις αντιπάθειες με συναδέλφους. Επίσης, λέει, πες όχι στα τυχερά παιχνίδια και οικονομικά ρίσκα. Τα NBA βγήκανε που έχεις παίξει? Όχι. Είδες. Το είπε το ζώδιο. Χάσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα. Πάμε να δούμε και λίγο Σκορπιό, γιατί χθες δεν είπα Σκορπιό. Δεν έδωσα. Και θέλω να... Κάθε μέρα διαβάζετε ένα random ζώδιο, ρε παιδί μου. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ είμαι Σκορπιός. Α, διαβάζετε τα δικά σου. Ναι, ναι. Διαβάζουμε τα δικά μας και διαβάζουμε τα δικά σου για να τα ακούσει ο κόσμος. Έτσι, ναι, για να ακούει τι λέει για μένα. Λοιπόν, σήμερα, λέει, θα φέρει άγχος, λέει, αυτό το τετράγωνο Άρη Πλούτονα. Τρεξίματα για υποχρεώσεις και διάφορες δουλειές, όπως και αρκετή κούραση. Οι εκκρεμότητες σε πιέζουν για διεκπαιρέωση και είναι και αυτές που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον σου τη σημερινή μέρα. Θα πρέπει να βρεις άμεσες λύσεις και να οργανωθείς σωστά για τη βελτίωση της ροής, της καθημερινότητάς σου, της φυσικής κατάστασης και γενικότερα της ζωής σου. Αν είσαι ελεύθερος και υπάρχει ήδη κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον με ένα άτομο μέσα από τη δουλειά, θα πρέπει σήμερα να κινηθείς πολύ προσεκτικά για να μην εκτεθείς σε συναδέλφους και συνεργάτες. Όχι. Όχι, το θα πρέπει. Ναι, ναι. Προβλήματα θα προκύψουν στον επαγγελματικό τομέα και ίσως χρειαστεί να δώσεις αγώνα σήμερα προκειμένου να τα διορθώσεις. Οικονομικά δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή εκτός από κάποιες που ήδη περιμένεις. Μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή μαλαματίνα στο τέτοιο. Στα ζώδια τα δικά μας. Εντάξει, μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε συνεχώς. Αυτό το τραγούδι το βάλαμε, είναι η αλήθεια. Φίλε. Λυσμονήσαμε σήμερα να βάλουμε Pet Shop Boys. Και θα βάλεις μετά και ένα ωραίο τραγουδάκι, ήταν δυνατό για κλείσιμο. Θα σε ενημερώσω. Θα διαλέξεις εσύ το τρίτο κλείσιμο. Ωραία, το φινάλ. Θα σε ενημερώσω. Είναι ένα ωραίο μπιτάκι. Είναι... Ναι, στείλ το μου στο Messenger για να το. Μη μου στείλεις το link για να μην το. Βασικά στείλ μου το link αν έχεις το έτοιμο. Για να το παίξουμε μετά στο τέλος. Λοιπόν, έχετε λίγο χρόνο εσείς ακόμη. Να τελειώσω βέβαια αυτά που είχαμε ξεκινήσει να λέμε. Για τις διατροφικές συνήθειες, να τρώτε λίγη γυνά στην παραλία, δώστε στο σπίτι σας μια όμορφη αίσθηση καλοκαιριού, αυτό δεν νομίζω να βοηθάει πουθενά στη διατροφή. Φτιάξτε καλύτερο σπιτικό μπέργκερ, που να ξέρετε όσοι πάτε να κάνετε σπιτικό μπέργκερ και δεν έχετε τα απαραίτητα υλικά, το σπιτικό μπέργκερ είναι μια απάτη και είναι μια μιζέρια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να φας καλό μπέργκερ άμα κάνεις σπιτικό. Εκτός αν έχεις full μαγιονέζες και full barbecue sauce και τέτοια. Φτιάξτε το προσχέδιο για τα γεύματά σας. Σχεδιάστε τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου για να μην σχεδιάσετε και τα γεύματά σας. Προγραμματίστε την προετοιμασία όλων των τροφίμων από την Κυριακή, έτσι ώστε να έχετε αρκετό φαγητό για όλη την εβδομάδα. Προτιμήστε μπύρα σε βραδινή έξοδο. Δεν έχουν ιδέα. Αν προτιμήσεις μπύρα στη Θεσσαλονίκη της υγρασίας,
Έχεις, σίγουρα πρέπει να έχεις και τρεις αλλαξές μαζί σου. Και σίγουρα έχεις μερικές τάμπες από νερό πάνω σου. Ναι. Όπως πίνεις την... Καλά. Τη λεγόμενη άλλο αυτό. Βαρελίσιο. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτή η απάτη με την πύρα πρέπει να σταματήσει. Μπύρα μόνο άμα έχεις δίπλα κανένα ψυγιάκι και είσαι έξω κιόλας. Είσαι σε εξωτερικό χώρο, είσαι καμιά αυλή με κανένα τέτοιο, με κανένα ποτάμι δίπλα. Βέβαια δεν έχει κουνούπια. Εντάξει, μιλάμε για πολλά προβλήματα. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να χαρίσεις καλοκαίρι σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Στην Αθήνα μπορείς να χαρίσεις περισσότερο νομίζω, που δεν έχει τόση υγρασία. Λοιπόν, έχεις κανένα ανέκδοτο? Γιατί χθες είπα πολλά εγώ και θέλω σήμερα να δώσω το λόγο και σε εσάς. Έχεις χρησιμοποιήσει το ναι, φίλε. Και έχω κατέβει αρκετά. Άρα δεν ξέρω το τι έχεις πει. Δηλαδή, okay, δεν ξέρεις τι έχω πει, κάτσε. Οπότε... Ναι. Ναι, όχι, δεν διαβάζω αυτό. Οπότε, αν έχεις κάτι εσύ που έχεις δει... Ωραία, θα πω εγώ. Έχω εγώ 2-3. Δεν ήμουν καταλάβει προετοιμασμένος γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Βασικά, πια αυτή η εβδομάδα και αύριο έχουμε μετά για 15 Αύγουστο κλείνουμε. Έτσι. Κλείνεται. Κλείνουμε. Εντάξει. Μια μέρα να πάρουμε και εμείς τα ρεπό μας. Εντάξει, Σάββατο, και από Κυριακή και πάλι βραδάκι. Φίλε, μια χαρά. Και μέσα στην προετοιμασία και όλα, μια χαρά έκατσε. Πώς λέγεται ο ηθοποιός που παράγει μπύρα ζηθοποιός? Για ζέσταμα. Είμαι σπίτι και πεινάω. Δεν έχω υλικά να μαγειρέψω κάτι. Έχω μόνο κάτι καπέλα. Θα φτιάξω καπελόνια. Ήταν ένα ξωτικό με τόξο. Ένα άλλο ξωτικό με τόξο και ένα τρίτο ξωτικό με τόξο. Και πάει Λέγκολας. Εθικό, εθικό. Είστε σχεδόν μακριά. Ήταν ένα τουβλάκι, ήταν ακόμη ένα τουβλάκι. Και ήταν και άλλο ένα τουβλάκι. Και πάει Λέγκολας. Εθικό. Λοιπόν, στις φυλακές οι φυλακισμένοι είναι υποχρεωμένοι να σφυριλατούν ιαπωνικά σπαθιά σαμουράι. Εκτελούν καταναγκαστικά έργα. Εντάξει, αυτό ήταν καλό. Άλλο ένα θα πω. Έφυγε το Αλφα από ένα μπαρ και μετά είχε λίγο κρύο. Κατάλαβες. Έφυγε το ρο από τον μπαρ. Έφυγε ο κόσμος να συνεχίσει. Έφυγε το ρο από τον μπαρ. Μπα. Εθικό. Ναι, μου λες. Έλα. Θες να κατεβάσει καλή θερμοκρασία, τι έγινε? Νομίζω κατέβηκε λίγο ακόμα, αλλά άντε θα πάρω και μια παράταση. Θα πω, ρε εσύ, τι έβαλες πίσω στο αμάξι και έχει κάτσει τόσο? Κάτι καρέκλες. Αυτά. Θα κλείσουμε σιγά σιγά γιατί δεν κάναμε και το διάλειμμα νωρίτερα. Να στείλω το τραγουδάκι. Ναι, κλείσε. Στείλε το τέτοιο για να κλείσουμε. Αυτό της Κασκάδα που είπαμε νωρίτερα είναι το πρώτο τελευταίο που θα παίξει σήμερα. Θα τα πούμε και αύριο, κύριε συνάδελφε, έτσι. Θα έχετε δυνάμεις. Καλώς εχών των πραγμάτων. Σας άρεσε? Πώς σας φάνηκε? Εξαιρετική φιλοξενία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε. Σας ταρτάραμε έτσι και πώς το λένε, και ένα γλυκάκι του κουτάλιου. Ναι. Εδώ ένα ντολμά. Εξαιρετική φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα, θα λέγαμε. Εδώ να. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το. Είναι μπιτάκι. Είναι μπιτάκι ή είναι ροκ αυτό το πράγμα? Μπιτάκι δεν είναι. Ωραία. Άρα θα κλείσουμε με αυτό. Είναι δυνατό έτσι να το πω. Oh. Τι. Δυνατό λέγοντας. Ωραίο, είναι έτσι ανεβαστικό θα λέγαμε. Ωραία, μάλιστα. Ναι, άστο να βάλω το να παίζει να κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, θα κάνουμε την αποφώνηση με αυτό. Κλείνουμε την κασκάδα και ξεκινάμε με αυτό. Α, πολύ πριον ήδη. Ναι, έτσι. Ωραία, ναι. Για κλείσιμο, είναι για κλείσιμο. Δεν είναι για hardcore κιόλας. Ω, ναι, είναι.
Είναι rave parties 90s. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εμείς εδώ πέρα φεύγουμε, αλλά δεν έχουμε βάλει. Τι δεν έχουμε βάλει? Δεν έχει όρθα να πληρώσουμε. Ναι. Δεν ξέρω τι. Κοπελιά! Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Ναι, θα κεράσει ο Γιώργος εδώ πέρα, ο Γιώργος ο Γκάτος. Τι τον φέραμε εδώ πέρα, να κεράσει και μια φορά ένα ραδιοφωνικό καφέ. Λοιπόν, να συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ήταν ο Γιώργος Γκάτος. Σήμερα ήταν ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Ήταν το Φρέτο Κωνσταντίνο. Ήταν το Φρέτο Κωνσταντίνο, το οποίο θα πάει και αύριο έτσι για αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη προς την Τετάρτη θα επιστρέψει ο έτερος Κωνσταντίνος. Είπες πρόληψη καιρού ήταν. Από Τετάρτη. Ναι, γιατί κανονικά εγώ, κοίτα, είπαμε Δευτέρα, Τρίτη, άντε, θα δώσω και Τετάρτη, επειδή είμαι large. Πέμπτη εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε τις διακοπές του. Πέμπτη να μας πει εδώ τα νέα του. Βάζω εγώ χρονικά περιθώρια με το δικό μου το μυαλό. Κάνω δηλαδή με το μυαλό μου γνωστό παραγωγό του Λίμπερο. Μπαϊράμι. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7. Ακολουθεί εδώ πέρα ένας απλός παρατηρητής με Γιώργο Συρίγο, ο οποίος θα τα πει όλα για όλους και για όλα, για τις προετοιμασίες, για τον ΠΑΟ και τον Άρη, με συνδέσεις με όλους τους ρεπόρτερ του Λίμπερο 107,4. Ακούτε αθλητικό Λίμπερο 107,4 και μετά το τέλος της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, εδώ δεν φεύγει κανένας. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Μέχρι τότε, γεια σα.